σαλάτα. Να ξέρω πως γυρίζεις, ενός μες στην Ελλάδα και να με βασανίζεις. Δηλαδή ρε φίλε, είσαι viral παντού. Κανονίστε να κάνει comeback η Εφησαρή μέσα από αυτά. Ναι, μια χαρά. Γιατί να κάνει το εφάκι. Όλοι φίλοι με το εφάκι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας μια γλυκιά, όμορφη, αισιόδοξη, χαρούμενη καλημέρα μέσα στην Εφησαρή. Καλημέρα λοιπόν σε όλους όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο πρωινό. Πέμπτης, παιδιά, φτάσαμε πέμπτης, τρίτη θα έλεγα. Είδες. Όπου γύρισα, κοίταξα site χθες, εκπομπές από χθες μέχρι σήμερα, όπου βρέθηκα μου λέγανε για σένα, ό,τι έκανα, έπεφτα πάνω σου. Η έκρηξη του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου. Ίσως επειδή ήταν αυθόρμητο όλο αυτό το πράγμα και είχα και εδώ κάποιον να μου πατάει τα κουμπιά και να μου λέει φράσεις που δεν έπρεπε. Αυθόρμητο ήταν σίγουρα και επίσης η αλήθεια είναι ότι έχεις μια άποψη που την έχεις πολλές δεκαετίες πίσω. Για την Εφησαρή, δεν έκανε καμία. Ναι, δεν υπήρχε κουλτούμπα. Είναι ενήμερη. Η Έφηση πήρε. Όχι βέβαια. Αλλά με πήρε πολλοί κόσμος του χώρου που συνήθως είναι γλυκιά μου μπροστά στις κάμερες και τα μικρόφωνα να μου πούνε πόσο το απείλαυσαν. Ναι, αλλά εκείνοι δεν τα λένε, ναι, τους άρεσε η έκρηξή μου. Που ματηθήκαμε. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι αφιερωμένο μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας στον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο θα κυκλοφορεί γυμνός μες στην Ελλάδα. Άμα θες, όπως θέλεις. Όπως θέλει ο καθένας. Είμαστε μαζί και σήμερα να πιούμε το καφεδάκι μας. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή. Έχουμε βάλει τα δυνατά μας για να περάσετε και σήμερα όμορφα κοντά μας. Και να ξεγυμνώσουμε το τηλεοπτικό τοπίο. Όπως το έδεσε, πώς το έδεσε ο μάστορας. Ξεγύμνωμα στην Ελλάδα είναι αυτό. Κοίταξε, το τηλεοπτικό τοπίο πολλές φορές αυτοξεγυμνώνεται κιόλας, οπότε. Μας βοήθησε. Μεταφέρουμε από χτες ειδικά. Αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Εχθές ήμασταν με το Δημητράκη στο θέατρο, είδαμε τους Μπαμπάδες με Ρούμι. Όποιος δεν έχει πάει να τους δει, να δει αυτή την παράσταση στην Αθήνα, σπεύσατε. Είναι καταπληκτική η παραστασάρα. Πολλά φιλιά σε όλους. Και ο Νίκος Γεωργιάδης στο κοινό γκρουπ που έχουμε στο WhatsApp. Αρχίσαμε και ανταλλάζαμε πληροφορίες για μια απομάκρυση βόμβα. Και λέω βόμβα γιατί δεν υπήρχε καπνός τις προηγούμενες ημέρες. Πολύ σωστά το έθεσες έτσι. Απομάκρυνση δεν ήταν ένα συνενετικό διαζύγιο. Ήταν μια βόμβα. Βέβαια, εμείς που γνωρίζαμε λίγο το παρασκήνιο, ξέραμε ότι το κλίμα δεν ήταν εύκρατο. Να πούμε ποιον αφορά αυτή η απομάκρυνση. Έφυγε ο Τζόρτζης Αποφάντης, διευθυντής του Αντένα, απομακρύνεται από τα καθήκοντά του. Από χτες, λοιπόν, το βράδυ, μια πολύ λυτή ανακοίνωση, τον αποχαιρέτησε ο Αντένα. Γιατί έχουμε ακούσει και λυτές ανακοινώσεις να κατηγορούνται άλλα κανάλια ότι κάνουν λυτές ανακοινώσεις. Αυτή ήταν πραγματικά λυτή ανακοίνωση. Ανακοίνωση, εσωτερική ανακοίνωση, απλά βγήκε στη δημοσιότητα. Η συνεργασία με τον Τζόρτζι Ποφάντη διεκόπη. Προσωρινά καθήκοντα αναλαμβάνει ο Γιώργος Λεβέντης. Στόλε. Ήταν τηλεγράφημα, δεν ήταν ανακοίνωση. Γιατί έγινε όλο, παιδιά, αυτό σε λίγα λεπτά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι υπήρξε μια συνάντηση, τέλος πάντων, με την διοίκηση, παύλα ιδιοκτησία, που ήταν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι μπροστά. Δηλαδή, οι περισσότεροι είχαν ήδη σχολάσει, είχε νυχτώσει, ήταν γύρω στις 7 η ώρα. Και το κλίμα ήταν έτσι πάρα πολύ βαρύ, δεν κράτησε πάρα πολύ, απλά η ένταση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Η διαφωνία αυτή από πού προέκυψε, δηλαδή καταλαβαίνουμε, τέτοιες καταστάσεις του σταθμού συμβαίνουν, δηλαδή ναι. Το ιδιοκτησία καλεί τα στελέχη της, τους διευθυντές, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να βγάλουν ένα πλάνο για το πώς θα κινηθούν, πώς έχουν πάει οι αποφάσεις που έχουν ήδη πάρθει. Από πού προέκυψε, ποιο ήταν. Θυμάστε που χτες είχαμε μία κουβέντα εδώ για το Άγισσα και το υπερβολικό μπάτζετ της σειράς. Ναι, αλλά αυτή η αφορμή, λοιπόν, πώς να σας πω, ανέβασε λίγο παραπάνω τη θερμοκρασία στο καζάνι που ήδη έβραζε εσωτερικά. Δηλαδή του είπε κάποιος του Ποφάντη, του διευθυντή του Αντένα, ότι από τη στιγμή που αυτό το μπάτζετ έχει εγκριθεί, έχει εγκρίνει τη σειρά, δεν έχει αποδώσει τα προσδοκόμενα. Καταρχάς το μπάτζετ είχε ξεφύγει από τον αρχικό προγραμματισμό. Έτσι κι αλλιώς. Και μιλάμε για μια σειρά η οποία είχε στόχο την απόλυτη πρωτιά και με πολύ μεγάλη διαφορά. Η Μάγισσα, λοιπόν, δεν είναι ότι πάει άσχημα. Απλά για το μπάτζετ που έγινε, σας είπα ότι ο σασμός που είναι απέναντι και κάνει υψηλότερα νούμερα, ναι. Έχει το 1 τρίτο του μπάτζετ. Είναι τεράστιες οι διαφορές και η γη της ελιάς ακόμα μικρότερο. Αυτό, λοιπόν, είχε δημιουργήσει μεγάλη ενόχληση σε κάποια υψηλόβαθμα στελέχη του σταθμού
και λέγανε ότι δεν είναι τώρα αυτό το κόστος. Δεν είναι κερδοφόρο ουσιαστικά, ναι, αυτό το δεν project. Δεν μπορεί να κάνει απόσβεση, να το πούμε έτσι απλά. Μάλιστα. Έπρεπε να κάνει 25% τέλος πάντων η μάγισσα τουλάχιστον. Ενώ... για να... με το κόστος που δεν είχε. Δεν πάει άσχημα να το πούμε αυτό. Αλλά ο σασμός απλά είναι πολύ δάπανο. Πολύ δάπανο και πρέπει να πάει ακόμα καλύτερα να σε ρωτήσω κάτι. Ήταν λίγο, γιατί εμένα αυτή η εντύπωση μου δίνεται, παρότι δεν παρακολουθώ τόσο με λεπτομέρεια το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, όπως ένιωσα εγώ, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Υπήρχε, ένα κλίμα εδώ και μήνες. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα στον Αντένα. Υπήρχε το στρατόπεδο Λεβέντι και το στρατόπεδο Ποφάντι. Έτσι λέγανε. Η έλευση του Λεβέντι έφερε δύο. Φυσικά πάντα η κουβέντα στο τηλεοπτικό. Το οπτικό ρεπορτάζ είχε να κάνει με το πώς θα συνεννοηθούν και ποιος στέλεχος θα επιβληθεί. Ότι έχει γεμίσει διευθυντές ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης, παιδί μου, δεν ήταν πιο πάνω από το Ποφάντι. Ναι. Έτσι, αυτή την αίσθηση. Ναι. Αυτό το ξέρω. Απλά ο... πολύ παλιό στέλεχος του Αντένα, δοκιμασμένο ανά δεκαετίες. Απλά ο κύριος Ποφάντης είχε την ευθύνη του prime time. Των εκπομπών. Είναι τα σύριαλ του σταθμού, η μυθοπλασία. Όχι, άλλο λέω. Των εκπομπών την ευθύνη του στην ασχολιόταν λιγότερο. Υπήρχαν πάρα πολλά. Άλλος αποφάσισε για τις εκπομπές, ναι. Άλλος αποφάσισε για τη μυθοπλασία, άλλος αποφάσισε για τα ζωντανά πάντα προγράμματα. Ο κύριος Ποφάντης έδινε βάρος στη μυθοπλασία. Δεν έδινε και τόσο σημασία στα υπόλοιπα. Δηλαδή, και για να πούμε αλήθειες εδώ, γιατί μας βλέπει ο κόσμος και δεν θέλω να λέω ψέματα. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που του χρέωσαν και τότε την απομάκρυνση της Φέης Κορδά από τον Αντένα. Από τον Αντένα. Βεβαίως. Γιατί? Όπως και της Μαρίας Μπεκατόρου. Κάποια όταν πήγε από τον Αντένα στο Μέγκα. Άρα ξεκίνησε. Που έδιναν πολύ λάμψη στον Αντένα. Φύγαν όλοι. Που είχαν εξαιρετικές σχέσεις με την ιδιοκτησία, να το τονίσω, ναι, αυτό. Ναι, γιατί ήταν ήδη πολλά χρόνια και η Σκορδά και η Μπεκατόρου που ανέφερες. Που ήταν πρεστιζά τα ονόματα για το σταθμό. Λαμπερά, βέβαια. Και δεν είχαν καλή σχέση με τον Ποφάντη. Α, okay. Να πούμε για την ιστορία ότι ο Τζόρτζης Ποφάντης, Γιώργος Ποφάντης, εγώ τον έχω γνωρίσει και έχουμε δουλέψει μαζί στον Αλφα όταν κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη. Είχε διευθυντική θέση, αλλά δεν ήταν διευθυντής προγράμμα. Ναι. Ήταν νομίζω διευθυντής προγράμματος. Είναι ήδη 9-10 χρόνια στον Αντένα. Όχι από το 16. Τον είχε φέρει από το 16 ο Τζόνι Καλημέρη. 7-8 χρόνια. Ναι, ναι. Το 2016 είχε πάει. Άρα λοιπόν όλη η πορεία του σταθμού τα τελευταία χρόνια περνούσε από την υπογραφή του, τη γνώμη, τη γνώση στο χέρι του. Ναι. Θέλω να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος την τελευταία σχεδόν δεκαετία έχει χαρακτηρίσει την πορεία του σταθμού. Έχει χαρακτηριστεί κιόλας ότι δεν πάει πολύ καλά ο Αντένα. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει από διάφορους να λένε του χορού ότι το έκανε πάλι ο Ποφάντης στο θαύμα. Έκανε μια μεγάλη επιτυχία τις Άγριες Μέλισσες, όπως και στον Αλφα. Και στον Αλφα είχε φέρει σειρές που έκαναν. Σας λέω, πάντα ήταν το μυαλό του πολύ στη μυθοπλασία, γιατί είναι το prime time και είναι τα πολλά χρήματα. Όμως πριν τις μέλησες, εκεί είναι τα χρήματα. Νίκο, στο prime time. Πριν τις μέλησες, prime time εννοούμε 9 με 11 το βράδυ. Είναι αυαρχίδα το σταθμό, είναι. Πριν τις μέλησες, που ήταν το μεγάλο μπαμ, ήταν, ένιωσα η επιτυχία που ανανέωσε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Βέβαια. Γιατί πριν υπήρχε μια κρίση. Βέβαια. Οι Άγριες Μέλισσες όμως δηλαδή άλλαξαν τα δεδομένα στη μυθοπλασία και μετά πόσα σύριαλ βγήκανε που θύμιζαν Άγριες Μέλισσες. Βγάζει τη μάγισσα ποντάρωτα σε μια σειρά εποχής η οποία κερδίζει εν τέλει το ενδιαφέρον και την προτίμηση αλλά του τηλεοπτικού κοινού. Και σου λόγους. Λέει, αφού δεν κάνει αρκεί. Τον κύκλο της η μάγισσα δύο χρόνια, ότι θα ποντάρω σε κάτι παρόμοιο, ναι. Που είναι η μάγισσα, αφού η κάνει μέλισσα, τον κύκλο της ναι. Μέλισσες, ποντάρω στη μάγισσα. Αλλά η μάγισσα δεν καταφέρνει μέχρι στιγμής και πολύ γρήγορα κατά μία, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι σχέση έχω εγώ. Ίσως πάει συμπαθητικά, αλλά. Να κερδίσει αυτό που θα ήθελα να κερδίσει σε μια prime time φέτος που έχει τεράστιο ανταγωνισμό και πάρα πολύ καλές σειρές. Δηλαδή αυτό... δεν είναι η μόνη καλή σειρά η μάγισσα στην ελληνική τηλεόραση. Αυτό που λες όμως ότι περιμένανε, μήπως είχε ήδη χτυπήσει το καμπανάκι στον ίδιο τον Τζόρτζ Ποφάντη, ότι κοίτα να δεις, είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Ναι. Μήπως είναι κάτι που δεν ξέρουμε εμείς στο ρεπορτάζ. Και ο ίδιος από τη μεριά του μου μεταφέρανε ότι είχε κάποια σοβαρά παράπονα και είχε τεθεί ένα έτσι, ενδεχόμενο. Deadline. Αποχώρησή του. Okay. Αποχώρησή, όχι απομάκρυνση, γιατί εδώ έχουμε να μιλάμε για απομάκρυνση. Εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά υπήρξε έτσι μια ανακοχή. Ξέρεις τι εικόνα δίνεται, ότι υπήρξε ταύτιση αρμοδιοτήτων. Γιατί είναι κάτι που στο συγκεκριμένο κανάλι, στον Αντένα που έχω δουλέψει 10 χρόνια στο ραδιόφωνο του, κατά καιρούς υπάρχει μια ασάφεια πάντα. Η οποία δημιουργεί να συμπίπτουν οι αρμοδιότητες, οι δικές μου με τις δικές μου, να μην είμαστε σίγουροι. Δεν αισθάνομαι αυτό σε αυτή την περίπτωση. Μήπως υπήρχε με τον Γιώργο Λεβέντη που επανήλθε. Φέρνει και ανατροπή δεδομένων. Γιατί στον αρχικό προγραμματισμό θέλανε ουσιαστικά να συνεχίσει η μάγισσα και την επόμενη σεζόν. Αυτό λοιπόν τώρα θεωρώ ότι κάνει πολύ επισφαλές
το μέλλον αυτής της σειράς. Θα σου πω κάτι. Σε όλους τους σταθμούς, επειδή όλοι έχουμε περάσει χρόνια, κάθε ένα διευθυντικό στέλεχος νέο που έχει την απόλυτη αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα προγράμματα, είναι λογικό, παραλαμβάνει ένα πρόγραμμα την επόμενη σεζόν, όταν χτίζει το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν, μερικά προγράμματα τα αφήνει έξω, γιατί δεν είναι αυτά που το ίδιο θα πίστευε ότι θα μπορούσε ειδικά να είναι. Ειδικά όταν κάνεις κάτι τολμηρό, ρισκάρεις. Δηλαδή, όταν έκανες και στους ανθρώπους, παιδιά, ακόμα θα έχουμε δει αυτό. Ρισκάρεις, παίρνεις αποφάσεις και ρισκάρεις. Επίσης, όταν αναφέρθηκε στο θέμα της Σκορδά, δεν θεωρώ ότι είναι στην αρμοδιότητα του Ποφάντη, γιατί η Φέη Σκορδά, μετά από τόσα χρόνια στον Αντένα, δεν μπορεί να πιστεύω ότι μόνο από το χέρι του Θοδωρή Κυριακού περνούσε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν αποφάσισε ο Κυριακού να πει ότι ναι, θέλουμε να χωρίσουμε την πρωινή ζώνη, πάρε εσύ μια μισή ώρα, παίρνω κι εγώ άλλη μια μισή. Και αυτό έχω αποφασίσει και χτυπάω και το χέρι στο τραπέζι, γιατί είναι η απόφασή μου και εγώ πληρώνω. Αν έχει ένα στέλεχος σαν τον Τζόρτζι Ποφάντη, τον εμπιστεύεσαι σε κάποια πράγματα που Νίκο, σου λέει. Δεν χάνει όμως ένα βαρύ πυροβολικό για το γιατί το στέλεχος έχει άλλη γνώμη. Είσαι ο Θοδωρής Κυριακού. Νίκο, αυτό με που μια λέει, πορεία στα μέσα δίκιο, 40 χρόνια. Έχει δίκιο, γιατί είχε εξελιχθεί, το θυμόμαστε, το παρακολουθούσαμε. Σαν σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες είχε εξελιχθεί το τι θα κάνει Μπράβο, ο Γιώργος με τη Άλλον μετά θέλει και σε συμφέρει. Οπότε πάει αλλού. Πιστεύεις ότι το λέω τυχαία αυτό για τη Φέση Κορδά. Δεν το λέω τυχαία. Ναι, αλλά είδα υπήρχε παρασκήνιο τότε. Με τον Τζόρτζι Ποφάντη και τη Φέση Κορδά. Δηλαδή τον άφησε Κυριακού τον κάθε ένα Ποφάντη που δεν ανερώ την πορεία του, σας λέω τον συμπαθώ κιόλας και πάρα πολύ, να αποφασίσει για το αν θα χάσει ένα δυνατό χαρτί ο σταθμός. Θα σου θυμίσω κάτι που σου είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ότι η ιδιοκτησία, και όταν λέω ιδιοκτησία, εγώ δεν θέλω να λέω ονόματα, καταλαβαίνουν τι εννοώ, είχε πει στη Φέη Σκορδά να μην φύγει από το κανάλι και να μείνει ένα χρόνο και να πληρώνεται. Και όταν λέμε να πληρώνεται, εννοώ είναι πολλά τα χρήματα σε αυτά τα πρόσωπα. Άρα έτσι. Ήταν η απόφαση της Φέης να φύγει παρά τις, τα είχε, ούτε αυτό που προφανώς, ούτε του Ποφάντη. Την κάνανε να φύγει όμως. Όταν δεν της ικανοποίησανε κάποια θέλω και είσαι η Φέη Σκορδά και έχεις προτάσεις πολύ καλές Εξαρτάται από άλλα κανάλια. Εξαρτάται θέλω όμως και τα αιτήματά σου. Δηλαδή αν ζητάς κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Παράλογη δεν ήταν. Μα εμείς λέγαμε ότι θέλανε να χωρίσουν τις 3 ώρες του πρωινού σε μία μισή και μία μισή ώρα. Παράλογη δεν ήταν η Φέη. Είπα ότι ήταν παράλογη, γιατί δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τα αιτήματά της. Ναι. Λέω όμως ότι σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και προκύπτουν από το ίδιο το ρεπορτάζ, αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι θέλανε ο σταθμός να μείνει, αλλά η Φέη ζητούσε να χωριστεί σε μία μισή και μία μισή ώρα εκπομπή, σωστά. Δεν τον, θεωρώ ότι δεν τον ενδιέφερε, γιατί έτσι μου έχουν πει. Δεν μου απαντάς όμως. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ να μοιραστώ. Αυτό γι' αυτό σου λέω. Κάποιες συζητήσεις, πολύ... κάποια πράγματα. Ναι, δεν μπορώ να τα πω τώρα εδώ. Γι' αυτό με βλέπεις λίγο και εκκομπιάζω. Κάτι πολύ συγκεκριμένο που έχει υποθεί στο ρωτάω. Θέλανε να χωρίσουν μια μισή ώρα και μια μισή ώρα την τοπική κοινωνία. Είχε τεθεί αυτό. Αυτό από μόνο του δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει. Ακριβώς. Αυτό από μόνο του δεν πρέπει να το αποφασίσει ο ιδιοκτήτης του καναλιού. Ήταν ακατόρθωτο. Ναι, αλλά έχει ένα διευθυντή. Όμως σε αυτό το πράγμα τον έχει πάρει για κάποιο λόγο, για να παίρνει κάποιες αποφάσεις και να έχει και την ευθύνη αυτών των αποφάσεων. Συμφωνώ. Και όταν αλλά... σου φέρνει νούμερα, αριθμούς δηλαδή, και σου λέει αυτά είναι τα δεδομένα, συμφωνώ, τι θα πεις εσύ. Αλλά σε κάποια θέματα κρίσεως παρεμβαίνει ο άνθρωπος ο οποίος βάζει και τα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, και δίνει μια λύση όταν δεν μπορεί να βρεθεί μεταξύ δύο πλευρών που και οι δύο θέλουν σαν αποτέλεσμα το ίδιο πράγμα, δηλαδή το να μείνει η Σκορδά. Το θέλει και ο σταθμός και η Σκορδά ήθελε να μείνει στον Αντένα. Αλλά βλέπουν ότι δεν γίνεται. Όχι, εκεί δεν παρεμβαίνει κάτι. Έπαιξε ρόλο στην Ελλάδα. Άρα όλοι την κάνανε τη γυναίκα. Εκτός όμως από το ότι την κάνανε μια στιγμή. Υπήρξαν και δύο προτάσεις που είχαν συζητηθεί πάρα πολύ και διευκόλυναν τις αποφάσεις της. Πάντως, παιδιά, αν όντως δούμε να κόβονται και οι μάγισσες στην πορεία, σημαίνει με συνδυασμό με το τόσο απότομο διαζύγιο και τόσο λεπτή ανακοίνωση ότι όντως του είχαν δώσει πράγματα στα χέρια του, τα οποία ο ίδιος δεν τα έφερε όπως θα ήθελε ο σταθμός. Άρα ήταν στεγνή απομάκρυση, βεβαίως. Είναι πολύ σκληρή απομάκρυση αυτή. Είναι μια απόφαση για την περσινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, η οποία δεν βγει, και μπορεί να είναι και άλλες αποφάσεις. Πολλά πράγματα. Είναι και που πέσει με την Ελίνα την Παπίλα που δεν προχωρήσανε. Από εδώ και είναι πέρα θα αλλάξουν πολλά δεδομένα που θα φανούν στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Αυτά δεν θα φανούν φυσικά τις επόμενες μέρες. Προσωρινά τη θέση του λοιπόν λέμε ότι αναλαμβάνει ο Γιώργος Λεβέντης. Οι πληροφορίες λένε ότι. Και αυτό λέει κάτι. Και αυτό λέει κάτι. Όταν λέμε ότι ήταν δύο στρατόπεδα, Λεβέντης Ποφάντης. Βέβαια. Και ότι παίρνει τη θέση ο Λεβέντης τώρα, είναι σαν να λέει: όπ, σε κέρδισα, φίλε. Είναι προσωρινό. Σε περιπτώσει αυτό συμβαίνει, αγάπη μου. Ναι, πρέπει αλλά να είναι γίνει κάτι. Μια αντικατάσταση εσωτερική και άμεση. Ναι. Οι πληροφορίες λένε οι πρώτες ότι την θέση θα πάρει στην πορεία η κυρία Χρύσα Μασούρου. Α, η Χρύσα Μασούρου. Ήταν και πέρσι εδώ στο. Λοιπόν. Φεύγουμε από εδώ, τελεία. Να είναι καλά και καλή συνέχεια. Έτσι και αλλιώς. Να ξέρεις. Να σου πω κάτι.
Η πορεία και η ζωή δείχνει ότι αυτές οι θέσεις το γνωρίζουν και οι άνθρωποι οι οποίοι και τις αναλαμβάνουν, αλλά και έχουν έτσι μια μικρή εμπειρία σχετικά με τη δουλειά, ότι αυτές οι θέσεις είναι κάπως ηλεκτρικές καρέκλες. Βέβαια, είναι. Το γνωρίζουν είναι. Αυτό. Ούτε δηλαδή, καν κάπως. Είπα να το κάνω λίγο πιο μαλακό. Οπότε, επειδή τα στελέχη αλλάζουν έτσι και κάνουν. Βολτάρουν ουσιαστικά. Από τα κανάλια, νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο δεν είναι και το τέλος του κόσμου για καμία καριέρα και για καμία ζωή. Γι' αυτό και είναι και πολύ καλά αμοιβόμενες θέσεις. Δεν είναι τυχαίο. Και ικανότατος ο Τζόρτζ Μποφάντης, οπότε θα βρει την άκρη του. Να του στείλουμε ένα γλυκό φιλί. Λοιπόν. Ναι, παντού γλυκά φιλιά. Ναι, αυτός ο άνθρωπος. Έτσι είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα, ρε φίλε μου? Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε λοιπόν σε ένα πολύ ωραίο podcast, το οποίο έγινε, το είδαμε χτες. Ο Φίπστερ είχε καλεσμένες την Ελένη Φουρέιρα, τη Μέρη Σινατσάκη και την Νατάσα Μποφίλιου. Τρεις κόσμους διαφορετικούς. Και κάνανε μια εξαιρετική κουβέντα, γιατί σε αυτή τη κουβέντα η κάθε μία ανοίγει την ψυχή της και κεφάλαια της ζωής της, τα οποία μέχρι στιγμής δεν είχε τύχει να μοιραστεί με το ευρύ κοινό. Και έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον τα όσα λένε και τα όσα μοιράζονται μαζί μας. Πάμε να δούμε μερικά από τα αποσπάσματα αυτού του podcast. Εγώ που ήθελα να κάνω παιδί και θέλω να κάνω παιδιά, μακάρι να μπορέσω να κάνω πολλά παιδιά. Όταν έκανα το παιδί μου, μία ανακούφιση, τι έκανα παιδί. Δεν μιλάει κανείς για τη δυσκολία. Ότι έχω να κοιμηθώ 9 μήνες. Αυτό. Ναι, εγώ έχω να κοιμηθώ 9 μήνες. Ναι, και είναι αλήθεια αυτό. Εγώ μέχρι να κάνω παιδί με τον Αλμπέρτο, δεν ξέρω, ο Αλμπέρτο τέλος πάντων, έλεγα Παναγία μου, δεν θα στεριώσω με άνθρωπο. Είμαι μία τρελή. Όμως είμαι 7 χρόνια. Εκεί. Με έναν άνθρωπο και κάνα παιδί μαζί του και δεν σκέφτομαι κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Που λες ναι. Ότι δεν θέλω να κάνω παιδιά. Είμαι πολλά χρόνια με αυτή την πεποίθηση. Okay. Δηλαδή έχω καταλήξει σε αυτό. Εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος έχει πάντα πολλές ευκαιρίες στη ζωή φυσικά. Του. Να νιώσει την απόλυτη αγάπη. Μπορεί να μην τη νιώσεις με ένα παιδί που είναι δικό και σου. Όχι, νομίζω όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάτι που μπορεί να μας έχει τραυματίσει. Όταν ήμουν 20 χρονών, 21-19, δεν θυμάμαι. Και ήρθα από την Ελλάδα και μεγαλώνοντας στην Ελλάδα, έμαθα, μπήκε στο αίμα μου ότι είναι κακό να είσαι από την Αλβανία, γιατί κάπως σε βρίζουνε. Μεγαλώνοντας αυτό έγινε ένα αγκάθι στην ψυχούλα μου, στο οποίο κάθε φορά που έλεγα σε μια παρέα μου την Αλβανία, το έλεγα και τους κοίταζα. Να δεις αντιδράσεις. Ναι, πώς θα αντιδράσουν. Θα ήθελα να μην είχα βιώσει το ρατσισμό, για να μην έχω αγκάθι, για να πω παιδιά μου από την Αλβανία. Δεν είναι ωραίο. Ρε αγάπη μου, είχα πάει στη ζωγραφική και μου λέει, και όταν έκλεισα την πόρτα, μου πάνε μετά ότι λέγανε έλα μωρέ το Αλβανάκι τώρα θέλει να κάνει και καριέρα. Και εγώ έχω φύγει από τη ζωγραφική και μου πει δεν υπάρχει πως να κάνεις καριέρα με αυτή την περιφέρεια. Είναι αλήθεια, τα πέσανε πολύ μέσα. Πίστευα ότι αν κάνεις το γάμο, λες και δεν ζούσαμε μαζί, λες και δεν αυτό, δεν θα είμαστε πια γκόμενοι. Ναι. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει κάτι κάνοντας ένα γάμο. Φυσικά. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Όχι ότι μπορεί να μην συμβεί, μπορεί να συμβεί, μπορεί να μην συμβεί ή μπορεί να έχει ήδη συμβεί κανώς, και να μην το ξέρει και να μην το έχει μάθει και κανείς. Μια φορά όμως είμαστε με τον Χρήστο στη θάλασσα και φιλιόμαστε έτσι στην ξαπλώστρα και ξαφνικά έρχεται ένα κεφάλι. Εδώ. Και είπε: μπορούμε να βγάλουμε μια αυτογραφία. Όχι, όχι. Γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος, εννοείται. Δεν θα έρχονται να μου πει: είσαστε στήριγμά μου στις πανελλήνιες. Αλλά αυτό που λέει έχει συμβεί πολλές φορές. Να τρώω και να έρχεται η άλλη. Ενώ έχει πάρει FaceTime ήδη, δεν με ρώτησε καν. Μπορώ. Ναι, σαν όταν άλλο δεν σέβεται το χώρο σου. Η αναγνωρισιμότητά σου όμως, Ελένη. Δεν έχει καμία σχέση. Γιατί ίσως. Εγώ αν είχα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ας πούμε, να έχω κάποιον κάτω από το σπίτι που κατεβαίνω με τη ρόμπα και πετάω τα σκουπίδια, σαν τις γιαγιάδες. Εγώ έχω μετακομίσει γι' αυτό στο παρελθόν. Έχω μετακομίσει γι' αυτό το λόγο. Επειδή είχες κάποιον. Επειδή είχαν μάθει που είναι ναι. Το σπίτι μου. Ανήλικα παιδιά που φιλιόμουν με το τότε αγόρι μου στην Ερμού. Ανήλικα παιδιά τα πουλήσανε σε περιοδικό και βγήκε η σχέση που είχα τότε. Τα οποία αυτά ανήλικα παιδιά με το κινητό πήγανε στους γονείς τους και οι γονείς είπαν τέλεια ιδέα να πουλήσουμε αυτές τις φωτογραφίες. Καμιά φορά και οι γονείς, γιατί όταν εσύ τρως και είναι μια προσωπική σου στιγμή εκείνη τη στιγμή και έρχεται ο άλλος και σου λέει την ώρα που τρως το σουβλάκι το έχεις εδώ, μέσα στο δόντι, εδώ στη μέση και σου λέει έχει φέρει το παιδί που το αγαπάς και θες να το δώσει ένα φιλί. Βγάλε μια φωτογραφία με την κόρη μου τώρα και μπαίνει στη διαδικασία να πει συγγνώμη, αλλά τρώω. Αλλά έχω το μαρούλι μέσα στο δόντι. Και νιώθεις δίψεις που τρως, ενώ ο ίδιος έπρεπε να σκεφτεί να τελειώσει το φαγητό και της, μετά. Να πάει να φύγει η κοπέλα να βάλει μια φωτογραφία. Εχθές πήγε ο Αλμπέρτο το μπέμπι. Μια βόλτα σκούνιασε. Και λέω να έρθω από εκεί να σας βρω. Δεν κάτσαμε. Όχι για κάτι, γιατί με ενοχλεί να βγάζω. Δεν με ενοχλεί να βγάζω φωτογραφίες, όμως είναι μια στιγμή που θέλω με το παιδί μου. Και τον κάνω μου. Κούνια. Ναι. Οπότε εγώ χάσα τη στιγμή εκείνη τη στιγμή με το παιδί μου, γιατί δεν μπορούσα να την ευχαριστηθώ. Οπότε ναι, με επηρεάζει.
Είναι η άλλη διάσταση της παραβίασης, της δημοσιότητας. Ναι, αλλά δεν είναι συγχρονιστικό. Θέλω να πω ότι εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, ειδικά η Ελένη, η οποία είναι τόσο κοινωνική και τόσο με τους φαν της μαζί, και επειδή το έχω γνωρίσει το κορίτσι και είναι πραγματικά να μιλήσω για τη φωτογραφία, δεν ήξερα ότι έχει τέτοιο θέμα να μην μπορεί να πάει το παιδί της στις κουνιές. Καλά, σου μιλάει τώρα για ακραία περιστατικά. Δεν σου είπε. Είναι ακραίο περιστατικό. Δηλαδή... Ενώ ακραία περιστατικά, θα μου πει τι είναι, να πάω το παιδί μου στις κουνιές και να έρθει να μου μιλήσει μια κυρία. Δεν λέω αυτό. Η Ελένη όμως είναι και πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε. Superstar. Από τους 10 Έλληνες ενδεχομένως που θα πει ποιοι είναι οι 10 Έλληνες που γνωρίζεις. Προμερή αναγνωρισιμότητα. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα θα πω κάτι το οποίο το είχα επαναλάβει την περασμένη εβδομάδα που αναφερόμασταν σε Ζέτα Μακρυπούλια. Δηλαδή δεν είναι τόσο τρομερό να ζεις αυτό το δράμα, ότι μπορείς στην παραλία ή κάτω από το σπίτι σου να σε περιμένουν για να βγάλουν μια φωτογραφία. Ζήσει. Να μάθουν την διεύθυνσή σου, έχω ζήσει κάτι χειρότερο. Τι? Όταν έχω πει πράγματα που δεν άρεσαν σε κάποιους, να με απειλούν ότι ξέρουν που μένω και να μου στείλουν τη διεύθυνση. Αυτό και δεν μου στείλαν τη διεύθυνση ότι θα έρθουν να βγουν φωτογραφία, ότι θα έρθουν να με πλακώσουν επειδή δεν τους άρεσε αυτό που τρομερό. Είπα. Φυσικά είναι τρομερό. Όμως δεν βγήκα να το πω τόσο δραματικά, παρότι είχε να κάνει με απειλή. Δεν είναι τόσο δραματικό, κορίτσια, όταν ασχολείστε με την αμεσότητα των τεχνών που είναι η μουσική, το τραγούδι, είτε στο mainstream η Ελένη, είτε στο η Νατάσα, δεν είναι τόσο τρομερό στην παραλία ότι ήρθε να βγει μια φωτογραφία ή εκεί που έτρωγες και μπορεί να έχεις το μαρούλι. Σιγά σου λέει και η Σινατσάκη ότι εκεί φυλάω το αγόρι μου, ας πούμε, στο κέντρο. Δράμα. Και έρχεσαι γιατί και... το φυλάς στο κέντρο τότε, άμα δεν θες να σε βγάλουν φωτογραφία. Στην παραλία να μην το φυλήσεις, στο κέντρο να μην το φυλήσεις. Φύλα το σπίτι σου, πρέπει να κάνεις public sex. Παιδί μου, είναι, το φιλί με το σεξ έχει μια απόσταση. Τρόπος του λέγει, ενώ όπως ξεκινάει το σεξ. Δηλαδή είναι. Παιδιά, τώρα σιγά τα δράματα. Όλοι μας έχουμε κάνει το αυτό που λένε φάσομα τώρα σε κάνουμε τώρα τις κυρίες, ότι και καλά αυτό το πράγμα το κατανοούμε. Εγώ προσωπικά δεν το κατανοώ. Όταν ασχολήσαμε το τραγούδι, που όπως είπα, η μουσική είναι αμεσότερη των τεχνών, γίνεσαι φίρμα μέσα σε 6 μήνες. Αυτό είναι το ζητούμενο αν κάνεις ένα σουψέ. Δεν είναι τόσο τρομερό να σου πει. Ναι, να φτάσεις να αλλάζεις σπίτι και να μετακομίζεις, γιατί έχουν μάθει που μένεις. Και αισθάνεται σε ότι παραβιάζεται η ιδιωτική σου ζωή. Είναι δύσκολο. Συμφωνώ απόλυτα. Έχω να πω κάτι άλλο και για τις δύο μετά. Έχει αλλάξει η εποχή, θέλω να πω. Σου έχουν φέρει ποτέ φωτογραφίες που έχουν βγάλει με κινητά για να τις βάλεις στο περιοδικό? Πάρα πολλές φορές. Στην αρχή, μια-δυο φορές μπορεί να το έχω κάνει. Όχι παραπάνω από δύο φορές. Για ποιον? Ούτε που θυμάμαι, μπορεί και να ήταν με την Ελένη Μενεγάκη. Δηλαδή, σήκωσε ένα στο κινητό του κάπου που έτρωγε και έβγαλε μια φωτογραφία. Αλλά, αυτό. Αλλά μετά αρχίζει και του εξηγεί βασικά τι γίνεται. Παιδιά, είναι μια επιχείρηση που πρέπει να κόψει δελτίο παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή, ναι. Και σου λέει, δεν τα δίνουμε έτσι τα λεφτά, δεν έχει να και μοιράζουμε λεφτά. Είχα πάντα προφανώς μια απορία. Δεν είναι απλό. Πώς δηλαδή. Σα βρίσκουν ένα άνθρωπο που δεν ξέρει πώ λειτουργεί το σύστημα. Άντε, πε, εγώ ξέρω τον Νίκο Γεωργιάδα, σηκώσει το κινητό μου. Μου στέλνουν στο Instagram πια. Ναι, στο Instagram. Λένε, έχω αυτό το θέμα. Έχω κάνει τη Φουρέιρα με τον Μποτία στην παραλία αγκαλιά. Όχι ο φωτογράφος. Όχι, ο κόσμος. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Ναι, ο κόσμος έχει πει ότι μπορούμε να πούμε κάτι απλολογικό. Ναι. Ένα απλολογικό πράγμα. Ότι, okay, κατανοώ το να μην θέλεις να σε βγάλουν φωτογραφία με τον αγαπημένο σου, αλλά όταν ξέρεις ότι είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, όταν ξέρεις ότι σε κυνηγούν οι fans και ότι υπάρχουν και stalkers που μαθαίνουν. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι εδώ δύσκολο, μιλάει για θαυμασμό. Είναι δύσκολο να συγκρατήσεις τον ερωτικό σου ενθουσιασμό και να μην φιλιέσαι στην παραλία ή στον παράκι του. Συγγνώμη, τώρα τι σημαίνει αυτό, τρομερό αυτό ένα άνθρωπο. Είναι διάσημο. Στη ζωή μας έχουν μείνει μερικά πράγματα τα οποία δίνουν λίγο νόημα στις στιγμές μας. Το να δείξεις μια παραπάνω αγάπη στον άνθρωπό σου και μέσα στη μέση του δρόμου, δεν το θεωρώ κακό. Γιατί είναι ομιμοποιή το να σηκώνει ένας, να τρώσει εσύ με την καλή του καλό. Αν και θέλει να με βγάλει με το μαρούλι για να με εκθέσει στο δόντι, okay, το καταλαβαίνω. Που είναι σαν να περιμένει να κάνει το στραβοπάτημα για να σε κάνει. Παιδί μου, είσαι σε μια προσωπική σου στιγμή. Είναι. Γιατί να αισθάνεσαι ότι είναι λογικό και όμορφο κάποιο να σηκώσει το κινητό γιατί του και να σε κάνει. Γιατί σημαίνει αναγνωρισιμότητα για την οποία έχει παλέψει. Γιατί, γιατί να είναι με το παιδάκι τη στην παιδική χαρά, α πούμε, και να φοβάται μήπω το βγάλουν οι φωτογραφίε. Αυτό το κατανοώ. Και το αλλά όσον αφορά τι σχέσει, μίλησα εγώ. Γιατί οι τραγουδιστέ, και δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην ανήκει σε αυτή την κατηγορία, είναι το 100% των τραγουδιστών και ίσως και το 90% θα πω των ηθοποιών, γιατί μερικοί πείθουν ότι είναι και λίγο πιο ψαγμένοι σε άλλο επίπεδο. Κυνηγάνε πρωτίστως την αναγνωρισιμότητα. Όταν έρθει λοιπόν η αναγνωρισιμότητα, μην παθαίνει σοκ που θα σε βγάλουν φωτογραφίες. Ναι, αλλά η αναγνωρισιμότητα από την παραβίαση είναι πολύ τυχερή. Άλλο πράγμα. Είναι πολύ τυχερή που είναι στην Ελλάδα. Ακριβώς, γιατί στο εξωτερικό είναι πολύ πιο άγρια τα πράγματα από ό,τι είναι εδώ. Ακριβώς. Και πλέον το παπαράτσι έχει λίγο. Πεθάνει για το, από το Instagram. Ναι, γιατί πια οι ίδιοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν τις προσωπικές τους στιγμές στο Instagram. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή έγιναν μετά παπαράτσι. Εδώ δεν μιλάμε για παπαράτσι όμως, για να μην μπερδέψουμε τις ιστορίες. Εδώ δεν μιλάμε για το φωτογράφο, ο οποίος είναι η δουλειά του και γνωρίζει πολύ καλά ένας επώνυμος άνθρωπος ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να το βγάλει μια φωτογραφία. Μιλάμε για
την κανονική ναι. ζωή του. Γιατί δεν λένε και μιλάμε τα... για το τι είμαι γριά με τον... Ναι, ναι. Και τα 50 καλά που φέρνει η δημοσιότητα. Ακριβώς, γιατί ακριβώς. Τα καλά της δημοσιότητας είναι κουβέντας... πολύ περισσότερα. Ναι, αγάπη μου, αλλά μπορεί το θέμα της συγκεκριμένης ναι. κουβέντας δεν απαρνήθηκε κάποια από τις τρεις. Όχι, αλλά δεν μπορώ να ζήσω. Τα καλά που λέει ο Νίκος όμως, ναι. τι τα φέρνει η αναγνωρισιμότητα δεν και η επιτυχία. Δεν μπορώ να πω ότι συμπάσχω με το δράμα πια. Όταν η αναγνωρισιμότητα αυτό. Και η επιτυχία σου φέρνει τα 10 καλά, θα ανοιχτείς και δύο δυσάρεστα, ρε παιδιά. Δεν πρέπει όμως να υπογραμμίσεις αυτό που δεν σου αρέσει. Είναι αλόξα να μιλάς για το μεγαλύτερο δράμα της ζωής σου, γιατί εγώ έτσι τις είδα και τις διαβάζω. Είσαι τώρα ερωτευμένος με έναν άνθρωπο και είσαι αποφασίσει να το φιλήσει στον δρόμο και σκάσει μύτη ένας τύπος άσχετος ναι. με το κινητό. Θα έχει δίκιο. Είσαι δεν είσαι αναγνωρίσιμο. Θα έχει δίκιο γιατί είσαι στον δρόμο. Αν ήταν αναγνωρίσιμο, αν ήταν άγνωστο, καλά να πάθω. Αν ήταν άγνωστο, θα του λέγαμε τι κάνει, ρε μεγάλε, δεν επιτρέπεται. Είναι από τη στιγμή που ξέρω ότι έχω μια αναγνωρισιμότητα και εγώ σαν άνθρωπο στον μίντια δεν έχω την αναγνωρισιμότητα του τραγουδιστή, δεν θα το κάνω στον δρόμο. Αν το κάνω, ορθώ να το κάνω στον δρόμο. Είναι τόσο δραματικό. Ο επαγγελματίας παπαράτσι ξέρει που φτάνουν τα όρια του. Ο άλλος που θα περιμένει το κινητό με στη μούρη σου θα βγάλει και παιδιά, θα βγάλει και γονείς, θα βγάλει την οικογένεια. Συμφωνώ. Θα σε βγάλει σε πολύ κακή στιγμή. Σε αυτό συμφωνώ, γι' αυτό αναφέρθηκα στο θέμα σχέσεων το οποίο έθιξαν και έθεσαν οι δύο κύριοι. Και το τι θα βγάλεις είναι πολύ διαφορετικό και σε ποιον θα το κάνεις, έχω να πω εγώ. Δηλαδή, το να βγάλεις το παιδί της Φουρέιρα στην παιδική χαρά, το οποίο ακόμα η ίδια της δεν έχει ανεβάσει και δεν έχει δείξει το πρόσωπό του, είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνεις ότι για εκείνη είναι μια κόκκινη γραμμή την οποία την τήρει και τη σέβεται. Δεν μπορώ να βάλω το παιδί της Φουρέιρα εγώ στο περιοδικό άμα. Μπορώ να τη βάλει όμως ένας... Αγάπη, ένα δεν μιλάω social, για τα περιοδικά σε μόνο. Ένα social. Μιλάω για τα social μου. Εγώ μπορεί να είμαι εκεί και να λέω: Α, τι ωραία, θα παίζουν εδώ πέρα και να κάνουν ένα story. Ναι, ναι. Και αυτό παραβίαση των προσωπικών τη δεδομένων είναι. Αυτό είναι ιερό, ειδικά αν έχει να κάνει με παιδιά και η οικογένεια είναι ιερό. Είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι όλα διαφορετικές περιπτώσεις που πρέπει να τις βλέπουμε και να τις εξετάζουμε πολύ ξεχωριστά. Άλλο υποφύγιου τώρα που σου λέει: Έχω πάει σε ένα απομονωμένο νησί, σε μια ξαπλώστρα, κάθομαι με τον άντρα μου, τον έχω αγκαλιά. Δεν έχω πάει στη Μύκονο να αναζητώ τα φλάς και τα... να ξέρω που πάω. Όλα έχουν διαφορά. Ειδικά αυτό το ρεπερτόριο πηγαίνουν και σε κάθε νησιά που δεν έχει ψυχή ζώα. Ναι. Μα αυτό όμως δείχνει ότι δεν θέλει να το δείξει. Δεν το λύσει. Η έντεχνη συνήθως και στο Λονδίνο έχει πάει. Σε νησιά που είναι μόνο οι αμφορείς. Και στο Λονδίνο έχει πάει. Μπορεί να πηγαίνει και σε μέρη τέτοια. Θα θυμάσαι πολύ καλά. Δεν θυμάμαι. Δεν έχει να κάνει. Εγώ επιλέγω, ας πούμε, με τον άντρα μου να πηγαίνω εκεί. Θέλω να πάω εκεί. Γιατί να έρθει να με βγάλει, αν είδα, θα πήγαινα στη Μύκονο. Να πα. Όντως, αλλά αν φιληθείς, να έχεις υπόψη σου ότι θα σε δημοσιοποιήσει. Άρα για ποια κανονικότητα τέλειο, μιλάμε. Γιατί να έχει κανονικότητα. Είναι κανονικότητα να παίρνεις 3.000 τη βραδιά, είναι κανονικότητα. Ναι, βεβαίως. Γιατί αυτό είναι το κοστολόγιο, ο άνθρωπος που κοστολογεί τη δουλειά σου. Το κέρδισες από την αναγνωρισιμότητα και την επιτυχία. Άρα εκτός από το καλό που είναι το τριχίλιαρο, θα έχεις και το δυσάρεστο που είναι να μην μπορείς να φιληθείς με τον έρωτά σου στον δρόμο. Φιλείς στο σπίτι σου. Για μένα, συγγνώμη, το πιο σοβαρό σε όλη αυτή τη συζήτηση ήταν η φράση της Φουρέιρα για αυτό που έχει ζήσει. Έλα το Αλβανάκι που θέλει να κάνει. Καριέρα. Αυτό ήθελα και να όχι πω. Το άλλο. Και γνωρίζω εδώ και την είναι το σοβαρό αυτή. Το θέμα. Ένα κοινωνικό φαινόμενο που η Ελένη Φουρέιρα τη λέγανε ότι έχει καταγωγή από το Μεξικό. Ναι. Γιατί έτσι τη είχαν πει να λέει και ντρεπότανε, δεν μπορούσε να πει αυτό. Όχι ντρεπότανε, φοβότανε. Και η πρώτη διαφορά. Φορά που είπε την αλήθεια ήταν στον Τάσο Τρίφωνος. Δεν το είχε διαμαρτυρηθεί. Το θυμάμαι, το πιάσαν χθες και αφού είχε κάνει τεράστια επιτυχία. Εκεί στη Eurovision πρέπει να ήταν. Όταν το λέγανε όλοι, δεν ήταν. Το λέγανε όλοι, αλλά εξιστορώντας όσα έχει ζήσει. Από τα παιδικά της χρόνια, πως ήρθε εδώ, ότι πέρασε, ότι δεν είχαν νερό στο σπίτι τους, ότι δεν είχαν ρεύμα, ότι δεν είχαν να φάνε με μια μεγάλη οικογένεια. Ένα βράδυ μας έβαλε η μαμά μου στο αυτοκίνητο και ήρθαμε στην Ελλάδα. Και πώς ζήσαμε μετά τα πρώτα χρόνια. Και λες τώρα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα που πρέπει να περάσει προς τις νέες γενιές που βλέπουν όλες αυτές τις δουλειές και μένουν μόνο στη λάμψη και στο πόσο ωραίο είναι το περιτύλιγμα. Τι έχει γίνει πριν. Ναι. Τι έχει γίνει πριν και πώς φέρθηκαν άνθρωποι, εγώ. Ακόμα και σε stars τώρα που έχουν κατακτήσει την Ευρώπη, βγάζουν πάρα πολλά λεφτά, τους βλέπουν πολύ πετυχημένους. Τι ξύλο τρώνε στην αρχή, ξύλο εντός εισαγωγικών εννοώ, τι απόρριψη, τι προσβολή. Τι μείωση. Αυτό όμως, παιδιά, το επιβεβαιώνω. Ναι. Γιατί το έχω ζήσει, το ξέρω, το ξέρω σε τι αναφέρεται. Επειδή εγώ είχα γράψει τραγούδια στις Μυστίκ που ήταν η Ελένη, ξέρω σε ποιες εταιρείες έγινε αυτό. Ναι. Που προσπαθούσε να κάνει τη σόλο καριέρα και όντως ήταν δύο, τελικά πιο μόνο, δεν είναι πολλές. Και υπήρχε αυτό το έλα το Αλβανάκι που θέλει να κάνει σόλο καριέρα. Γιατί μέχρι να αποδείξει, όταν είσαι μέλος ενός συγκροτήματος, ότι μπορείς να κάνεις όχι μόνο σόλο καριέρα, αλλά πολύ πετυχημένη. Αλλά τότε όταν και οι Μυστίκ ακούγανε διάφορα πράγματα. Δεν ήταν ότι τις υποδέχτηκαν με. Απλά με εδώ τα είχε να κάνει κλάδων. Ρατσιστικό με την καταγωγή. Πάντως, παιδιά, να πούμε ότι στην πλειοψηφία δυστυχώς ακόμα αντιμετωπίζεται ως Αλβανάκια. Γιατί από τα Αλβανάκια αυτά έχει γίνει μία Φουρέιρα.
σειρά που την αποδέχεται όλο ο κόσμο. Και χα! Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μακάρι να ήταν έτσι. Δεν το πιστεύω και δεν θέλω να το πιστεύω. Δυστυχώ. Πάντω νομίζω ότι όλοι, αν ανοίξουμε την καρδιά μα στην αρχή, όποια πορεία α πούμε κάναμε. Όλοι έχουμε ακούσει υποτιμητικά, προσβλητικά, ναι, σχόλια που σου κόβουν τα πόδια, έτσι, που σου πιάνεται το στομάχι και λες τώρα να προσπαθήσω, θα μου δώσει κάποιος την ευκαιρία να, έτσι, δείξω, πράγμα, να γυρίσω στο σπίτι μου, να γυρίσω. Πάντα υπάρχει αυτός, ναι, 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 που έχει, ναι, ναι, την εξουσία στα χέρια του και αισθάνεται δικαιολογημένα μέσα στο δικό του μυαλό ότι πρέπει να σου κόψει τα φτερά. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις ταλέντο και πείσμα και πάθος και είσαι και δουλευταράς όπως είναι η Ελένη, να που τα καταφέρεις. Κρατήστε και αυτό που λέει ότι μπορεί να έχει ήδη παντρευτεί και να μην το ξέρει κανείς. Ναι, 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 εγώ το πιστεύω. Νίκο, το πιστεύω. Μου επιτρέπετε να πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ από την Ατάσα Μποφίλιου και είναι άξια συγχαρητηρίων που είπε ευθέως ότι κατέληξε εδώ και πολλά χρόνια ότι δεν θέλει να κάνει παιδί. Οι άνθρωποι που συνειδητοποιούν και αποφασίζουν ότι δεν θέλουν να κάνουν παιδί είναι άξια συγχαρητηρίων. Μπράβο της. Λοιπόν, ερχόμαστε εμείς σε πολύ πολύ λίγο. Επιστρέφουμε με Χρήστο Φερεντίνο, πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Μίρκα Παπακοσταντίνου, αγαπημένη που μιλάει αποκλειστικά στην κάμερά μας και σήμερα με μια υπέροχη καλεσμένη που θα κάνουμε μια βόλτα στην πολύ ενδιαφέρουσα ζωή της, Κατερίνα Γκαγκάκη. Θα βρεθεί στο πλατό μας και θα τα πούμε όλα. Ερχόμαστε. Πώς είναι αυτή η τηλεοπτική σεζόν? Μονομαχίες, χαμός γίνεται. Χαμός. Έχουμε ξεκινήσει, μια χαρά και συνεχίζουμε. Βλέπετε σας, εντός αγωγών λείπει και το deal. Είναι πάντα το deal, είναι μεγάλη μου αγάπη. Αλλά τώρα κάνουμε κάτι άλλο και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ετοιμάζεται και ένα δεύτερο project, το Έρα Γλέντια, σωστά? Σάββατο γλεντάμε θα λέγεται. Α. Αλλά θα έχει γλέντια. Θα είναι περίπου σαν το στην υγειά μας. Θα έχει και τέτοια στοιχεία. Όλα τα γλέντια έχουν αυτό το κοινό. Την παρέα, το τραγούδι, γέλιο. Το έχουμε ανάγκη όλοι. Θα δούμε και εσάς να τραγουδάτε. Δυστυχώς. Το μεγάλο παζάρι το παρακολουθήσατε? Όχι, δεν έχει τύχει, γιατί είμαι συνέχεια στα γυρίσματα αυτή την εποχή. Δεν έχει τύχει. Τα νούμερα? Τα νούμερα είναι ένας μαραθώνιος σε ένα καθημερινό πρόγραμμα. Και ευχαριστημένοι είμαστε και συνεχίζουμε. Ένα γενικότερο σχόλιο, πώς σας βλέπουμε εδώ, πώς είστε? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το καινούργιο περιβάλλον είναι γνώριμο για μένα, γιατί έχω ξεκινήσει από το Sky, με υποδέχτηκαν με πολύ ωραίο τρόπο. Ήταν μια δύσκολη απόφαση να φύγω από τον Α, γιατί ήμουν για 10 χρόνια, πραγματικά ήταν η οικογένειά μου. Και το deal ειδικά το αγάπησα πολύ και το αγαπώ πολύ, αλλά έτσι συμβαίνει κάποια στιγμή, λες ας κάνω και κάτι άλλο, δοκιμάζω. Νομίζω ότι μετά από μια δεκαετία έγινε έτσι μια αλλαγή. Αυτό. Δεν μπορούσαμε να σας ξαναδούμε στο deal, είναι ένας κύκλος που έχει κλείσει οριστικά? Ποτέ δεν κλείνει. Ειδικά το θέμα του deal, όχι. Γιατί είναι. Το καλό είναι ότι το σταματήσαμε σε μια φάση που ήταν στο peak. Έτσι δεν ήταν. Δεν είχε φθαρεί και η περσινή χρονιά ήταν και η καλύτερη, μάλιστα. Όλα δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται στη ζωή. Όρεξη να έχουμε. Ο κόσμος κρίνει εξάλλου. Εμείς ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε, εάν ο κόσμος δεν είναι αποδέχτης, δεν έχει νόημα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς σε όλη την ομάδα. Να είστε καλά. Το πόσο θαυμάζω και αγαπώ τον Χρήστο Φερεντίνο δεν μπορώ να σας το πω. Ειλικρινά το θεωρώ έναν από τους καλύτερους παρουσιαστές που έχουμε σε αυτή τη χώρα και ίσως από τους κορυφαίους τηλεπαιχνιδάδες. Ο κορυφαίος τηλεπαιχνιδάδες. Ταλαντούχος, διαχρονικός, ραδιοφωνατζής, ξεκίνησε από το ραδιόφωνο, ναι, αρχές δεκαετίας του 90. Αυτό που μου αρέσει πολύ στο Χρήστο, πέραν του ότι έχει αυτή τη φιλική προσωπικότητα προς τον τηλεθεατή, γι' αυτό και ό,τι παρουσιάζει, εκείνη το σημαντικό. Του βάζει τη σφραγίδα του, παρότι παρουσιάζει κάποια κόνσεπτ τα οποία ήδη υπάρχουν, όπως τον deal, όπως ο μονομάχος. Γιατί έχει διατηρήσει το χαρακτήρα του και την ταυτότητά του μέσα στα χρόνια, αναλύωτα δηλαδή. Βλέπεις τον Χρήστο και περιμένεις πάνω κάτω τι θα δεις, το είδος της πλάκας και του χιούμορ που θα ακούσεις. Βλέπεις ένα σεβασμό στους παίκτες, γιατί καμιά φορά σε ένα τηλεπαιχνίδι είναι πολύ εύκολο
το χιούμορ και το πόσο τι οικειότητα θέλεις να δημιουργήσεις ανάμεσα στον παίκτη, να ξεπεραστεί το όριο και να γίνει και λαϊκισμός και κανιβαλισμός. Και χωρίς ταμπού να λέει ότι ναι ρε παιδιά, θα κάνω μια εκπομπή που θα μοιάζει στην υγειά μας. Γιατί ακούμε γενικώ ότι θα κάνω εκπομπή με μουσική. Θα μοιάζει στην υγειά μας. Όχι, όχι, τα μπουζούκια θα πετάνε. Είναι το προλαβαίνεις, δεν θα το πείτε εσείς για μένα, θα το πω μόνος μου. Δεν είναι κακό να κάνεις κάτι το οποίο μοιάζει σε κάτι άλλο. Θα έχει τη σφραγίδα σου, ρε φίλε. Είναι το παλιό σύστημα. Πες το πριν το πούνε. Θυμάμαι ότι πολλά χρόνια ο Χρήστος αισθανόταν τον Τιλ, το λάτρευε και το λατρεύει, τα αγαπάει πάρα πολύ. Αλλά ήθελε και κάτι ακόμα. Γιατί όταν κάνεις ένα τηλεπαιχνίδι για τόσο πολλά χρόνια και είναι μία συγκεκριμένη συνταγή, μία μανιέρα, αυτό είναι το κάθε μέρα το ίδιο και το ίδιο για τόσα χρόνια. Όχι, δεν φοβάσαι. Θέλεις και κάτι να σε ανανεώσει. Ναι, πήγαινε καλύτερα τον Τιλ να πούμε από μονομάχο, έτσι. Να σου πω, είναι καινούριο ο μονομάχος. Πήγαινε καλύτερα. Είναι καινούριο ο μονομάχος. Καλά, είναι όλο διαφορετικό. Είναι άλλο ο σταθμό, άλλη ώρα προβολή. Η συνήθεια που δεν έχει χτιστεί ακόμα, δηλαδή. Και είναι και περίπτωση του παιδιού. Είναι περίπτωση παιχνιδιού. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Τον Αντένα ακόμα και τώρα στον Α. Ενώ το μονομάχο το έχουμε ξαναδεί. Δεν είναι πρώτη φορά που τον βλέπουμε. Τον έχουμε ξαναδεί το μονομάχο. Στο Στάρ τον είχαμε δει, αν θυμάμαι καλά. Δεν το έκανε πάλι ο Χρήστο. Το είχε γίνει στο Στάρ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι καθόλου. Τον Τιλ πάντω είχε γίνει και που το ανέφερε και στον Αντένα, βέβαια. Αλλά είναι περίπτωση παιχνιδιού που δεν κουράζει. Εγώ αισθάνομαι ότι αφήνει και μια πορτούλα ανοιχτή για τον Τιλ. Ένα μικρό παραθυράκι. Δηλαδή αυτό που λέει ότι δεν έχει κλείσει ο κύκλος του Τιλ οριστικά για μένα. Σταμάτησε στην κατάλληλη στιγμή, όντως. Είναι ok, δηλαδή σταμάτησε στο πικ, δεν είδε κάτι να καταραίει, να πέφτει, να μειώνεται στα μάτια του κόσμου και τα δικά του κυρίως που το ζούσε. Αλλά αφήνει και μια πορτούλα ανοιχτή. Ναι, καλά, τα δικαιώματα τα έχει ακόμα ο Α. Και επίσης ο Α δεν ήθελε να φύγει ο Χρήστος Φερεντίνος, ήταν δική του απόφαση και να φύγει. Και με πολύ καλές σχέσεις. Ναι, δεν τον διώξαν, και μόνος του έφυγε. Χειριστεί και πολύ καλά το παιχνίδι. Έχουνε, όταν πήγε να βάλει τόσο, είχαν κάνει και το Super, δηλαδή αν θυμάστε την βραδινή την έκδοση που ήταν πιο grande. Όσον αφορά το μουσικό, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από το ραδιόφωνο, γιατί πιστεύω ότι θα του πάει το μουσικό η νέα εκπομπή για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι λόγω ραδιοφώνου γνωρίζει η ιστορία δισκογραφίας και ελληνικού τραγουδιού, θα τον διευκολύνει. Και δευτερευόντως, επειδή έχει αυτό το φιλικό προφίλ, ταιριάζει σε μια μουσική παρείστικη εκπομπή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και το περιμένουμε και με πολύ έτσι όρεξη να το δούμε, γιατί λείπει από τα Σαββατόβραδα μια τέτοια εκπομπή. Νομίζω ότι ξεκίνησε η Μελίνα με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Να του στείλουμε ένα γλυκό φιλί, είναι Ευελίνα Σκάς. Να τα μετράς. Ωραία λοιπόν, εκπομπή. Και στο Χρήστο τον αγαπημένο μας. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δηλώσεις του. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί περιμένει ο Δημήτρης Σαράντος. Πώς θα βγει σήμερα. Αχ, ωραία. Σήμερα είναι στα όρια του βαρετού. Στα όρια του boring. Καλέ, φωτεινός. Πρώτον, δεν το δέχομαι που θα με πείτε και boring εμένα. Ναι. Δεύτερον, για να σας αποδείξω πόσο λάθος είστε, γιατί με κάνετε να βγαίνω από τα ρούχα μου. Δείξτε όλο. Μην το προκαλείτε. Βαγγέλη, ρίξτε το. Με ζαλίζει η ομορφιά σου. Το καυτό το φορέμα σου. Μ' αρέσει αυτό. Α, σ' αρέσει αυτό. Έχει φανεί ο άνθρωπος. Γιώργος ο Σαρδιώτης. Τσικουλάτα τσικητά. Μου φάνηκε περίεργο. Μ' αρέσει. Όχι, γιατί χτες με την εψαρή μου το έπαιρνες σε εσύ. Τι μου συγκρίνεις τώρα. Ο άνθρωπος έχει φωνή αυτό. Ότι δεν εννοείται. Δεν έλεγε το Σοκερντέ. Σοκερντέ. Το Σοκερντέ ήθελε να φωνάραμα και Χριστοδουλόπουλου. Για να κάνει με την εφησαρία. Να σου πω σίγουρα κάνει ραδιόφωνο. 100% κάνω ραδιόφωνο. Συγκρίνει το Τσικουλάτα με τη Σαρή. Ναι. Πάρα πολύ. Και γιατί είμαι τη μου έρχεται ζαλάδα. Ο Μιτζή και τρία λόγια. Να ξέρω πώς γυρίζεις, γυρίζουμε στην Ελλάδα. Να σου πω κάτι, θα ήθελα πάρα πολύ, δεν ξέρω βέβαια τώρα πόσο γρήγορα είναι τα αντανακλαστικά του Βαγγέλη που αποκλείται να το προλάβει, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να αφιερώσω και στο Ποσειδώνα μας, που ξέρω πόσο πολύ το λατρεύει αυτό. Όχι το τραγούδι. Όχι σαρή και εσύ έλεος, φτάνει. Το σεισμό ερωτικό. Έτσι ξεκίνησαν όλα για την Ελλάδα. Μεγάλη δισκογραφία. Παιδιά, είναι υπέροχο. Ποσειδώνα αυτό, αν μη τι άλλο. Όλα σε θυμίζουν το λόγο. Εγώ δεν το ξέρω. Μα γιατί συγκρίνεις τον λόγο. Έλα, είναι τέλειο. Έλα, θα σας πω κάτι εσάς τους δύο, θα σας πω κάποια κουβέντα. Πόπα. Σεισμός ερωτικός. 8 ρίχτερ από την αφωνία. Μπαυτά και με εκείνα, ξέχασα και εγώ το δικό μου λόγο ύπαρξης. Γιατί είστε εδώ σήμερα. Αγάπη μου, για το πιο μεγάλο παζάρι θα μας πεις. Α, για το πιο μεγάλο παζάρι. Περίμε λιγάκι, όχι. Θέλετε να σας πω, είστε σίγουροι για το πιο μεγάλο παζάρι. Γιατί έχω άλλη ενημέρωση γι' αυτό. Ναι, για το πιο μεγάλο παζάρι. Εντάξει, για το πιο μεγάλο παζάρι θα σας πω γι' αυτό, αφού το ξέρω γι' αυτό. Θες να μας πεις για τους προδότες. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ψυχολογικά προετοιμασμένος ήμουνα για τους προδότες. Έλα, αλλά αν θέλεις να σου πω για το πιο μεγάλο παζάρι, θα σου πω και γι' αυτό. Έλεγα για το πιο μεγάλο παζάρι, γιατί επειδή παίξαμε τις δηλώσεις, τις αποκλειστικές δηλώσεις του Χρήστου Φερεντίνου και το μονομάχος παίζει απέναντι από το πιο μεγάλο παζάρι, ήθελα να δούμε τι γίνεται και με αυτό το τηλεπαιχνίδι και να τηρήσουμε τις ισορροπίες. Πάρα πολύ ωραία. Αφού βλέπουμε και τα πλάνα του Ηλία Βρετού από το πιο μεγάλο
Μπαζάρι, να σας πω ότι μέχρι έτσι τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτό που γνωρίζουμε και οι πληροφορίες που καταφθάνουν εδώ στο επιτελείο της εκπομπής είναι ότι θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι τέλος του χρόνου. Υπάρχουν σκέψεις. Ημερολογιακού έτους. Ναι. Τέλος του 23. Με το καλό το 24, τη νέα χρονιά, υπάρχει έτσι μία σκέψη μήπως επαναφέρουν το deal. Με άλλον βέβαια παρουσιαστή. Με άλλον παρουσιαστή. Αλλά αυτό θα το δούμε γιατί ακόμα τώρα μόλις χθες μπήκε ο Νοέμβρης. Δηλαδή θα κάνουμε υπομονή. Ναι. Αυτά ξέρετε, είναι λίγο μέχρι τελευταία στιγμή. Γενικά είναι μια πολύ επιτυχημένη σεζόν για τον Α. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν έχει κάτσει, για να το πούμε έτσι απλά, το project όπως το θέλανε. Και είναι και ένα θέμα για το lead-in του Δελτίου Ειδήσεων. Γιατί αυτό το 6,5-7% που κάνει είναι αρκετά χαμηλό. Γιατί σου λέει έχεις τόσα προγράμματα που κάνουν πάρα πολύ ψηλά νούμερα. Οπότε αλλάζεις για να παίρνει lead-in το δελτίο για να είναι. Θεωρούν πάντως ότι ο Ηλίας Βρετός είναι πολύ καλό στο ρόλο του. Δηλαδή δεν έχουν μετανιώσει για την επιλογή. Απλά θέλει χρόνο, παιδιά. Η άποψή μου είναι ότι θέλει χρόνο. Δεν μπορεί μέσα σε ένα τετράμινο που έχει ξεκινήσει το πιο μεγάλο παζάρι με τον Ηλία παρουσίαστε αυτή τη στιγμή, που είναι ευχαριστημένοι μαζί του ξαφνικά να τον αδειάσουν. Απλά αυτό που έγινε αυτό με τις νοτικές. Αυτή η εκδοχή, αν δεν κάνω λάθος, πορτογαλέζικη ή κάτι τέτοιο είναι, αυτή η εκδοχή λίγο δεν έχει κάτσει στο καθημερινό πρόγραμμα. Θεωρώ ότι που είναι τόσο χαρούμενο αυτό και όλο και θεωρώ ότι θα καθόταν καλύτερα στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Έτσι όπως είναι. Κάπως του έχει κάτσει λίγο περίεργο. Αφού λέτε ότι είναι ευχαριστημένοι με τον Ηλία Βρετό, για ποιο λόγο Δημήτρη Σαράντο να μην τον επιλέξουν και για τον deal, ήσουν λίγο κατηγορηματικό. Λάθος πρόσωπο. Θα πρέπει να πάρεις τηλέφωνο στις δημόσιες σχέσεις να ρωτήσεις τον Α και εμένα. Λέω όμως έχεις πληροφορίες, βρε καλέ μου, το ρεπορτάζ. Σε πειράζω κι εγώ, κάνω πλάκα. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ πετυχημένο κόνσεπτ το deal. Θα μπορούσε ο Ηλίας από τη στιγμή που είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο το κανάλι να τον βάλουν και εκεί. Αλλά από παιδιά, την άλλη, τώρα μην λέτε πράγματα. Είναι το deal, είναι ένα παιχνίδι που παίζεται 10 χρόνια. Έχει τη σφραγίδα του Φερεντίνου. Κάτσε να τελειώσω. Είναι ένα παρουσιαστή ο οποίο έχει διανύσει χιλιόμετρα. Δεν μπαίνει εύκολα στα παπούτσια. Δεν πα ένα νέο άνθρωπο να το ρίξει στα βαθιά για να του πει κάνε το deal. Θα ήταν κακό συμφωνία. Εδώ μπήκε σε παιχνίδι που ήταν χρόνια πριν ο Ανδρέας και πάλι υπήρξε σύγκριση. Είναι διαφορετικό γιατί το παιχνίδι αυτό είναι πιο αλέγκρο, πιο χαρούμενο. Είναι άλλο το ίδιο η υφή του παιχνιδιού, το deal. Είναι ένα βαρύ πυροβολικό σαν το έχουμε και πρόσφατο στη μνήμη μας. Παίζει ρόλο και αυτό. Εκεί ίσως τώρα να κολλάει αυτό που είχαμε πει και παλιότερα με το password, που δεν είναι το deal, δεν θα είναι πάλι το πιο μεγάλο παζάρι με τον Ηλία Βρετό, αλλά θα είναι κάτι άλλο. Τι λένε οι πληροφορίες, έχουμε για το βασάλο και το password. Όπου πάλι εκεί θα είναι σαν να ρισκάρουν, δηλαδή σαν να πάνε από την αρχή να ξαναχτίσουν κάτι, που ούτως ή άλλως, αφού είπαμε ο Ηλίας είναι καλός, θα μπορούσαν να συνεχίσουν να τελειώσει και το επόμενο μισό. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουν αυτό. Μπορεί να μην θέλουν το παιχνίδι, παιδιά, άλλο. Και άμα αλλάξουν παιχνίδι και αποφασίσουν ότι θα πάμε στο password. Λέω τώρα μια δική μου σκέψη. Δεν μπορούν να βάλουν το Βρετό από το ένα παιχνίδι στο άλλο με διαφορά 20 ημερών. Εγώ επικοινώνησα γι' αυτό με το γραφείο τύπου του σταθμού και μου είπαν ότι αυτό το είδανε και εκείνοι ουσιαστικά σε εκπομπές και δημοσιεύματα, δεν το γνωρίζουν, δεν υπάρχει στον προγραμματισμό του σταθμού το password, ούτε φυσικά ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Για το παζάρι τι σου λένε, ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη. Νομίζω θα πιάνει και 24. Πιάνει και 20. Δηλαδή τα επεισόδια που έχουν γυριστεί πιάνουν και 20. Άρα δεν θα γυριστούν άλλα. 24. Εγώ φοβάμαι ότι δεν θα βγάλει όλη τη σεζόν το μεγάλο παζάρι. Δεν θέλω να κάνω δυσίωνες προβλέψεις, αλλά αυτό φοβάμαι. Έχουν κάποια όπλα στη φαρέτρα τους, να τα πούμε, κάποια βέλη. Τα οποία τα έχουμε δει, είναι κρυφά. Καλά, και μια επανάληψη σύριαλ να βάλουν. Καλύτερα νούμερα θα κάνει. Βλέπετε τι κάνει το ψώι μου τώρα στην επανάληψη. Να το βάλουν, ας πούμε, το απόγευμα. Για όντως, έχει δίκιο, Δημήτρη, οι οικογενειακές ιστορίες. Αυτό το έκτρωμα που κάνει πάντα νούμερα. Γλυκούλης. Να σου πω κάτι. Με μια λέξη είναι αγχολητικό. Είναι πολύ αγχολητικό αυτό το πρόγραμμα. Είναι έκτρομα. Βλέπει οικογενειακές ιστορίες. Εντάξει, ναι, είναι λίγο trash lover μερικές φορές. Καλά να σου κάνει. Η τρασιλέκα καλή. Η τρασιλέκα καλή. Στην τηλεόραση. Δεν το βλέπω, αλλά καταλαβαίνω. Όχι, μην τα λέω. Όχι, παιδιά. Δεν το βλέπω, αλλά το βλέπω ως αστείο. Γελά. Αυτό. Η καλή τρασίλα. Είναι σοκαριστικό. Αν ξέρεις τι βλέπεις στην τηλεόραση. Ακόμα και το trash το εκτιμάς για αυτό. Και εμένα μου αρέσει το trash που κάνουν σε κάτι μικρά κανάλια που πουλάνε ένα δαχτυλίδι, ένα βάζο. Ωραία, να σα πω την αλήθεια. Αν συμβεί το κακό σενάριο και όντω δηλαδή
ήδη κοπεί στο τέλος της χρονιάς το πιο μεγάλο παζάρι με τον Ηλία Βρετό. Δεν θα πω ότι είναι άδειασμα, αλλά σίγουρα θα πω ότι είναι μια μεγάλη προδοσία. Μπορεί να πει στις οικογενειακές ιστορίες. Βλέπω το Βασάλο, ο οποίος συζητιέται και στη Σύση, άκουγα ότι αυτό το θέλει και τα λοιπά. Θα επιστρέψει. Ανοιχτή πρόταση έχει εκεί. Δεν βλέπω να τη βγάζει τη χρονιά στο... να μην επιλέγει να κάνει. Δεν έκανε εξαιρετική εκπομπή με τον Φίπστερ, ο άνθρωπος το λέει. Και εγώ θέλω να πάω να πάρω τη θέση τη Όπρα Γουίνφρι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ό,τι θέλουμε. Το λέει καφέ στο καθημερινό, μπορεί να πα. Άμα δεν πάρει το τηλεπαιχνίδι το password ο Βασάλο, να το πάρει ο Φίπστερ. Να το πάρουμε εμείς. Έχει δουλειές ο Φίπστερ. Λοιπόν, την ειλημμένη. Ιδανικά θα πρέπει να το πάρει ο Ρακιτζής, τέλος. Ο Ρακιτζής. Επειδή είσαι είδε password, μωρέ, είσαι GPO, την έχουμε μάθει τώρα. Το Θοδωρή Ρακιτζή, λες, το Θοδωρή Ρακιτζή. Λοιπόν, Δημητράκη, θέλω σε λίγο να μας πεις και αποκλειστικό ρεπορτάζ για τους προδότες. Μη μένεις κοντά μας, γιατί θα δούμε τι θα γίνει και με το παιχνίδι του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, το οποίο πέρσι πήγε και πάρα πολύ καλά. Να δούμε αν θα επιστρέψει. Καλά, πολύ καλά, σχετικά, έτσι. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο. Σας έχουμε εδώ καυτά νέα και εξελίξεις που τρέχουν. Θα τα δείτε, ντοκουμέντα. Σε λίγο να μας τα πεις, για την ώρα πάμε όμως στην σειρά για την οποία συζητήσαμε και χθες, τη σειρά πρώτος από εμάς. Βάλτε μου και το Δημήτρη Σαράντο μέσα. Λοιπόν, στην παρέα μας να τον έχουμε. Για τη σειρά πρώτος από εμάς, για την οποία γνωρίζαμε και συζητούσαμε χθες ότι έχουν κοπεί στο μοντάζ κάποιες σκηνές οι οποίες δείχνουν την συνέβρεση, είναι λίγο πιο έντονες, πιο παθιασμένες ερωτικά μεταξύ δύο ομόφυλων. Του γκέι πρωταγωνιστικού ζευγαριού, τέλος πάντων. Του γκέι πρωταγωνιστικού ζευγαριού. Βέβαια, χτες, παρακολουθώντας το επεισόδιο της σειράς πρώτος από εμάς, είδαμε αντίστοιχες σκηνές. Ναι. Μεταξύ ενός ετερόφιλου ζευγαριού, έπαθα το κακό, ενός ετερόφιλου ζευγαριού να προβάλλονται κανονικά. Ούτε καν αντίστοιχες και λίγο πιο τολμηρές, αν με ρωτάς. Το είχαμε πει μια φορά. Έχουμε κόψει. Το είχαμε πει ότι θα είναι λογικό. Έχουμε κόψει από τις σκηνές, οι οποίες παίζουν δίπλα μας ακριβώς σε παράθυρο, έτσι λίγο την μεγαλύτερη, το περισσότερο πάθος. Και πρέπει να παίξανε γύρω στις 10.30 κάπου εκεί. Ναι, μα εδώ δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι ανώμαλο. Το οποίο αυτό είναι... δεν λέγαμε ακριβώς. Εδώ ότι μιλάμε δεν για κάτι θέμα, το οποίο είναι φυσιολογικό. Λέγαμε άλλο... την περασμένη εβδομάδα ότι είναι η απόδειξη της συντηρητικής τηλεόρασης. Το άλλο είναι η ντροπή της κοινωνίας. Το άλλο είναι δύο άνθρωποι που αγαπιούνται, δύο άντρες που αγαπιούνται και που έδωσαν ένα φιλί και που ήταν ξαπλωμένοι σε ένα κρεβάτι. Σοκαριστήκαμε και γκρεμίστηκαν τα σύμπαντα. Μας επιβεβαίωσαν. Και μας είπαν ότι δεν είπαμε καλά και θα πέσει φωτιά μας κάπου. Επειδή το σχολιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γι' αυτό το τονίζω, το επιβεβαίωσαν ότι το ένα. Τη μία ερωτική περίπτωση δεν τη δείχνουμε, την άλλη βεβαίως κανένα πρόβλημα. Η υποκρισία σε όλο τους το μεγαλείο. Κάτι, απλά το εύλογο είναι, τι το βάζεις μέσα στο σύριαλ σου αφού θέλεις να το φοβείς. Συμφωνώ, σεναριακά. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, αφού άμα το φοβάσαι, άμα το φοβάσαι τόσο πολύ, αυτό. Ναι, γιατί τα παιδιά, αν δουν να αγαπιούνται δύο άντρες, θα τραυματιστούν. Αν δουν να βγάζουν τα μάτια τους, ένα άντρας και μία γυναίκα, θα είναι... Δεν βγάζουν τα μάτια. Είναι μια σκηνή ερωτική. Έχουμε κόψει μερικές σκηνές. Αυτό που βλέπεις είναι αυτό που επαναλαμβάνω. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή δεν υπάρχουν οι σκηνές μέσα στα πλάνα που παίζουμε, γιατί εμείς έχουμε και διαφορετική σήμερση. Είναι και 10 κιλά. Ναι, ναι, εννοείται. Μπορούμε να τις δηλαδή πιο χάρη. Εννοείται. Εννοείται. Ναι. Εντάξει, νομίζω πάντως ότι οι παιδιά τα πράγματα δεν αλλάζουν και από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι σωστό η τοποθέτηση που έχετε κάνει επί του θέματος. Αλλά από την άλλη, πάλι ξαφνικά να τα δεις και όλα. Δεν γίνεται. Να μην είμαστε υποκριτές. Πια στην τηλεθέαση δεν πήρε πάντως. Πώς πήγε. Είναι 10. Λίγο να προτιμάς σιγά-σιγά το έδαφος. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι αυτό που είπαμε, ότι όταν επιβάλλεις τις αλλαγές, όταν υπάρχει λέξη επιβολή που λέγαμε προχθές, ή δίνεται η αίσθηση ότι πας να επιβάλλεις κάτι. Υπάρχει πιθανότητα να φέρεις και το αντίθετο αποτέλεσμα και να δημιουργείται μια νέα συντηρητικοποίηση που είναι αυτό. Και για να μην παρεξηγηθώ στο που είπα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να δείξουν Σόνι και Ντέ τις ερωτικές περιπτώσεις και okay, ζευγαριού, okay. Αλλά μην δείξεις ούτε του straight αν φοβάσαι τι θα πάθει. Τα το δύο παιδί. Μέτρα και δύο σταθμά όμως είναι από ό,τι φαίνεται. Για να σας πω κάτι, έχει να κάνει με το τι αντιλαμβάνεται ο σταθμός, ο σεναριογράφος, ο σκηνοθέτης, δεν ξέρω ποιος αποφασίζει, με την περιραίουσα ατμόσφαιρα στην κοινωνία. Γιατί θα σας πω κάτι. Εγώ που έβλεπα ένα σύριαλ πριν 2-3 χρόνια. Στο πρόσφατο παρελθόν. Γελάς. Γιατί σκεφτόμουν κάτι άλλο, λίγο τον κόσμο που το παρασκήνιο του θέματος. Να μας το πεις μετά. Ναι. Το Καρασεβντά, που ήταν τουρκικό σύριαλ που έπαιζε εδώ πέρα, σας πληροφορώ ότι 2 χρόνια ήταν τα επεισόδια. Ξέχασα και το όνομά του, δεν τη φίλησε ποτέ. Α, ναι. Θέλω να σου πω, σε μια συντηρητική κοινωνία δεν προβάλλουν ούτε τα φιλιά. Εγώ νόμιζα ότι το Καρασεβντά θα είχε γκέι έρωτα μέσα, ότι εκεί θα κατέληγε. Δεν ξέρω, μπορεί τώρα μετά από 2 χρόνια και να προβάλλονται και εκεί.
είναι ένα βήμα, θέλω να πω. Προσεγμένο και λίγο φοβισμένο και λίγο τρομοκρατημένοι άνθρωποι που το κάνουν ενδεχομένως και να μπορεί να είναι, γιατί είναι και μια εποχή που περνάμε το politically correct. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να είμαστε μια κοινωνία. Σωστά είπες, για μια συντηρητική κοινωνία. Μιλάμε και για μια κοινωνία η οποία τις απαγορεύουν κατά καιρούς στο Twitter και το YouTube και ένα σωρό άλλα σχόλια. Αυτό σου λέω. Είναι ακόμα πιο φοβισμένοι. Τι θα έλεγες εσύ για το παρασκήνιο? Εγώ βλέπω αυτές τις σκηνές τώρα που τις προβάλλουμε και σκέφτομαι, δηλαδή, στο γύρισμα, τι αμηχανία θα επικρατούσε, γιατί είναι δύο. Ναι, γιατί είναι φίλοι, γιατί έχουν κάνει πολύ παρέα και ναι, για σχέση με τη Μέρη Σινατσάκη, το ξέρουν όλοι. Δουλειά είναι μόρα για αυτούς. Ναι, είναι φιλής για άλλους κι άλλους αυτό και θα κολλήσουν. Φαντάζομαι, ναι. Φαντάζομαι ότι είναι και πιο εύκολο για τους ηθοποιούς με έναν άνθρωπο που γνωρίζουν να κάνουν μια πιο... Ναι, ερωτική σκηνή. Νιώθεις πιο άνετα, δεν έχεις την αμηχανία αυτή. Αυτή είναι η ομορφιά του να έχεις την παρέα στον Νίκο Γεωργιάδη. Ναι. Ξέρει ποιος τα είχε με ποιον, θυμάται, καλά, καταλαβαίνει ποιες είναι οι σχέσεις. Όχι, εγώ ποιος είναι ο κύριος που τα είχε με τη Μέρη Σινατσάκη. Δεν κατάλαβες. Ναι. Ο Νίκος το ξέρει πριν το μάθουν οι ίδιοι. Ότι θα είναι. Ναι, γιατί το μαθαίνει πρώτος από εμάς. Έχει τύχει να προβλέψω σχέση και να γίνει. Αλήθεια. Ναι, το έχουμε ζήσει και αυτό. Λοιπόν, Δημητράκο, φεύγεις για την ώρα από την παρέα μας, αλλά θα σε ξαναδούμε. Δεν πας πουθενά, μην απομακρυνθείς. Εδώ θα μείνεις. Μην βγάλουμε και εμείς λιτή ανακοίνωση. Εδώ με την τρούφα μαζί. Ναι, ναι. Λοιπόν, εσείς τηλεφωνήστε πολλές φορές για να διεκδικήσετε τη δωροεπιταγή που θα την έχει στα χέρια του αύριο με το τέλος εκπομπής, ένας ή μία τυχερή. Η Βιοκαρπέτ μας δίνει 500 ευρώ να πάτε και να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Και σας υπενθυμίζω ότι αν επισκεφτείτε μέχρι και την Κυριακή 5 Νοεμβρίου τη Βιοκαρπέτ, σας κάνουν δώρο και δύο γούνινα χαλάκια αν κάνετε αγορές μέχρι 300 ευρώ. Οπότε λοιπόν για να την αποκτήσετε, πηγαίνετε, κάνετε τα ψώνια σας. Κοστίζουν 300 ευρώ και εσείς παίρνετε και τα δύο γούνινα χουχουλιάρικα αυτά χαλάκια με πολύ πολύ αγάπη. 14800 είναι ο πενταψήφιος αριθμός στον οποίο τηλεφωνείτε ή αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, νιόμικρον κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Αυτόματα αυτό το τηλέφωνο ή αυτό το μήνυμα σας βάζουν και στην κλήρωση για την αμαξάρα μας, τη φοβερή, τη φανταστική που μπορεί να γίνει δική σας, να έρθει στα χέρια σας, τα κλειδάκια της και να το απολαύσετε. Το Peugeot 208, 19.000 ευρώ το αυτοκίνητο αυτό, διεκδικήστε τα και σε καλή μεριά. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με Μίρκα Παπακοσταντίνου. Αποκλειστικό ρεπορτάζ για προδότες. Η Σοφία Βόσου δίνει την απάντησή της σε σχέση με τη συνέντευξη που είχε δώσει για την κόρη της Ερασμία στην Αθηναίδα Νέγκα. Κατερίνα Γκαγκάκη έχω. Τα πάντα έχουμε και πρέπει να τα προβάλλουμε. Καφεδάκια, όλα θα πάνε όμορφα και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ 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 λίγο. Δηλαδή, όσα χρόνια νομίζω και να περάσουν και να τα ακούμε. Ήμνος, αγάπη. Κομματάρα. Δεν υπάρχει. Αν είχε αγγλικό στίχο, μπορεί να βγαίνει και πρώτο. Η πιο μεγάλη αδικία στην ιστορία της ελληνικής Eurovision. Με πρώτα. Αγγλικό στίχο χτύπαγε πρωτιά. Spring. Παιδιά, έχει φωνάρα η Σοφία Βόσου. Δηλαδή, έβλεπα χτες το πρωί, τα βλέπα κάτι βιντεάκια που εμφανίζεται στο Εν Μοσχάτο. Ζωγραφίζει με ένα πιάτο. Έχει όλο μια φωνή γυναίκα. Δηλαδή ανοίγει το στόμα της και βγαίνει γάργαρο νερό, πετούν αγγέλη. Και χωρίς ψυχή. Στραμμένα όργανο, παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί έχει και ψυχή, δεν έχει μόνο φωνή. Είναι φανταστική, την αγαπάμε. Φωνάρα, τις μεγαλύτερες. Την συνάντησε η Δήμητρα Τσαούση και μιλήσανε για τα πάντα. Δίνει την απάντησή της στο σχολιασμό της Ελεονόρα Μελέτη για τη συνέντευξή της στην Αθηναίδα Νέγκα. Αλλά λέει και κάτι πάρα, πάρα πολύ ωραίο, γιατί σας θυμίζω ότι η Σοφία Βόσου αποφάσισε κάποια στιγμή στη ζωή της να αλλάξει εντελώς την εξωτερική της εικόνα και η διαφορά ήταν πραγματικά μεγάλη. Το έχω ζήσει. Παίρνει λοιπόν θέση και για το θέμα των ημερών, απαντά για τα κιλά που γίνεται λόγος και για το κατά πόσο μια γυναίκα πρέπει να αισθάνεται άνετα και όμορφα με την εμφάνισή της. Πάμε να την απολαύσουμε. Και φοβάμαι, φοβάμαι. Χριστέ μου, τόση αγάπη, αλήθεια να είναι. Κυρία Βόσου, καλησπέρα σας. Καλώς τη Δημητρούλα, την όμορφη. Πώς είστε?
Με συναντάς την ημέρα της πρεμιέρας μας στο μαγαζί της καρδιάς μου και το λέω αυτό γιατί το στήσαμε τις Τετάρτες εδώ, τις στήσαμε πέρσι τον Οκτώβρη και πήγε μέχρι τον Ιούλιο. Εγώ ξεκινάω φέτος παρουσιάζοντας κάθε εβδομάδα και από ένα νέο παιδί. Θέλω να δώσω χώρο και βήμα σε νέα παιδιά και βέβαια 29 του μήνα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω και να είμαστε μαζί εδώ με την αγαπημένη μου φίλη την Πολίνα. Να βρω ένα φιλαράκι, να μου πει πώς μ' αγαπάει. Με την κόρη σας, ποιες είναι οι σχέσεις σας, τις έχετε αδυναμία? Μεγάλη αδυναμία και τις έχω και μου έχει. Είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω στη ζωή μου. Έχετε μιλήσει και αρκετές φορές και για τη σχέση της κόρης σας με τον Βασίλη Δημάκη, λόγω του ότι είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Στην αρχή, όταν το πρωτοακούσατε, σας επηρέαζε καθόλου αυτό? Όχι, καθόλου. Δεν με επηρέαζε γιατί ήξερα τον Βασίλη πριν να γνωρίσει την κόρη μου και τον εκτιμούσα πάρα πολύ. Οπότε δεν... Θα σου πω κάτι, δεν είναι θέμα φυλακής αγάπη, είναι θέμα ανθρώπου. Θα μπορούσες να έχεις γνωρίσει τον καλύτερο άνθρωπο και να τύχει το χειρότερο ξαφνικά. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω εάν επικοινωνήσατε καθόλου με την Ελεονόρα Μελέτη έπειτα από την τοποθέτησή της για τις δηλώσεις σας περί μητρότητας. Όχι, για ποιο λόγο να επικοινωνήσω? Έγινε τώρα, αυτό τελείωσε. Εμείς επενδύουμε το ανέραστο της ιστορίας μας, το ότι δεν τα πάμε καλά με τον σύντροφό μας, για τις γυναίκες μιλάω, το ότι είχαμε κάποια όνειρα να γίνουμε κάτι και δεν γίνουμε, στο παιδί. Ο ρόλος της μαμάς δεν είναι αυτός. Δεν είναι ούτε να επενδύσει τα όνειρά της το που δεν έκανε στο παιδί της, ούτε να πληρώνει το παιδί τα σπασμένα της σχέσης της μητέρας με τον άντρα της. Αυτά είναι λάθος σαν πεπιθήσεις για το ρόλο της μητρότητας. Όταν θα βρεθούμε θα πούμε καλημέρα, μπορεί και να μην βρεθούμε ποτέ, μπορεί και να ξαναβρεθούμε. Και θα το συζητήσουμε το θέμα. Πιστεύω όμορφα και πολιτισμένα. Σας είχε στεναχωρήσει παρόλα αυτά καθόλου όλη αυτή η τοποθέτηση? Εννοείται. Δεν θα με στεναχωρήσει όταν λες άλλα και μεταφράζονται αλλιώς και μάλιστα με έναν τρόπο όχι τόσο από την Ελεονόρα όσο την Ανά, την Μπαλετάκη. Δηλαδή, μου κάνει λίγο εντύπωση αυτό το πράγμα. Τι θα ήμουν αν θα σε έχανα, αν θα σε έχανα, αν θα σε έχανα. Τι σημαίνει ο Ανδρέας Μικρούτσικος για εσάς? Είναι η οικογένειά μου. Με τον Ανδρέα είμαστε πάντα σε επαφή και επικοινωνία. Διότι νοιάζεται ο ένας τον άλλον. Και αυτό θα συμβαίνει μέχρι και το τέλος της ζωής μας. Είναι η αγάπη μας πάρα πολύ μεγάλη και ουσιαστική και αληθινή. Και άντεξε στον χρόνο και αυτό το αποδεικνύει ο χρόνος. Τα κιλά για εσάς, είτε να βρίσκεσαι σε λιγότερα, είτε να έχεις κάποια παραπάνω κιλά, εσάς σας επηρεάζει, νιώθετε αυτοπεποίθηση αντίστοιχα, πώς το αντιμετωπίζετε? Όχι, εγώ είμαι υπέρ της άποψης του ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει ένα κανονικό βάρος. Επειδή υπήρξε απαχουλή και υπέρβαρη κλπ, εγώ, αυτό πιστεύω εγώ, μην παραξηγηθώ πάλι, πω άλλα και βγουν άλλα, εγώ με θέλω κανονικό άνθρωπο, διότι βίωσα και εκείνο, βιώνω και αυτό τώρα. Όντας κανονικός άνθρωπος, περπατάω πιο εύκολα, αθλούμαι πιο εύκολα, φοράω ό,τι θέλω, κινούμαι μες στο σπίτι αλλιώς. Έχει μεγάλη διαφορά από το να έχεις παραπανήσια κιλά. Είναι απλό. Κάτσε όπως είσαι και πάρε 10 κιλά από εδώ και 10 από εκεί και ανέβα μια σκάλα. Κατάλαβες. Και πόσο μάλλον και για την υγεία μας, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαφορετικά, δεν έχω καμία άλλη αντίρρηση, δεν έχω κανένα ρατσισμό σε καμία περίπτωση και ο κάθε άνθρωπος είναι καλό να είναι όπως θέλει αυτός να βλέπει και την εικόνα του προς τα έξω και τα κιλά του και τη ζωή του και όλα του. Εκείνη την περίοδο νιώθατε αυτοπεποίθηση? Ένιωθα καλά με μένα πάντα εγώ, ωστόσο τα κιλά με βάραιναν. Δηλαδή βασανιζόμουν στο ντύσιμο, γιατί ήμουν και κοκέτα πάντα και δεν ήθελα, ξέρω εγώ, να περσεύουν από εδώ και να περσεύουν από εκεί. Ήμουν πολύ δύστροπη με αυτό το πράγμα με τον εαυτό μου. Οπότε καταπιεζόμουν. Δηλαδή έπρεπε να φοράω 2 κορμάκια, 30 καλσόν. Η μπλούζα να είναι από εδώ, το σουτιέν τεράστιο, μην τυχόν και βγει κρεατάκι. Δηλαδή είχα τέτοιους ψυχαναγκασμούς. Θέλω αισθητικά, κατά τη δική μου άποψη λέω και πάλι, να φαίνεται κάτι όμορφο. Η όμορφη
όμορφη εικόνα αυτή η τελευταία από το βίντεο κλιπ. Είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, Σοφία. Και είναι και η απόδειξη πόσο μεγάλο είναι το ταλέντο ενός ανθρώπου. Όταν ξεκίνησε το 85-87, τότε ήταν υπέρβαρη. Αυτές οι φωτογραφίες, δηλαδή οι παλαιότερες που είδαμε, με το κοντό μαλλί, το μελαχρινό. Δεν τη θυμάμαι καθόλου. Είχε χάσει ήδη 15 κιλά. Σου μιλάω τώρα. 85-87 που ξεκίνησε με το φιλαράκι. Τραγούδαγε σε μια μπουάτσα στα Εξάρχεια και ήταν. Με τον Τζακνί ξεκίνησε. Ήταν πάρα πολύ. Ήταν υπέρβαρη και βλέπεις τη διαφορά. Και άρχισε να χάνει μέχρι τη Eurovision, είχε χάσει πολλά. Ναι, το άνοιξη. Θέμα είναι το πόσο διαφορετικά περνάει στον κόσμο την άποψή της για το τι σημαίνει να έχεις μια εικόνα όπως τη θες για τον εαυτό σου εσύ, χωρίς να γίνεται ούτε δικτική, ούτε να κουνάει το δάχτυλο. Έφερε και τέλειο παράδειγμα. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ δεν μπορούσα. Εγώ, για μένα. Εγώ κουράστηκα. Εγώ ήθελα να βάλω άλλα ρούχα. Εγώ δεν άντεχα, δεν ήθελα να βλέπω αυτή την εικόνα. Εγώ δεν ήθελα δύο κορμάκια και 7 μπλούζες, πώς το είπε. Δεν ένιωθε άνετα. Για να νιώσω καλά και να μπορώ να τραγουδήσω. Συγγνώμη όμως και με την πίεση που δέχονται τα διάσημα πρόσωπα για την εικόνα τους. Βέβαια. Έτσι, γιατί όταν είσαι σε μία κάμερα μπροστά, άσε που η κάμερα βάζει και κιλά, το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό το ξέρω. Ναι. Και εκτίθεσαι. Πιστεύεις ότι η Σοφία Βόσου μετά από αυτήν τη διαδρομή, εκείνη τη δεδομένη στιγμή που πήρε την απόφαση να αλλάξει την εξωτερική της εμφάνιση, είχε να κάνει με την πίεση που της ασκήθηκε? Έχεις ανασφάλεια. Ήταν για τον εαυτό της. Ήταν ανασφάλεια. Γιατί είχε ήδη πετύχει. Αυτό είπα πριν, ότι είναι ένα από τα θαύματα του ταλέντου. Ενώ όταν ξεκίνησε ήταν στο πικ, τότε που είπε υπέρβαρη, αυτό εννοεί, αν βρίσκαν φωτογραφίες που ήταν με το κόκκινο μαλλί, το σγουρό. Βέβαια. Πάρα πολλά παραπάνω. Στο αν είναι ένα κολλαστό εκείνη την εποχή. Και όμως, όχι, είχε αρχίσει να δυνατήσει το αν είναι. Εγώ σου μιλάω για το φιλαράκι το 85-87. Το αν είναι ένα κολλαστό είναι το 92, εποχή άνοιξης. Ναι. Έχασε κιλά, έκανε για να πούμε για την ιστορία και την πρώτη επέμβαση, μία από τις πρώτες που έκανε επέμβαση που μειώνουμε το στομάχι. Και δεν είχε καμία σχέση, να το πούμε γιατί μου το είχε πει σε μία συνέντευξη η Σοφία, για να μην υπάρχει παρερμηνία. Καμία σχέση περιπέτεια υγείας που πέρασε, όπως νόμιζαν. Ναι, γιατί ακούστηκε πολύ αυτό. Ναι, είχε ακουστεί. Ενώ ήταν δύο ξέχωρα πράγματα. Μα το λέει ότι είχα ψυχαναγκασμό εγώ με τα κιλά μου ή με το σώμα μου. Είναι, αυτό λέει και ο Δημήτρης. Είναι 100%. Ότι είναι μια προσωπική μου επιλογή, ότι εγώ δεν θέλω να βλέπω άλλο τον εαυτό μου. Να πας εκεί που ήσουν. Δεν σου λέει όμως εσύ που... τον εαυτό σου, ναι, αλλά δεν σου λέει ότι εσύ που είσαι έτσι, δεν μπορείς να συνεχίσεις να είσαι έτσι, γιατί είναι αντιαισθητικό. Εμένα, σαν Ελένη, μ' αρέσει να είμαι έτσι. Γι' αυτό και δεν κατηγορείται. Γι' αυτό και δεν κατηγορείται η Σοφία ποτέ για δηλώσεις οι οποίες προκαλούν ή δηλώσεις οι οποίες είναι ρατσιστικές ή θεωρούνται, ξέρω εγώ, διαφορετικές στον κόσμο. Μια εποχή που είχε κάνει το ροζ μαλλί, που υπήρχαν φήμες επειδή είχε αδυνατήσει πάρα πολύ, λέγανε διάφορα εναντίον της, είχε βγει, είχε κάνει βιντεάκι στο Facebook, θυμάμαι, και είχε πει: δεν έχω ανορεξία, μου αρέσω έτσι. Και ξέρετε κάτι, παιδιά, αυτό είναι καλό παράδειγμα για αυτούς που λένε ότι περιμένουν στη γωνία να μας πιάσουν, να τι θα πούμε, για να μας πούν ότι είμαστε ρατσιστές, ότι είμαστε. Δεν περιμένει κανείς στη γωνία. Αυτό που ακούμε, αυτό σχολιάζουμε. Τόνισε και εδώ δεν ακούμε. Τίποτα ρατσιστικό και τίποτα που να διαχωρίζει τον κόσμο. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα που δημιουργείται όμως το μπέρδεμα. Είπε η Σοφία δύο φορές εγώ και να ευλογήσω τα γένια μας. Εμείς το αφήσαμε στο μοντάζ. Αν ήμασταν άτιμοι και βγάζαμε το εγώ, το τονίζω, στο μοντάζ, μπορεί να παρεμεινευόταν. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχει εκπομπή που θα το έκανε αυτό το πράγμα. Α, δεν έχουν γίνει στην ελληνική τηλεόραση αυτά. Έχει συμβεί επανειλημμένα. Εμένα έχει τύχει από μία δήλωση να μου βγάλουν ένα και άλλαζε όλο το νόημα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν νομίζω ότι πια μπορεί να συμβεί αυτό. Θέλω να πιστεύω πως μπορεί να έχει γίνει με αφέλεια και χωρίς κανένα δεύτερο, καμία δεύτερη σκέψη και σε κανένα σκοπό. Σε πολλές εκπομπές έχει γίνει. Και αυτό που λέει, γιατί απαντάει και στα όσα υπόθηκαν σχολιαστικά για την συνέντευξή της στην Αθηναίδα Νέγκα που μίλησε για την Κόρδη Σερασμία και τα όσα υπόθηκαν στην εκπομπή Μέγκα Καλημέρα. Ουσιαστικά την ενόχλησε, το διαχωρίζει περισσότερο αυτό που είπε για το σχόλιο της Νανάς Παλετσάκη. Που αισθάνομαι ότι, αυτό λέει και η Σοφία, ότι μάλλον ερμηνεύτηκαν διαφορετικά τα όσα ήθελα να πω και τα όσα νοούσα. 100% και εξού και η αντιμετώπιση της και σε αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ ψύχρεμη, δεν γυρίζει να κατηγορήσει τι μου κάνανε, τι μου δείξανε, κόψαν στο μοντάζ, τα είπαν όπως λένε. Άμα τη δω, λέει την Ελεονόρα, θα μιλήσουμε και θα το λύσουμε. Αυτό δείχνει άνθρωπο που έχει καθαρές προθέσεις. Πολιτισμένα και κανονικά, βέβαια. Και είναι και ένας άνθρωπος που αυτά που λέει τα εφαρμόζει στη ζωή της. Δηλαδή, βλέπεις ότι και σε σχέση με την Ερασμία και την επιλογή της να παντρευτεί έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φυλακισμένος αυτή τη στιγμή, τον Βασίλη. Από τον κόσμο για βλέπεις την προσέγγιση. Γιατί η μάζα, δηλαδή αυτό που η πλειοψηφία των οικογενειών, αν πήγαινε ένα παιδί και του έλεγε: μαμά, μπαμπά, θέλω να παντρευτώ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φυλακισμένος τώρα.
Δεν μπορώ να φανταστώ την αντίδραση που θα τη δικαιολογούσαμε και όλοι. Γιατί λέγαμε γονεί, θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά μα. Για τα παιδιά του. Και η Σοφία είναι ένα γονιό που θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Αλλά πρωταρχικό για εκείνη είναι το, να είναι ευτυχισμένη. Και ωραίο παράδειγμα. Ωραίο παράδειγμα πολύ. Το κίνητρο τη απόφαση ότι να είναι καλό το παιδί μου είναι το ωραιότερο παράδειγμα για όλα. Όχι μόνο γι' αυτό και για το οτιδήποτε θα πει ένα παιδί στον πατέρα του ή στη μάνα του. Σωστά τα λες, Δημητράκη μου. Γλυκό φιλί στη Σοφία Βόση. Την αγαπώ πάρα πολύ και την αγαπάμε όλοι. Τη θαυμάζουμε. Και είναι τις Τετάρτες το εν Μοσχάτο. Μακάρι να ήταν μια Παρασκευή, ένα Σάββατο να μπορούσαμε να πάμε. Γιατί τώρα θα σε πάω πριν την Τσιγκνοπέμπτη. Θα δουλεύουμε πάλι, ε. Παραμονή δεν κάνουμε αργή Τσιγκνοπέμπτη. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη καταπληκτική ηθοποιό. Μια γυναίκα η οποία συνδυάζει το ταλέντο με την αριστοκρατική της έτσι, όχι μόνο εμφάνιση, γιατί δεν είναι η εμφάνιση που την κάνει η αριστοκράτησα, είναι όλη η ενέργεια, η άβρα η οποία εκπέμπει. Είναι η Μίρκα Παπακοσταντίνου, την συνάντησε η Δήμητρα Τσαούση στις πρόβες για την παράσταση Έκτο Πάτωμα και μιλήσανε για το τηλεοπτικό τοπίο, για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στους δέκτες μας η σειρά το Σόι Σου που τόσο αγαπήθηκε από το κοινό. Πάμε να την απολαύσουμε όλοι μαζί. Σας συναντούμε σήμερα εδώ στις πρόβες για το Έκτο Πάτωμα για ακόμη μια χρονιά. Είμαστε σε οργασμό, γιατί το έχουμε αφήσει λίγο και τώρα το ξαναπιάνουμε με μεγάλη χαρά. Θέλω να μου πείτε πώς είναι η συνεργασία με τον κύριο Βάλαρη. Τον Γιώργο τον ξέρω καιρό, από τότε που ήταν αυτός παιδάκι, όχι εγώ. Και βρεθήκαμε και δεν υπήρχε ρόλος εδώ, γιατί είχαν δοθεί οι ρόλοι ήδη στην Ηρώτημα, ναι, την Καστάνη, και πάρα πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία διανομή. Και μου λέει κάποιες μη θα κάνουμε, που δεν υπάρχει στο έργο. Δεν υπήρχε ούτε στο πρωτότυπο, ούτε στην παράσταση που έκανε η Παναγία του Πούλου τότε, την υπέροχη παράσταση. Και αποφασίσαν να βάλουν ένα αφηγητή, μια αφηγήτρια, που περιφέρεται και βάζει τον κόσμο σιγά σιγά στην υπόθεση. Λέει και κάποια τραγούδια. Και εγώ είχα άγχος, γιατί ένα πράγμα που δεν είναι γραμμένο και είναι από το πουθενά, δεν ξέρεις πώς θα βγει. Εν τέλει βγήκε μια χαρά και το χαρήκαμε όλοι. Θεωρείτε ότι σαν σκηνοθέτης είναι αυστηρός? Δεν είναι θέμα αυστηρότητας. Έχει κάτι που έχουν λίγοι και καλά κάνουν. Αντιλαμβάνεται την ατμόσφαιρα, αντιλαμβάνεται τι γίνεται και επειδή θέλει και πρέπει να κάνει τη δουλειά του, βρίσκει πολύ έξυπνους τρόπους να κάνει τη δουλειά του. Εσείς ως ηθοποιός, με όλη αυτή την καριέρα που έχετε χτίσει, θεωρείτε ότι είστε αυστηροί με τον εαυτό σας, έχετε πολλές απαιτήσεις? Δεν γίνεται στο θέατρο να μην έχεις απαιτήσεις, γιατί το θέατρο έχει απίστευτη δουλειά και αίσθημα. Θέλει πολλή δουλειά και λογική στη σκηνή και το αίσθημα μαζί. Δεν είναι ότι το απόγευμα έχω όρεξη, θα παίξω, το βράδυ δεν έχω. Έχει νόμους, όρους και πλαίσια. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν θα ξανακάνατε κάποια στιγμή το Σόι. Μην ρωτάτε εμένα, τον Αλφα να ρωτήσετε. Εμείς, καταρχάς δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή. Οι εκλεκτοί και υπέροχοι συνάδελφοι παίζουν σε καταπληκτικά άλλα σύριαλ, που σκίζουν και τα σύριαλ. Μπορεί στο τέλος, μακάρι. Αν σας το πρότεινε ο Αλφα όμως θα δεχόσασταν? Θα έβλεπα. Μακάρι με κάποιες συνθήκες να γίνει, γιατί είχαμε περάσει υπέροχα και πιστεύω, εξακολουθώ, ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Η τηλεοπτική σας νύφη, Βάσο Λασκαράκη, ξεκίνησε για τη δική της εκπομπή, την παρακολουθήσατε? Δεν πρόλαβα να την παρακολουθήσω, αλλά θα πάω οπωσδήποτε. Ως καλεσμένη. Βεβαίως, το θέλω πάρα πολύ, γιατί παρά την πεθερά με τις νύφες, έχουμε μια πολύ στενή και ζεστή σχέση. Είδα το Μελέτη στα γενέθλια της Βάσος, της Λασκαράκη, και μου λέει, ξέρεις ότι κλείνουμε 10 χρόνια? Λέω, τι 10 χρόνια? Μιλούσα το 14 και το 24. Τι λέω, το 14, ναι, τελείωσε το 19. Πώς το βγάζεις εσύ τη δεκαετία? Έτσι μου λέει. Θέλω να πω ότι το σκεφτόμαστε όλοι μας. Και το κυριότερο, που το αντικείμενο του πόθου μας, ο κόσμος, αρέσει στον κόσμο και είναι πολύ ωραίο αυτό. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη ανταμοιβή για έναν άνθρωπο, ηθοποιό, καλλιτέχνη τέλος πάντων, να βλέπει ότι η δουλειά του ανταμείβεται. Και ήταν μια σειρά που είχε φέρει στον Αλφα ο Τζόρτζης Ποφάντης, επειδή τον συζητούσαμε πριν, να ξέρεις. Έχεις το δίκιο. Βεβαίως. Πώς δεν ήμουν όλα. Στον Αλφα. Πόσο σημαντικό αυτό που σου κόβουν, να είναι αίτημα του κόσμου να επανέλθει. Είναι η μεγαλύτερη ένδειξη επιτυχίας. Όχι μόνο αυτό που σου τονά. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω σε σειρά το cast να είναι τόσο πολύ δεμένο και αγαπημένο και να θέλουν να ξαναδουλέψουν μαζί. Δεν ξέρω τι θέλω στο σημείο αυτό να πω.
ότι τι τύχη για τη Βάσο Λασκαράκη, ορίστε. Η πρώτη μαγιά καλεσμένων έχει να κάνει με το Μελέτη Λία Κουμπάρος, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Συμπροταγωνίστρια. Συμπροταγωνίστρια. Και άλλοι τόσοι πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι που θα καθίσει στον καναπέ της. Αυτό είναι ένα χαλάρωμα από μόνο. Πάντως η Μίρκα, ρε παιδί μου, με το που τη βλέπεις, είναι αυτό που λέμε καλλιτεχνάρα. Κεφαλαίο κάπα. Ο τρόπος που μίλησε με δύο λόγια για το τι σημαίνει θέατρο και πώς πρέπει να λειτουργεί ο ηθοποιός στο θέατρο, τα λέει όλα. Και ανήκει στην κατηγορία που τη βλέπει. Την έχει αγαπήσει. Εγώ ναι. Ναι. Είναι φοβερή. Καταρχάς, θέλω να πω με το που ακούγεται η φωνή της κυρίας Παπακωνσταντίνου, όλο το θέατρο είναι όρθιο και χειροκροτάει. Εγώ, ναι. Αυτό το έχω δει σε εξαιρετικά ελάχιστες περιπτώσεις. Γιατί ανήκει στην με κατηγορία. Με το που ακούγεται η χρειά της. Έχουμε μεγαλώσει με την Μίρκα Παπακωνσταντίνου και στις σειρές, στις τηλεοπτικές και στο θέατρο. Και είναι τόσο οικία η φωνή της και το παίξιμό της. Άλλη σχολή στο οποίο και έχει θεατρίνα. Κάνει και τον ωραιότερο αυτοσαρκασμό. Θυμάμαι πρόπερση. Της είχα κάνει μια συνέντευξη όταν είχε ανεβάσει μια παράσταση με το Σταμάτη Φασουλή στο Μουσούρι, η οποία δεν πήγαινε καλά. Κάνουμε συνέντευξη για την εποχή, για την εκπομπή που ήμουνα τότε. Λίγους μήνες μετά δίνονται τα θεατρικά βραβεία και της δίνουν θεατρικό βραβείο για την ερμηνεία της αυτό το έργο. Και με το που ανεβαίνει η Μίρκα να το πάρει, λέει: ευτυχώς μου δώσατε βραβείο, γιατί δεν ήθελε κανείς να δει την παράσταση. Ναι, αυτό. Τουλάχιστον μου μένει ένα βραβείο. Μόνο η μεγάλη καλλιτέχνη. Κάτι πολύ πετυχημένο, ουσιαστικό και ωραίο δεν σημαίνει πάντα το χέρι, την υπομονή. Γράφει ιστορία μετά. Το χειροκρότημα του κόσμου. Λοιπόν, την ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα στείλω πολλά γλυκά φιλιά. Θαυμάζουμε όλοι πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, Δημήτρη Σαράντο. Μετράω, ξέρεις τι, σήμερα από το πρωί έχεις δώσει και έχεις στείλει παντού γλυκά φιλιά. Εδώ τίποτα, στο πηγάδι. Αλλά τα στέλνω χρόνια, αλλά δεν. Γενικά, ας δίνουμε τη θετική μας ενέργεια. Ό,τι θετικό έχουμε μέσα μας στους υπόλοιπους ανθρώπους. Το υπέροχο και πολύ αγαπημένο κοντρόλ με ενημερώνει 8 φορές εσείς γλυκά φιλιά. Το μόνο που ανοίγουμε το στόμα μας, δηλαδή να ανοίγουμε και να εξφεντονίζουμε. Όχι, καλά να λες και γλυκά φιλιά να στέλνεις, αλλά στείλει και σε εμάς εδώ πέρα που είμαστε χωρίς μια απόσταση. Εσύ τα παίρνεις καθημερινά. Γενικώς. Από κοντά. Τώρα έχω μείνει σπίτι μου. Τα γλυκά φιλιά εννοώ. Λοιπόν, παιδιά, ανάστατη showbiz. Χαμός γίνεται. Έλα, πες. Τι θα γίνει τελικά με τον Μαρκουλάκη, τι θα κάνει. Θα παρουσιάσει τους προδότες, θα τον δούμε να πρωταγωνιστεί στον γιατρό, στο πολύ πετυχημένο σύριαλ. Έχουμε ταραχθεί και να σου πω κάτι, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σπάσουμε αυγά, γιατί διαφορετικά ομελέτα δεν γίνεται. Σε όλες περιπτώσεις, άμα θες να κάνεις ομελέτα, πρέπει να σπάσεις αυγά. Γι' αυτό φοράς το κιτρινάκι. Δεν τα άκουσες από μένα. Λοιπόν, πάμε να σας δώσω τώρα τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες για το τι έτσι ακριβώς έχουμε, σαν ναι. ενημέρωση. Ναι. Να σας πω ότι επίσημα από τον Αντένα βγήκε μία ανακοίνωση στο site του σταθμού. Που μπορούμε μάλιστα να τη δούμε κιόλας και λέει: τους αγαπήσαμε και εκείνοι δεν μας πρόδωσαν. Μέχρι το τελευταίο τους λεπτό οι προδότες ήταν συναρπαστικοί, γεμάτοι ανατροπές, μυστικά και εξαπατήσεις. Είστε έτοιμοι για την επόμενη σεζόν. Ο δεύτερος κύκλος του πρώτου παιχνιδιού στρατηγικής και μυστηρίου στην ελληνική τηλεόραση με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Έκλεισε. Έρχεται λοιπόν. Οι παίκτες θα προσπαθήσουν και πάλι να εξιχνιάσουν το μυστήριο και να κερδίσουν μέχρι και 100.000 ευρώ. Εδώ, σε έναν κόσμο όπου πιστοί και προδότες συνυπάρχουν και όλοι είναι ύποπτοι. Σταμάτησε να ακούω στον παρουσιαστή Μαρκουλάκη εκεί, αυτό είναι η είδηση. Να πει το κοντρόλ πόσες μέρες πριν το είχαμε συζητήσει αυτό. Μπράβο, μπράβο. Ναι, το έχεις πει. Άρα, μου κάνει εντύπωση που επανέρχεται, δεν έκανε και κανένα τρομερό σου ξέρω. Κάτσε να δούμε λίγο την ιστορία για τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Τι γίνεται με τον γιατρό, τους προδότες και το μήλον της έρηδας στον Κωνσταντίνο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι για τους προδότες. Να μας πει λίγο Νίκος Δημητράκου. Για να το συνεχίσω λοιπόν εκεί που το άφησε ο Δημήτρης, να πούμε ότι οι προδότες είναι ένα project που ικανοποίησε πάρα πολύ το σταθμό και θέλανε να γίνει δεύτερος κύκλος. Υπάρχει και το hub έτοιμο και τα γυρίσματα. Το hub τι είναι καλά. Το σκηνικό, το πλατό. Αυτό, όταν, δεν είναι ένα σκηνικό τέτοιο. Έτσι το λένε, το hub. Χρόνια αποφρακτική, μονοπάτι. Επειδή έχουμε μεγαλώσει στα τηλεοπτικά στούντιο, η γιαγιά μας μας κυνηγούσε μέσα στα hub. Τι νομίζεις. Αλλά εσείς δεν είχατε χαμπάρ. Κοιτάξτε, τώρα το χαπ είναι και λίγο. Εγώ άκουσα χαπ, παιδιά. Χρόνια από πρακτική. Ένα χαπ να γιατρέψει την αγάπη. Το χαμπ, λοιπόν. Ωραία, δεν θα ξαναμιλήσω με τηλεοπτικούς. Εντάξει, λοιπόν. International. Τα γυρίσματα των προδοτών είναι μόνο 2,5 εβδομάδες. Άρα είναι ένα εύκολο σε εισαγωγικά. Είναι πόσα είναι, 10 επεισόδια, 8, 16. 16 επεισόδια. Απλά μπαίνουν σε αυτό το σπίτι. Και δεν ξαναβγαίνουνε, είναι συνέχεια εκεί. Α, άρα μαζεύουν υλικό σε αυτές τις δύο εβδομάδες, ναι. Το οποίο ναι. είναι πολλές ώρες την ημέρα, οπότε έχουν για να βγάλουν ένα ολοκληρώσιμο. Ακριβώς. Τα 10-16-15 οπότε επεισόδια. Είναι ένα βολικό project, να το πούμε έτσι, και σίγουρα ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης θα μπορούσε να βρει δηλαδή, αυτές τις μέρες που απαιτούνται, όπως έγινε και πέρσι, για να γυρίσει το δεύτερο κύκλο.
Πάμε τώρα στο μπορεί σύριαλ. Μπορεί να μην είναι και κοστοβόρο, να μην είναι πολύ ψηλό το πάνω. Πώς μπορεί να είναι και στο Μέγκα και στον Αντένα, επειδή είναι πια καλά, έχουν επατρευτεί. Οι περισσότεροι ηθοποιοί πλέον είναι διπλοθεσίτες, τι εννοείς. Στα κανάλια. Βέβαια. Και τώρα αυτό δεν ενοχλεί, γιατί στο ένα είναι ως παρουσιαστής και στο άλλο είναι ως πρωταγωνιστής. Ναι. Έλεγα μήπως επειδή υπάρχει μια σύμπραξη του Μέγκα με τον Αντένα. Είναι αλφα ο γιατρός. Άκου. Είναι αλφα. Άκου να δεις τώρα. Δεν πέφτουν μαζί. Ο γιατρός είναι μόνο 16 επεισόδια και ο δεύτερος κύκλος θα μεταδοθεί την επόμενη σεζόν. Η προοδοσία. Ψυχρίζω. Μάτι, ποιος πάει. Αγάπη μου, ποιος έφαγε. Σε ματιάσανε, κορίτσι μου, σε ματιάσανε. Τι σε φάγαμε, εμείς σε ματιάσαμε επειδή σου όμως. Εμείς σε λατρεύουμε, βρε. Θα πάει λέει στο γιατρό και λέω για να χειρουργήσει τις φωνητικές χορδές. Δεν σταματάει. Ελπίζω προς το καλύτερο, έτσι. 14.800 πάρτε τηλέφωνο για να διεκδικήσετε την δωροεπιταγή που πληρώνετε αύριο με πολύ πολύ αγάπη από τη Βιοκαρπέτ και το πρωινό σου σου. Για να έρθει έναν ή μία τυχερή από εσάς για να πάτε στη Βιοκαρπέτ να πάρετε ό,τι θέλετε. Υπενθυμίζω ότι αν μέχρι την Κυριακή 5 του Νοέμβρη κάνετε τα ψώνια σας και τις αγορές σας από τη Βιοκαρπέτ αξίας έως και 300 ευρώ, η Βιοκαρπέτ σας κάνει δώρο 2 γούνινα χαλάκια, το πιο κουκουλιάρικο δώρο για το χειμώνα. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα 45 καταστήματα Βιοκαρπέτ ή το επίσημο e-shop της εταιρείας στο biocarpet.gr και να το προλάβετε. Δεν ξεχνάτε ότι αυτό το τηλεφώνημα ή αυτό το μήνυμα στο 14.800 σας βάζει αυτόματα και στην κλήρωση για την αμαξάρα μας, το οποίο είναι φανταστικό και καταπληκτικό. Είναι το Peugeot 208, έκδοση like, 19.000 ευρώ το αυτοκίνητο αυτό. Μην ξεχνάτε ότι έχει βγει και το αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020 τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Γυρίζουμε πολύ πολύ γρήγορα με καυτό τηλεοπτικό παρασκήνιο. Έρωτες που θα συζητηθούν, τι έχει συμβεί στα τηλεοπτικά πλατό. Αποκλειστικά τα αγαπημένα πρόσωπα της showbiz ανοίγουν την καρδιά τους εδώ στο πρωινό σου σου. Γυρνάμε για τα ωραιότερα. 30, 40, τα 40. Πολύ ποιοτική αυτά. Το μεταδίδαμε στο ραδιόφωνο. Αλήθεια, Ποσειδώνα μου. Εδώ το μεταδίδατε το ραδιόφωνο. Στο ποσειδόνιο, λέω. Τον Διονύση Μακρύ. Πάρα πολύ. Μα μπορούσε... είναι καλός λαϊκός τραγουδιστής. Εν αντιθέσει με άλλους που δεν είναι στα αλήθεια, ο Διονύσης είναι στα αλήθεια. Να σου πω κάτι. Καλώς. Είναι αυτό που κάνει, είναι υποκριτικό. Τι δεν διαφορά έχει το είδος της μουσικής. Δεν μίλησα για το είδος της μουσικής. Ο άνθρωπος μπροστά στη Σαρή, γιατί εκεί το πας, είναι ο Παβαρότη. Δεν το πάει, το ξεκάθαρο λέω αυτό. Ναι, μπορούμε να φέρουμε την Εφησαρή αύριο εδώ. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Καλύτερα. 6-9-44, πάρτε την. Αυτό λέγεται κανιβαλισμό, δεν θα έρθω. Αν το κάνετε, δεν θα έρθω. Θέλω να σέβομαι του συνεργάτε μου πάντα. Πάρτε τι και στο πάνελ να με κράζει για να μου ανταποδώσει. Να σου πω κάτι, κανονικά όχι. Πρέπει να τη δώσουμε όμω λόγο να σου απαντήσει. Α τη δώσουν λόγο. Γιατί τώρα είναι μόνο αυτό. Αν το νιώθετε τόσο πολύ, μπορώ να λείπω. Τι απειλές είναι αυτές, τι λόγια να φτάσουμε, έχουμε. Ή εγώ ή Εφησαρή. Ή εγώ ή αυτή. Αυτό είναι το τέτοιο. Λοιπόν, το μήνυμα. Πάμε λοιπόν στα όσα έγιναν φρέσκα και ωραία, όχι μόνο στην τηλεόραση αλλά και στα νυχτοπερπατήματά μας, γιατί βρεθήκαμε στην παρουσίαση του καινούργιου τραγουδιού του Διονύση Μακρύ με την υπογραφή. Του Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτη Γονίδη, ήταν εκεί και ο Σταμάτης και πολλοί κόσμος. Και πολλοί κόσμος. Είδα Ανδρέας Μικρούτσικο, Στέφανος Κωνσταντινίδης, Αφροδίτη Γραμμέλη. Πολλοί άνθρωποι από την τηλεόραση. Όλοι οι ήμασταν, η Νεφέλη Τσιναβάλου, εγώ. Η Νεφέλη Τσιναβάλου την είδα σε όλες τις φωτογραφίες. Μόνο εδώ έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε εκεί, αλλά και τι έγινε και στα τηλεοπτικά πλατό, τα οποία είναι άξια σχολιασμού και συζήτησης. Και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά, τη δουλίτσα μας. Να σου σουδιαστούμε αμέσως μετά την προβολή του Νίκη, παρακαλώ. Στόχος για μένα η καρδιά σου τίποτα άλλο. Στα όνειρά σου να είμαι εγώ το πιο μεγάλο. Ο Γιώργος Λιάγκας είχε καλεσμένη χθες την Αθηνά Οικονομάκου και η συζήτηση πήγε στις απολαβές των influencer από ένα post στο Instagram. Εσύ λοιπόν έχεις, σύμφωνα με μια λίστα που βγήκε στο Instagram, ένα εκατομμύριο. Ναι. Ένα εκατομμύριο. Σύμφωνα λοιπόν με το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, ανήκεις στους mega influencer.
Μάλιστα. Οι οποίοι μέκα influencer. Τι. Ευχαριστώ τον. Ναι, ναι, απολογήσου τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, με τη λίστα που έδωσε, οι μέκα influencer λέει αμείβονται 15.000 ευρώ ανά ανάρτηση. Δεν θα σε ρωτήσω πώς θα παίρνεις εσύ, αλλά ισχύουν τα ποσά αυτά γενικότερα. Θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που έρχομαι με ρωτάς πώς θα βγάζω από το Instagram. Δεν θα σε ρωτήσω όμως. Δεν θέλω άλλο. Είσαι πάλι εδώ, μήπως είναι όνειρο αυτό που τώρα ζω. Δυναμική επιστροφή στη δισκογραφία κάνει ο Διονύσης Μακρύς. Παρουσίασε χθες βράδυ το νέο του τραγούδι «Είσαι πάλι εδώ» που υπογράφει ο Σταμάτης Γονίδης. Πρώτη φορά συνεργασία με τον κύριο Γονίδη. Πώς είναι η συνεργασία σας? Είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί το τραγούδι καταρχάς το έγραψε για εμένα. Δεν είχε κάποιο τραγούδι έτοιμο και μου είπε πάρτο να το πεις. Ναι, μαζί αρχίσαμε, αφού τον έβγαλε ο Ανδρέας, βέβαια, μην το ξεχνάμε κι αυτό. Κάναμε μαζί μεγάλες επιτυχίες, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο Διονύσης είναι ένα παιδί γεμάτο όνειρα. Εγώ, σε ανθρώπους που ονειρεύονται, θέλω να συμμετέχω στο όνειρο και να προσπαθώ να τους το κάνω υλοποιήσιμο, να το ζήσουμε. Και με ευχή και με αγάπη προσφέρω ό,τι μπορώ χρόνια τώρα σε πολλά παιδιά. Τι μου έχεις κάνει, παγάσα? Μέσα σε μια φορά, αλλά με αποκατέστησε την δεύτερη. Να πω δημόσια σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει ότι με έχει στηρίξει ασύλληπτα και είναι ο άνθρωπος που με ανακάλυψε στην ουσία πριν 20 χρόνια. Είδα ένα αντράκι λαϊκό, αυθεντικό, με χιούμορ, καλό παιδί και σ' αγαπάω και θα σ' αγαπάω πάντα. Να είσαι καλά, ασχολήσω εδώ με τη δουλειά, γιατί όταν βλέπω κάμερες, μου τη δίνει. Ισχύει ότι πριν πάρα πολλά χρόνια είχατε περάσει από συνέντευξη με τον κύριο Μικρούτσικο και σας είχε πει ότι είστε στους 16 του Fame Story και πήρατε και είπατε όχι τελικά? Είχα περάσει όλες τις οντισιόν και έφτασα στους τελευταίους 16 που ήταν να μπούμε στο σπίτι και μου λέει μπαίνει στο σπίτι. Και εκείνο το χρονικό διάστημα είχα πρόβλημα με τις κάμερες και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ και του λέω Αντρέα τελικά δεν θα μπω. Και μετά από χρόνια ήρθε στον Α το Dream Show και μου λέει, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν μπεις και αυτή τη φορά μου λέει θα σε... Για την υπόθεση με τον κύριο Παπαγιάννη, πώς βρίσκονται τα πράγματα. Φέρνε σήμερα, σε αυτήν την ωραία ατμόσφαιρα, φέρνουμε τώρα αυτές τις δονήσεις, σε παρακαλώ. Μονομάχο με τον κύριο Φερεντίνο, τον παρακολουθήσατε? Εννοείται ότι τον είδα 2 φορές. Ο Μονομάχος ήταν ένα παιχνίδι που έκανε ο Χρήστος παλιότερα. Θυμάμαι, ήταν το 2003, εκεί, γιατί μόλις είχα γεννήσει τα παιδιά μου. Έχει αναβαθμιστεί, έχει εξελιχθεί και έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με πολλή αγωνία και μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλεις τα κακά παιδιά και λιονές, λιονές. Η Ελεονόρα Μελέτη ξέσπασε στην εκπομπή της για την γενικότερη υποκρισία που επικρατεί στον χώρο με αφορμή τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Περικλή Κονδυλάτου σχετικά με τα κιλά των γυναικών. Στη συνέχεια, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε στην εκπομπή της Face Κορδά πως έχει βρεθεί σε τέτοιο περιβάλλον υποκρισίας στην ελληνική τηλεόραση. Πραγματικά πιο πολύ από τις δηλώσεις του Κονδυλάτου με ενοχλεί αυτή η υποκρισία που όλοι πια είμαστε ηθικοί, όλοι πια είμαστε αρεστοί, όλοι πια έχουμε μάθει όλους τους ψυχολογικούς όρους που χρησιμοποιούνται για την αποδοχή και τη συμπερίληψη, αλλά στην πράξη, όταν δεν υπάρχουν κάμερες και δεν καλούμαστε να κάνουμε δημόσιες τοποθετήσεις, θα κάνουμε και το κουτσομπολιό μας, θα κάνουμε και το θάψιμά μας για τον άλλον. Μπορεί να μην αφορά στα κιλά, μπορεί να αφορά στην επίδοσή του, στην εξυπνάδα του, στην ηλικία. Με ενοχλεί η υποκρισία. Για το πρότυπα πάντα είναι και τα χειρότερα πρότυπα γινόμαστε εμείς όταν νομιμοποιούμε την υποκρισία. Ναι, αυτό κάνουμε. Συμφωνώ, Ελεονόρα μου. Ξυπνήστε όλοι. Μπράβο, εγώ έχω τύχει σε εκπομπή που έχει συμβεί αυτό που λέει πάντως. Εγώ νομίζω ότι καλεσμένη εκεί πέρα και πριν από έφυγε η καλεσμένη, εγώ έπαθα σοκ. Από αυτά που άκουσες μετά. Ναι, αλήθεια. Με τέτοιες εκφράσεις όμως. Ήρθα σε δύσκολη θέση, αισθάνθηκα άβολα. Ξέρεις γιατί? Γιατί ας πούμε είχε λερωμένα παπούτσια και τα ρούχα. Και εκεί έπαθα λίγο και λέω και... Κορόδεψαν δηλαδή την εμφάνιση. Και λέω γιατί αφού την κορόδεψε, γιατί την καλείς στην εκπομπή σου?
Άμα δεν σου κάνει, γιατί την καλεσίδα. Πολύ ωραίο ερώτημα. Okay, αλλά... Εγώ νομίζω ότι. Το είπα φεύγοντα, δεν το είπα. Δεν είναι αυτό που κάνει και ένα σχόλιο. Όχι. Ότι κάποιοι άνθρωποι κουνούν το δάχτυλο και βγαίνουν μπροστά, αλλά επί τη ουσία στη ζωή του. Δεν κάνουν έχουν ψευδικό λογαριασμό στο Twitter και κράζουν. Η Κωνσταντίνα Μαύρο συνάντησε τον Φάνη Λαμπρόπουλο και σχολίασε την παρατήρηση του Γιώργου Λιάγκα στην Ελένη Βουλγαράκη. Πώς από τα μέρη μας. Τι πώς από τα μέρη μας, βρε Γιώργο. Να τελειώνεις νωρίτερα εκεί από τον Λαμπρόπουλο και να έρχεσαι νωρίτερα στην εκπομπή. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν ξέρω. Να γράφετε την τελευταία μισή ώρα. Να λείψετε την τελευταία μισή ώρα. Είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι της εκπομπής. Και πληροφορώ ότι όταν ήταν ο Δημήτρης Ογκαρέζο στην ομάδα. Έγραφε τη μισή ώρα την τελευταία της εκπομπής που έκανε τότε στο ρυθμό με επιτυχία ναι. Και έφευγε και ερχόταν νωρίτερα εδώ. Ναι, αλλά με έχουμε έτσι την επαφή στο τέλος. Μας λείπει, θέλουμε περισσότερο. Να συνεργαστούμε δίκαια με τον Ρόλιο. Διαβάζει τα γράμματα ο Λαμπρόπουλος. Να τα διαβάζει τα γράμματα νωρίτερα. Πολύ δίκιο έχει ο Γιώργος Λιάγκας. Πες να το φάνε τον άνθρωπο πάλι. Βεβαίως έχει δίκιο. Εγώ να ξέρετε ότι η Ελένη έχει εδώ και ένα χρόνο είναι εδώ. Η Ελένη όμως τι λέει. Είπα ότι η Ελένη εδώ και ένα χρόνο έχει εκδιωχθεί από την εκπομπή. Δεν φεύγω, θα παραμείνω με το ζόρι. Η Ελένη εδώ και ένα χρόνο την έχουμε διώξει από την εκπομπή. Έχω μαζέψει υπογραφές από όλους. Και έχω. Φύγε! Και έχω βάλει το Γιώργο το Λιάγκα να με βγάλει από τη δύσκολη θέση. Είναι μια απέτηση του σταθμού η Ελένη να ξεκινάει από τις 9 ώρα στο Γιώργο το Λιάγκα. Και αν δηλαδή θα με βγάλει πραγματικά από τη δύσκολη θέση ο Γιώργος. Υπάρχει πιθανότητα να το γράφετε το τελευταίο μισάωρο. Από μένα, άμα γίνεται η Ελένη, μπορούμε να γράφουμε όλο το χρόνο από την αρχή. Δηλαδή, μπορεί να καθόμουν μια μέρα να γράψουμε όλο το χρόνο μαζί και να πηγαίνει. Δηλαδή, μου λύνει τα χέρια με αυτό το πράγμα. Εύχομαι να γίνει πραγματικότητα. Γιώργο, πίεσε το λίγο ακόμα, λίγο παραπάνω. Όχι, μπορεί, δεν νομίζω. Δηλαδή, απλά έκανα ο Λιάγκας για τον άνθρωπο. Θα έλα εδώ. Λοιπόν, τα βλέπετε. Ναι, νομίζω πλάκα έκανε ο Γιώργος, αλλά και πλάκα να μην έκανε ο Γιώργος. Μια χαρά την παραχωρούμε την Ελένη να την παίρνει από τις 9 η ώρα, από τις 6 ώρα να πηγαίνει το πρωί με τον ήλιο να βγαίνει μπροστά. Όταν ήταν ο Δημήτρης Ογκαρέζος στην εκπομπή, την έγραφε στο ραδιόφωνο το τελευταίο μισάωρο. Είμαι μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα, παιδιά. Η Ελένη Βουλγαράκη φταίει. Εγώ το λέω. Εσείς ήταν ακόμα, νομίζω το κάνανε πλάκα. Βεβαίως. Έχει δίκιο. Δεν κατάλαβα. Ας έρθει η Ελένη να την γράψει. Όλη την εκπομπή. Μπράβο στον κύριο Λιάγκα. Καλημέρα σας. Ελένη, έχεις καταλάβει τώρα ότι εδώ έχεις έρθει σε μια εκπομπή. Που δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, όλα τα διαστρέφουν και γράφουν δηλαδή. Πάντα φιλί. Νομίζω ότι έχουμε αλλάξει. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, προσέξτε να δείτε τι. Άλλο είπε εχθέ, άλλο γράφτηκε. Κάτσε εδώ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα το επίπεδο της δημοσιογραφίας. Φοβερό. Κάνουμε μια πλάκα εδώ. Γιατί είναι πλάκα, γιατί η συμφωνία με την Ελένη γνωρίσαμε όταν τη έκανα την πρόταση στο καλοκαίρι ότι έχει ραδιόφωνο μέχρι τις 10. Ρε Γιώργο, μου λέω. Άρα ξέραμε ότι θα έρχεται εδώ 11. Κάνουμε λοιπόν μια πλάκα γιατί είμαστε και άνθρωποι και έχουμε την ανάγκη να αποφορτιστούμε και να κάνουμε και λίγο πλάκα, να πειράξουμε ένα στον άλλο κτλ. Και εκτό αέρα. Μια πλάκα γλυκιά και έτσι λέω: μας λείπεις να σε μοιραστούμε πιο πολύ εμείς με τον Λαμπρόπουλο, με το Φάνη. Και να άρχισε νωρίτερα. Μια πλάκα. Και λέει: ο Λιάγκας την είπε στη Βουλγαράκη. Το σκληρό πρόσωπο της εργοδοσίας. Δηλαδή. Γιατί με έκανες παράπονο στον αέρα. Λίγο ντροπή. Λίγο ντροπή. Όχι, δεν είναι. Μαζί την κάναμε τη συμφωνία. Ούτε αργό στην εκπομπή. Ούτε έχω θέμα με το Φάνη, ούτε με το Γιώργο. Αλλά αν ερχόσουν και νωρίτερα θα μας πήρε και ωραία τα λέει. Πού να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε από τον Διονύση Μακρύ, να το ευχηθούμε καλό τάξιδο, γιατί τον ακούω και από πίσω. Αυτό είναι το καινούργιο του τραγούδι σε υπογραφή Σταμάτη Γονίδη. Και ακούγεται έτσι, ότι είναι κλασικό τραγούδι Σταμάτη Γονίδη. Έχει τον ήχο του Σταμάτη. Τι ωραίο που μετά από τόσα χρόνια ο Ανδρέας Μικρούτσικος δείχνει έμπρακτα την στήριξή του και την αγάπη του σε ένα παιδί που γνώρισε τότε πρωτοεμφανιζόμενο. Εκείνος κάνει τα βήματά του και πολλά χρόνια μετά, σε μια κομβική στιγμή της επαγγελματικής του ζωής, βρίσκεται εκεί να το στηρίξει και να τον αγκαλιάσει. Πολύ ωραίο αυτό και απόδειξε ότι είναι πάντα δίπλα ο Ανδρέας στα παιδιά που στηρίζει στα. Σε κάποιο το reality που συμμετέχει, έτσι. Είτε είναι το Dream Show. Γενικά ο Ανδρέας είναι σε όλους δίπλα. Δηλαδή είναι πάντα εκεί. Πολύ ωραίο αυτό. Αν του ζητήσεις τη συμβουλή του, αν του ζητήσεις τη βοήθειά του. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απλόχερα και γενναιόδωρα τα δίνει όλα αυτά. Και με το γνωστό ένστικτο, το μουσικό ένστικτο, πάντα καταλάβαινε και στο Dream Show και στο Fame Story παλαιότερα. Ποιο τραγουδιστής, ποιο από τα παιδιά έχει τη δυναμική, έχει το potential και τη δυνατότητα να κάνει κατάσταση, να κάνει καριέρα. Αυτό που με σοκάρει εμένα είναι ότι έχουν περάσει 18 χρόνια από τότε. Ναι, έχουν περάσει 18 χρόνια. Και ο Διονύσης είχε ζητήσει να είναι και οι άνθρωποι με τους οποίους είχε ταυτιστεί τότε στα ξεκινήματα. Με σένα πότε ταυτίστηκε. Στο ραδιόφωνο. Τον μεταδίδαμε τότε την κόλαση, εμείς την είχαμε κάνει. Επιτυχία, όχι μόνο με την Εφέλιξη να βάλω που ταυτίστηκε. Ήταν καλεσμένη του Στέφανου που έκανε το κάλεσμα. Ήσουν πιο
εξαιρετική παρουσία, γιατί ήταν ταυτισμένος μαζί σου. Ενώ με την Ευέλη δεν ήταν. Ήταν και η Εύη Δρούτσα, θέλω να καταλήξω πέραν μου, που του είχε γράψει την κόλαση. Τίποτα. Το πρώτο κείμενο. Όποιο θέλει να το πει, θα το πει. Δεν καλό μέλλον. Θα συνεχίσω. Είναι επαγγελματισμός αυτό. Αν μου πετάτε διάφορα ζυζάνια, πρέπει να συνεχίσω. Γέλασα πολύ με τον Φάνη τον Λαμπρόπουλο. Θεούλης. Τι πλάκα έχει αυτό το παιδί, τι χιούμορ έχει. Δηλαδή, πού του το βρίσκει ο Θεός. Αστήρευτος. Τι ώρα τελειώνει να έρθει μια μέρα εδώ πέρα, ανοίξτε τον αντένα, Φάνη. Στις 10, αλλά μπορεί να γράψει. Να πούμε, να δεν έφυγε. Έτσι. Άρα, πάρτε τον να έρθει μια μέρα, ρε παιδιά, να γράψει. Να γράψει δύο ώρες την εκπομπή, να την αφήσει γραμμένη. Καλά, από εδώ δεν θα πληρωθεί. Να έρθει μια μέρα για με την. 10:30-11 παρά μπορεί να φτάσει εδώ πέρα, άνετα. Γιατί εγώ του ακούω στον δρόμο όταν έρχομαι. Τώρα να ρωτήσω κάτι, αυτό που γίνεται με τον Γιώργο Λιάγκα. Δεν υπάρχει. Να ασχοληθώ. Δεν υπάρχει. Μπορώ, αρχικά, αν μπορώ να ασχοληθώ. Ναι, ασχολήσου. Αυτό που είπε ότι κάναμε πλάκα. Στην πλάκα δεν την κάνει εκείνη τη στιγμή, λες, α, ο Ποσειδώνα αυτό. Και μετά, έλα ρε, πλάκα έκανα. Περιμένεις να περάσουν 24 ώρες. Νομίζω, Δημήτρη, ότι έψαχνα απλά έναν τρόπο να αναφέρει τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Αφενός εκεί ήταν το θέμα, ήταν και όχι Βουλγαράκη. Ίσως, δεν ξέρω αν ήταν αυτό, αλλά σίγουρα ήταν πλάκα γιατί, έτσι κι αλλιώς η Ελένη Βουλγαράκη δεν συμμετέχει στο πρώτο μέρος της εκπομπής που είναι σκληρή ενημέρωση. Στο δεύτερο γλώσσα. Οπότε τι πειράζει αν καθυστερήσει και πάει μετά στο δεύτερο μέρος. Δεν είναι ακριβώς οι ώρες χωρισμένες. Δηλαδή, αν μια μέρα έχει επικαιρότητα λίγο περισσότερη. Πιο έντονη και πιο καυτή. Νομίζω ότι κρατάει, δεν παίζουν με το ρολόι. Κρατάει μήνυμου μία ώρα. Μέσα σε αυτή τη μία ώρα προλαβαίνει να πάει η Ελένη. Όταν πηγαίνει δε παραπάνω από μία ώρα, ίσα ίσα προλαβαίνει να βγει. Οι γυναίκες έχετε και πολύ προετοιμασία να το πούμε αυτό. Έτσι. Εμείς ετοιμαζόμαστε 5 λεπτά, εσείς θέλετε μισή ώρα το λιγότερο. Επίσης, του Γιώργου του Λιάκα, νομίζω ότι αυτό που λέει ότι ασχολούνται πάλι, ασχολούνται, μου θυμίζει τους μαθητές στο σχολείο που λέγανε πω που έχω γράψει, μηδέν και γράφαν 20. Εντάξει, με αυτή την πλάκα όμως να γράψει το σκληρό πρόσωπο της εργοδοσίας είναι ακραίο. Θέλει να ασχολούνται ο κόσμος. Τώρα μην κρυβόμαστε. Ναι, αλλά δεν είναι το σκληρό πρόσωπο. Δεν είναι το σκληρό πρόσωπο της εργασίας. Ναι, αλλά βρίσκουν μερικοί στο Twitter, ειδικά γράφουν τέρατα. Έχουν φτιάξει μια λίστα με κάποια πρόσωπα που δεν τα συμπαθούν. Ναι. Πολλές φορές λόγω πολιτικών πιστεύω του καθενός και αρχίζουν και βαράνε για το παραμικρό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ο Γιώργος είναι μέσα αυτή τη λίστα. Το Twitter θα γράφει έτσι κι αλλιώς πάντα δεν έχει να κάνει με αυτό. Υπάρχει και δυστυχώς, μην το λέμε υποτιμητικά για το Twitter, γιατί έχει αποδειχθεί ότι το Twitter κάνει ζημιά σε πολλά πρόσωπα και στα κανάλια. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν κατά καιρούς κανάλια στελέχη. Δεν θέλω να πιστεύω ότι το λογαριάζουν πάρα πολύ. Υπάρχουν, ναι, και υπάρχουν και παρουσιαστές που το κάνουν εκπομπή και εκείνη τη στιγμή μπαίνουν στο Twitter και βλέπουν ακριβώς τι έχει γραφτεί. Υπάρχουν πολλά πράγματα ιστορίες που έχουν μεγαλοποιηθεί μέσα από το Twitter. Επίσης θέλω να πω πόσο συμφωνώ με αυτά που είπε η Ελεονόρα Μελέτη. Έχει τεράστιο δίκιο στην τοποθέτησή της για την υποκρισία και έχει τεράστιο δίκιο ότι το κουτσομπολιό, γιατί σε αυτό αναφέρεται και αυτό το κακό που θα πούμε βασιζόμενοι σε ένα εξωτερικό γνώρισμα ενός ανθρώπου που θα το πούμε στην παρέα μας, είναι αυτό που θα βγούμε μπροστά και θα ξεχάσουμε όταν είμαστε μπροστά ότι το λέμε και θα πούμε όχι, δεν είναι σωστό να το κάνουμε ενώ αλλά από πίσω. Κάνουμε τώρα, δηλαδή τι να κάνουμε σήμερα, να πούμε και να πούμε αυτά που λένε ο κόσμος όλος ότι α, είναι χοντροί, α, μαζεύτε τι. Όχι, απλά να μην υπάρχει υποκρισία γιατί υπάρχουν πολλά πρόσωπα τηλεοπτικά τα οποία φοράνε φωτοστέφανο όταν υποδίονται τον τηλεοπτικό τους ρόλο και από πίσω είναι τα μεγαλύτερα στέλνα και κοροϊδεύουν με το παραμικρό. Ο αέρας θέλει ευθύνη, Ποσειδώνα μου. Δεν μπορείς να βγεις να πεις αυτά που θα πεις στην παρέα σου. Ακόμα και να το. Περίμενε λίγο να σου ξεκινήσω το σκεπτικό μου. Ακόμα και αν κάποιος θεωρεί υποκριτικό ότι μπορείς στην παρέα σίγουρα να πεις κάτι παραπάνω, δεν μπορείς να βγεις στον αέρα και να πεις αυτά που σκέφτεσαι στην παρέα εν είδη αστισμού. Σε αυτό το σκέλος συμφωνώ. Απλά αυτό που λέει η Ελεονόρα. Γιατί δημοφόρησε γνώμες και. Συμφωνώ σε αυτό. Απλά σε αυτό που λέει η Ελεονόρα ταιριάζει και αυτό που είχε πει πριν από καιρό με τα καλά και τα κακά παιδιά. Και εμείς, σαν άνθρωποι του χώρου, είμαστε όσο να είναι ενοχλημένοι όταν βλέπουμε αυτή την υποκρισία γύρω μας. Αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι με το φωτοστέφανο, του απολύτως political correct στα social και στην τηλεόραση και από πίσω είναι τα μεγαλύτερα τέρατα. Γέρασε ο ένας, πάει κι ο άλλος και είναι γκέι ο τρίτος. Είναι όμως άλλο αυτό και άλλο το να βγαίνεις στον αέρα και να λες ότι σου κατέβει μόνο και σαφώς, μόνο για να είσαι. Δεν μπορεί να λες ότι σου κατέβει. Απλά λέω ότι εννοούσε η Ελεονόρα. Να ασκείς και μια κριτική που κάποιον που θα σε ακούσει όταν είσαι σε μια εκπομπή πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές οι λέξεις. Βέβαια. Έχει μια ευθύνη ο δημόσιος λόγος. Απλά νομίζω ότι αυτό που φωτίζει περισσότερο η Ελεονόρα είναι ότι να έχει μια συνέπεια η προσωπικότητά σου και αυτό που πράγματι είσαι με αυτό που θέλεις να βγάλεις προς τα έξω και που πλασάρεις τον κόσμο. Ορθώς, μην το κάνεις δηλαδή η μέρα με τη νύχτα, σου αυτό. Έτσι, ή αν δεν είσαι καθόλου πολιτικά ορθός, οκ, okay, μην βγεις να πετάξεις την πολλή σου αέρα δημόσια, αλλά μην μου τα ωρεοποιείς όλα και μου τα βάζεις μια ωραία κορδέλα. Το ξέρουμε, υπάρχουν στα social άνθρωποι που νομίζουν ότι αυτοί πρέπει μόλις γίνει κάτι με ένα παιδάκι, με ένα σκυλάκι, με οτιδήποτε. Όχι νομίζουν, το εκμεταλλεύονται, το πουλάνε ότι αυτοί ενδιαφέρονται. Λες και οι υπόλοιποι που δεν το ποστάρουμε σε post, σε ανάρτηση, οτιδήποτε. Τώρα, είμαστε να μιλήσουμε για τα post, το τι πουλάει ο καθένας στα social media. Μια κατηγορία. Ότι πουλάμε τα τεχνικά φαινόμενα αυτό σαν να είναι. Έτσι, ναι. Υπάρχουν πολλοί. Όχι, ωραίο είναι αυτό που λέει να πάμε στα post, τι πουλάει ο καθένας στα social media. Ακριβώς, γιατί έχει βγει
η λίστα των influencers. Α, πάσα, έχουμε λίγο χρόνο, το δούμε μετά. Αν κυριολεκτικά εννοείς, ναι. Βάλε λίγο, δώσε μου μια γεύση. Η λίστα των influencers, η λίστα των ανθρώπων που στην Ελλάδα έχουν τους περισσότερους ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύμφωνα με αυτούς τους ακολούθους βγαίνει από την ΑΕΔΕ, την αρχή. Ταρίφα. Βέβαια, το πόσο μπορούν να κοστολογούν οι ίδιοι influencers στα post που κάνουν στο Instagram. Ζαλίζουν τα ποσά, Ελένη μου, έτσι. Ζαλίζουν τα ποσά. Από την άλλη μεριά, να σου πω κάτι. Διαδείξε μας λίγο να δούμε το, και την εικόνα. Γιατί νούμερο 1 στην Ελλάδα σε followers είναι ο Άκης Πετρεζίκης, το ξέρω. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Νούμερο 2 είναι ο... Α, εσύ λες αυτό, δεν πειράζει. Πάμε να δούμε τις αμοιβές των influencers. Από 100.000 followers μέχρι... Από 100.000 followers και πάνω, παίρνουν 400 ευρώ ένα post. Από 100.000 followers μέχρι 500.000 followers, τα ποσά κυμαίνονται από 1.000 ευρώ μέχρι 5.000 ευρώ. Ανά post, τονίζω. Από 500.000 followers έως 1 εκατομμύριο followers, από 5.000 ευρώ μέχρι 10.000 ανά post ευρώ και από 1 εκατομμύριο followers και πάνω, εικάζεται ή μάλλον έτσι έχει βγαίνει, συμπεραίνεται, ναι, ότι ένας άνθρωπος με followers άνω των 1 εκατομμυρίου μπορεί να πάρει από 10.000 ευρώ. Νομίζω στην Ελλάδα 17.900 τι παίρνω. Έχουν δοθεί. 17.900. Δεν μπορώ. Νομίζω και εγώ, δεν το ψάχνω καν εγώ με 33.600, είμαστε φτωχοί. Μη συζητάτε, αλλά δεν νομίζω σας στην Ελλάδα θα μας πει ο Νίκος που τα ξέρει σίγουρα αυτά. Κάτσε λίγο, Βασιλιάδη. Να δούμε λίγο την κάρτα. Γιατί είναι ο Άκης Πετρετζίκης με 1.800.000. Ο Κώστας ο Τσιμίκας στην ΑΕΚ δεν παίζει. Ο Τσιμίκας. Λίβερπουλ, Λίβερπουλ. Α, ξυπνήσανε ξαφνικά φωνές. Λίβερπουλ. 1.800 και ο Τσιμίκας. Η Ελένη Μενεγάκη φυσικά με 1.300.000 followers μαζί με τη Φουρέιρα. Ο Ανδρέας Γεωργίου που κάποτε είχε τα Ηνία. Έχει πέσει ο Ανδρέας, δεν έχουν περάσει. Μόλις 1.200.000. Η Τούνη 1.100 μαζί με τον Κοψιάλη. Η Αθηνά Οικονομάκου, η Σκορδά. 1.000.000 followers, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εκεί στους 997.000, ο Τανιμανίδης 995 και ο Σέξι Ουρβάς. Άρα χοντρικά είναι 10 όλοι πάνω από 1.000.000. Ο Τσιμίκας, η Φουρέιρα και ο Ανδρέας Γεωργίου έχουν πάρα πολλούς followers από το εξωτερικό. Ο Ανδρέας ήταν από τη Λατινική Αμερική, γιατί παίζονται εκεί με επιτυχία οι σειρές. Η Ελένη Φουρέιρα έχει κοινό πολύ στην Ισπανία, ειδικά και την Ευρωβίζων. Ο Τσιμίκας φυσικά στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτό με τους followers όμως τι γίνεται, πώς καταλαβαίνεις άμα είναι κανονική ή όχι? Δεν μπορείς να το καταλάβεις, τέλος πάντων δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Τα ποσά που παίρνουν και σε ένα ζευγάρι ψαγόρα. Να διευκρινίσω κάτι. Υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες, δηλαδή μπορεί μια εταιρεία να έχει συμφωνία για ένα χρόνο, ας πούμε, με την Ελένη Μενεγάκη. Δεν είναι, δηλαδή δεν θα πάρει 10.000 ευρώ το πώς. Σου λέει κατάλαβες, η Αρχή Δημοσίων Εσόδων που ψάχνουμε τώρα και γίνεται μια μεγάλη έρευνα. Κινητοποίηση. Και καιρός ήταν, αν με ρωτάς. Για να παταχτεί η φοροδιαφυγή από όπου και αν προέρχεται. Και επειδή τα social media είναι ένας τομέας ο οποίος, ξέρουμε πολλές φορές, δεν μπορεί να γίνουν κάποιες συμφωνίες οι οποίες δεν τιμολογούνται. Πάντα σου λέει θα ψάξω και θα σας βρω. Αυτά τα ποσά που και ήδη γνωστή influencer έχει πιαστεί στη φάκα. Είναι κατά προσέγγιση τώρα. Μία μόνο έχει πιαστεί. Μία. Και θα πληρώσει μεγάλο πρόστιμο. Με το e-shop λες εσύ. Μεγάλο πρόστιμο. Αυτό που είχε βγει πριν από λίγες εβδομάδες με το e-shop. Που δεν είχαν αποδείξει στα... όσα στέλνανε τα εμπορεύματα. Πάντως είναι ένα θέμα αυτό που είπε ο Δημήτρης, πολύ σοβαρό και κάποιες εταιρείες έχουν σκεφτεί ότι πρέπει να το ψάξουν. Ποιοι από όσους έχουν πολύ υψηλό αριθμό followers έχουν και κάποιους αγορασμένους. Γιατί υπάρχει. Παίζει ρόλο αυτό. Για μια εταιρεία δεν παίζει ρόλο που πληρώνει στο 1 εκατομμύριο ψεύτικη. Τα βλέπουν. Ξέρετε τι μένει. Μένει, αν θα συνεργαστώ εγώ με τον Ποσειδώνα και θέλω να προωθήσω τον Ποσειδώνα, θα σας ανεβάσω τη φωτογραφία και στο τέλος μένει. Από τα χρήματα που πήρα, πόσους τελικά σου έφερα εγώ. Το οικονομικό, έτσι βγαίνει, παιδιά. Ναι, δεν τον ενδιαφέρει αν εγώ έχω ψεύτικους followers. Ναι. Τον ενδιαφέρει αυτός που σε πληρώνει. Τι του μένει δεν στο τέλος. Δεν έχεις ακούσει ιστορίες που πλήρωσαν κάποιο post και δεν μείναν ευχαριστημένοι και κάνανε πίσω. Αυτό σου λέω, αγάπη μου, δεν θα ξανασυνεργαστεί μαζί. Εκεί υπήρχαν ψεύτικοι followers. Ναι, αλλά εν προκειμένου σε σχέση με τα ποσά που λέμε, δεν έχει να κάνει ένα ψεύτικο και αληθινή. Γιατί αυτοί βλέπουν ένα νούμερο. Δεν θα πάνε να τον ψάξουν έναν. Υπάρχει τρόπος, είπε εδώ ο Νίκος Γεωργιάδης. Βεβαίως υπάρχει πια τρόπος, αλλά και εγώ δεν θα το κάνει η ιδέα αυτό. Θα το κάνει η εταιρεία. Εγώ λέω την εταιρεία που πληρώνει. Όχι. Αυτό, τα Instagram του σούπερ μάρκετ όμως φτάνει λίγο. Την κρατά. Η τρούφα πόσου έχει followers. Οι followers, αγάπη μου, είναι αντι-socialized. Δεν θέλει τέτοια πράγματα. Είναι μικρή μου ταρατούλα. Δεν κάνω TikTok. Πάντως εγώ τηλεπίθηκα την Αθηνά Οικονομάκου. Γιατί κάθε φορά αυτό λέει, κάθε φορά με ρωτά. Πρέπει να το μαζέψουμε αυτό. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε όσα
πόσες φορές έχει πάει η Οικονομάκου καλεσμένη στο πρωινόνι. Ανοίγει η κουβέντα, είχε δηλαδή, να κάνει. Αν κάνανε αυτή την ερώτηση στον Γιώργο Λιάγκα, θα χαιρότανε ως καλεσμένος. Όχι, θα μου πει πάει πουθενά καλεσμένος. Είναι ένα πράγμα που έζησε η Αθηνά. Αρνείται να πάει. Επίσης, εντάξει, σαν influencer, ξέρω εγώ, να το ψάξουμε να το βρούμε αυτό. Η Κατερίνα Κακάκη έχει έρθει. Αυτή την τηλεοπτική στιγμή αξίζει να τη ζήσουμε. Όχι μόνο μόνες μας, αλλά και μαζί. Είσαι μία κούκλα όμορφη. Κούκλα. Αναμονή για να τη δείτε, να τη θαυμάσετε, αλλά και να είστε μαζί μας στην κουβέντα που θα κάνουμε στον καναπέ μας. Επιστρέφουμε με τη μία μοναδική Κατερίνα Γκαγκάκη στην παρέα. Είναι η σιδηρά κυρία των δημοσίων σχέσεων. Αν δεν τη γνωρίσει κάποιος, μπορεί να του φανεί λίγο αυστηρή, λίγο απρόσιτη, απόμακρη. Αγαπάει τη δουλειά της, αγαπάει αυτό που κάνει και το κάνει με πολύ πολύ πάθος. Όταν τη γνωρίζεις όμως, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δοτική, ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και έτοιμη να σε συμβουλέψει και να σου δώσει το χέρι της ανά πάσα ώρα και στιγμή. Χαρούμενη, γιατί σήμερα έχω τη φίλη μου εδώ στην παρέα μας, Κατερίνα Γκαγκάκη. Αυτό είναι η υποδοχή μας. Μία τα σκαλιά τρίζουν. Μία αυτό γαυγίζει. Δεν τρίζουν. Ξέρω, με καλέσατε, απλά, κατά λάθος ήρθα. Έτσι φιλοξενούμε εμείς. Σου βλέπω, μπράβο, όχι, φιλόξενη εκπομπή είμαστε, είμαστε μπράβο. Είμαστε καλούτσικοι, καλούτσικοι. Όχι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι όμορφη που είσαι. Αχ, τι γίνεται. Τι όμορφη, παίρνει να καθίσεις. Ναι. Σε βλέπω, ναι. Και χαίρομαι που είσαι καλά, ναι. Γιατί έχεις περάσει, ναι, αλλά εσύ, πάρα πολύ δύσκολα. Εσύ πρέπει τελευταία. Να πεις ότι με βλέπεις και συνέχεια, λέει, με έχεις δει, ναι. Εγώ σε βλέπω συνέχεια γιατί βρισκόμαστε στο γραφείο μας και τα λοιπά και τα λέμε. Αλλά γενικά, επειδή ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες πολύ το τελευταίο πάρα διάστημα πολύ. Με τον COVID. Πάρα πολύ, πέρασα. 14 εφιαλτικές μέρες, δηλαδή ούτε σε ένα χρόνο. 14 μέρες θετική. Όχι, 14 μέρες όχι θετική, νομίζω 9, 10, 11 θετική, δεν θυμάμαι, αλλά με χτύπησε πολύ, με χτύπησε στο στομάχι, με χτύπησε, δεν μου, από το τίποτα. Καταλαβαίνω πρέπει να ήταν εξοντλημένος ο οργανισμός μου, δεν είναι η καλύτερη φάση της ζωής μου, αλλά ζορίστηκα, έλα. Τι έγινε, μου φτιάχνεις λίγο εκεί, μ' αρέσει. Αυτή η παρουσιάστρια τα κάνει όλα. Ναι, και συμφέρει. Το κανάλι. Μπράβο, όχι, μπράβο, μπράβο. Για πες, το πέρασες δύσκολα, Κατερίνα, είναι η πρώτη φορά που περνάς COVID. Είναι η δεύτερη φορά που περνάω COVID και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, πέρασα όντως άσχημα. Και ανησύχησα κιόλας, νόμιζα ότι. Με κοιτάει αυτό. Νόμιζα ότι θα μείνω έτσι. Είναι η πρώτη μέρα σήμερα. Με είδες τις προηγούμενες πώς ερνόμουν λίγο στο γραφείο. Πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μέρα που έτσι είμαι οκ. Okay. Οδήγησα καλά, ήρθα καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Διασημαίνουν, αλλά ξέρεις, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σημαίνουν στους άλλους απλούστερα και σε μένα δύσκολο. Κοίτα να σου πω κάτι. Εγώ όταν και σε είδα και άκουσα ότι περνάς όλο αυτό, επειδή καταλάβαινα ότι βγαίνεις και από μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής σου. Δηλαδή ήταν οι εκλογές που τα έδωσες όλα, που δούλευες. Ήταν καλά. Ασταμάτητα 24 ώρες, 24 ώρο. Λέω, εντάξει, είναι και το ανοσοποιητικό της πεσμένο. Πραγματικά ανησύχησα από την κούραση και την ταλαιπωρία που κουβαλούσες από τις προηγούμενες ημέρες. Πρέπει όντως να μην ήμουν καλά. Και, ξέρεις, λέμε όλοι, όταν μας ρωτάνε πώς είσαι, καλά και τα λοιπά, και ακόμα και στις κακές εποχές και στις ήττες και τα λοιπά, όχι, και είναι ένα μάθημα και να πάμε παρακάτω. Όχι, συγγνώμη, καθόλου δεν μ' αρέσει. Καθόλου δεν μ' αρέσουν ούτε ήττες, καθόλου δεν μ' αρέσουν τα πράγματα για τα οποία παλεύω λισαλέα και δεν βγαίνουνε. Καθόλου δεν μ' αρέσει το ότι ξαφνικά είχα ένα προσανατολισμό και μια κατεύθυνση και για αυτή τη στιγμή δεν ξέρω που πάνε τα τέσσερα. Δεν λέω ότι δεν θα το βρω. Λέω ότι επειδή είμαι ένας πολύ ψυχαναγκαστικός άνθρωπος με συγκεκριμένο προορισμό, θα πάω εκεί, μέχρι τότε θα κάνω αυτά. Όταν μου πάρει στο αυτό, δεν ξέρω μετά πώς να το διαχειριστώ. Και ναι, λέω ότι δεν είμαι καλά αυτή την περίοδο. Καθόλου κιόλα. Sorry, δηλαδή. Την βραδιά των αποτελεσμάτων. Γιατί ο συνδυασμός του Κώστα Μπακογιάννη δεν ήταν τελικά ο συνδυασμός που επικράτησε στο Δήμο Αθηναίων. Ναι. Πώς άκουσες τα αποτελέσματα, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη και πώς διαχειρίστηκες τις επόμενες ώρες. Γιατί φαντάζομαι ότι ήταν κάτι που σας εξέπληξε όλους. Δυστυχώς ήμουνα μάλιστα στον αέρα. Ήμουνα στον αέρα εδώ στο κανάλι μας και μάλιστα δεν μπόρεσα και να μιλήσω. Δηλαδή δεν μπορούσα να μιλήσω. Μου κάνει ερώτηση και δεν ήξερα και τι να πω, γιατί ήταν κάτι το οποίο πραγματικά ήταν σοκ.
Ξέρεις, στην αρχή, εγώ έχω ένα αποκεκτημένη ταχύτητα, το πάω, η πρώτη μου σκέψη είναι το μετά. Είπα, οκ, okay, εντάξει, εμένα δεν είναι το βασικό μου κομμάτι αυτό, εγώ έχω τη δουλειά μου, έχω τη ζωή μου, πάντα ήξερα ότι είναι ένα δεύτερο κομμάτι. Οπότε, εντάξει, δεν έγινε και κάτι, ωραία. Τις επόμενες μέρες που άρχισα να το συνειδητοποιώ τι σημαίνει σε ανθρώπους, σε πράγματα που έκανα και δεν θα έχουν συνέχεια, ζορίζομαι πολύ και δεν είναι, και επειδή είμαι και ένας αρκετά καταθλιπτικός άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης και ιατρικά, δεν το διαχειρίζομαι πολύ καλά. Θα μου πεις, δεν το διαχειρίζεσαι, τι πρέπει να πούν οι άλλοι άνθρωποι, τι πρέπει να πούν. Okay, αλλά το λέω για ένα και πάρα πολύ σημαντικό λόγο, διότι όταν δεν είμαστε καλά, έχω βαρεθεί να κοιτιόμαστε όλοι και να λέμε, μα όχι, θα περάσει, θα αυτό. Όχι ρε παιδί μου, έχουμε κάθε δικαίωμα να μην είμαστε καλά και έχω κάθε δικαίωμα και να βουλιάξω και να μείνω και μόνη μου στο σπίτι και να θέλω να κλείσω τα φώτα και τα παντζούρια και να κάθομαι το γάτο μου και έχω και κάθε δικαίωμα να αισθάνομαι ότι ακυρώθηκε ένα όνειρο που είχα και προφανώς αυτόματα ξέρεις, αρχίζει να λειτουργεί το μυαλό και να κάνει κλικ και να πας στο επόμενο. Αλλά, sorry, το λέω πολύ ειλικρινά. Έχουμε δικαίωμα να μην είμαστε καλά. Και έχουμε δικαίωμα να πάρουμε το χρόνο μας, να απαιτήσουμε ή να αφήσουμε ό,τι έχει φύγει από τη ζωή μας ή να στεναχωρηθούμε, να πονέσουμε. Να δούμε τι κάναμε λάθος. Να δούμε τι κάναμε λάθος. Προφανώς. Ο άνθρωπος, εγώ δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι εκείνος λάθος. Εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, η οποία είναι ότι οι άνθρωποι που είμαστε γύρω θα έπρεπε να έχουμε. Δείξει τη δουλειά περισσότερο και καλύτερα. Αυτό είναι μια δική μου θεωρία όμως. Δεν έχει σημασία. Και δεν έχει και σημασία. Ξέρεις, μπαίνω σε συζητήσεις και μου λένε τι συζητά έγινε. Είναι πολύ ανακουφιστικό να συζητάς ακόμα και αυτά που έγιναν και να ψάχνεις το μυαλό σου να τοποθετήσεις και να βρεις τις αιτίες και τους λόγους. Και τις περισσότερες φορές με τον άνθρωπο με τον οποίο έχεις μοιραστεί τη γυνή αυτή εμπειρία. Δηλαδή, έχεις δίκιο. Το να το πεις εμένα. Ναι. Εγώ θα σε συναισθανθώ γιατί σε αγαπώ, ναι. Είσαι φίλη μου, αλλά δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια σου. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει μαζί σου όλο αυτό τον αγώνα και όλη αυτή την προσπάθεια και όλα αυτά τα χρόνια και το όραμα και το όνειρο κτλ. Μπορεί να σε καταλάβει καλύτερα. Θέλω να πω, όταν πήρες τηλέφωνο τον Κώστα Μπακογιάννη. Δεν τον πήρα, έφυγα από εδώ και πήγα στο Δημαρχείο. Δεν ξέρεις, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω ούτε πώς. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιον άνθρωπο. Και επειδή το ρώτησα και το ρώτησα και σε όλο τον κόσμο, δεν τον έχω δει. Να σπάει εντός εισαγωγικών ούτε δευτερόλεπτο. Αντιθέτως, εγώ αισθάνθηκα τρομερή ντροπή το ότι βρεθήκαμε την επομένη το πρωί σε σύσκεψη και έδινε εκείνο σε εμάς. Ξέρεις πώς κουράγιο, δύναμη. Πώς έλεγε ο Κωνσταντάρα τα τρία αγόρια, καϊδούρια. Φέρε μου νερό. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Αισθάνθηκα πάρα πολύ ντροπή και το είπα. Να κάθομαι σε ένα τραπέζι και ο επικεφαλής, ο οποίος πραγματικότητα. Να δίνει κουράγιο σε εμάς. Έτσι είναι. Δεν έχει ηγέτες, ναι. Έτσι είναι. Αυτό μου είπαν. Αυτό είναι τα ηγέτες. Δηλαδή, κατάλαβα ότι είναι έτσι συνεχώς. Και αυτό με στεναχωρεί ακόμα περισσότερο. Αλλά καλά, κοίταξε, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς, δεν έχω καμία αγωνία για κανένα φόβο για το τι πρόκειται να κάνει από εδώ και μπρος. Νομίζω θα μείνουμε στο Συμβούλιο κανονικά, είμαστε εκλεγμένοι. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι θα είναι τα δικά του επόμενα βήματα δεν τα ξέρω. Αλλά παιδιά, είναι και νωρίς αυτό το πράγμα που ρωτάνε όλοι. Και τι τώρα θα γίνει. Ναι. Okay. Ναι. Εγώ προς το παρόν θα αρχίσω να κάνω γυμναστική. Ξέρεις τι με στεναχωρεί περισσότερο. Τελικά. Αμέλησα, παραμέλησα και άφησα στην άκρη ανθρώπους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Που είχα στο μυαλό μου πάντα ότι έλα μωρέ από την επομένη των εκλογών. Θα είμαι απολύτως. Στον προεκλογικό αγώνα αναφέρεσαι ή σε όλα τα χρόνια που είσαι αντιδήμαρχος. Ναι, τα τελευταία δύο χρόνια και κυρίως. Δηλαδή, τον τελευταίο μήνα είχαν άνθρωποι πολύ στενοί μου σημαντικά γενέθλια και δεν πήγα. Mm. Είχαν πολλά τέτοια τα οποία έλεγα ότι δεν πειράζει, μετά θα μπορέσω. Θα αναπληρώσω. Και τώρα. Προσπαθώ να τα ζυγίζω. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, δεν είναι κακό να λέμε ότι δεν είμαστε καλά. Και δεν είναι οκ. Okay, αλλά ξέρεις, έρχομαι εδώ. Και είναι και φέει, η γύφα, το παιδί εδώ, η τρούφα, περιφέρονται αυτά. Είναι το απολύτως ανθρώπινο.
Και θα ήταν και ψεύτικο και υποκριτικό να όλοι να βγαίναμε και να λέγαμε ότι μόνιμα είμαστε το καλά. Το κάνουμε όμως. Ότι δεν στεναχωριόμαστε με τίποτα. Το κάνουμε, Ελένη μου. Δηλαδή εντάξει, το κάνουμε. Το γι' αυτό κάνουμε. Λέω. Ξέρεις γιατί. Όσοι μας βλέπουν, ας το λέμε, δεν είμαστε καλά ένα διάστημα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι. Και από τη θέση που έχει ο καθένας. Ξέρεις, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Γιατί αν βγω εγώ να πω, ας πούμε, δεν είμαι καλά. Θα αρχίσουν την επόμενη. Πέρα... Την επόμενη θα γίνεις χειρότερα. Διότι αυτό. Την επόμενη θα σε πιάσουν και θα σε κάνουν φίλο και φτερό. Εκτός από αυτό, εγώ είμαι εδώ για να κάνω τον άλλο που είναι στο σπίτι καλά. Κατάλαβες. Αυτό 100%. Οπότε εκεί... Αυτό είναι το δικό σου το λειτουργήμα και δεν το συζητώ αυτό. Το μετριάζεις και λες, βάζω το δικό μου συνέστημα πίσω και πάω να κάνω αυτό που μπορεί να είναι πιο καλό για τον άλλον. Θέλω να πάμε λίγο στην τηλεόραση. Για πάμε. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες ακούσαμε, ήρθε πολύ το όνομά σου στο προσκήνιο. Δεν ξέρω αν δεν έκανες τίποτα. Λοιπόν, για τα χρόνια εκείνα του πρωινού καφέ στην Αντένα και την Ελεονόρα Μελέτη, για το πόσο δύσκολη ήταν εκείνη η περίοδος, για το ότι ήσουν δίπλα στο πλευρό της ανά πάσα ώρα και στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο, και πώς διαχειριστήκατε όλο αυτό. Πες τα ακριβώς έτσι όπως υπόθηκαν. Πες τα. Όχι, πες τα όσο, μην τα ωραιοποιείς, πες τα όπως υπόθηκαν. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, επειδή ήταν οι μέρες που όντως ήμουν τελείως εκτός και μου το μετέφεραν και με παίρναν τηλέφωνο να βγω να μιλήσω, αλλά πραγματικά δεν καταλάβαινα τι γίνεται εκεί έξω. Νομίζω ότι υπήρχε μια συζήτηση για το αν ασκήθηκε bullying ή όχι και μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα και με το χέρι όπου θες ότι το απόλυτο bullying. Αυτά τα οποία γινόντουσαν τότε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν θα τολμούσα να τα κάνω τώρα. Και δεν είναι πραγματικά, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς μπορεί ξαφνικά να πήρε στη ζωή ενός ανθρώπου και να είχαμε την απέτηση να την βάλουμε σε ένα τέτοιο καλούπι. Δηλαδή τώρα μου φαίνεται αδιανόητο. Μιλάμε βέβαια 15 χρόνια, 17 πίσω έτσι. Τότε. Είναι όλα αυτά με την αφορμή της κουβέντας, της μελέτης, την Ελένη Μενεγάκη. Βέβαια, κοίτα, η Ελεονόρα νομίζω ότι αναφερόταν στους δημοσιογράφους, διότι επίσης αυτό η αίσθησή μου, διότι αυτό που της συνέβαινε. Πρέπει να καταλάβεις ότι ήταν μια εποχή που το ότι έφυγε η Ελένη Μενεγάκη από τον πρωινό καφέ ήταν μεγαλαιώδες. Ήταν, πώς να σου το πω, ήταν είδηση που δεν υπάρχει παρόμοια. Αλλαγή εποχής. Και ξαφνικά όλος ο κόσμος, μέσα σε εμένα ήταν η πρώτη μου εβδομάδα στη δουλειά, άρχισε να ασχολείται με έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος έπρεπε να γίνει Ελένη Μενεγάκη. Αυτό ήταν η γραμμή που σου δώσανε εσένα. Είναι η Κατερίνα, πάρε την Ελεονόρα και κάνε την Μενεγάκη σε μια εβδομάδα. Δεν ήταν ακριβώς κάνει την Μενεγάκη. Κάνει την τον άνθρωπο για να υποστηρίξει ακριβώς το συγκεκριμένο φορμάτ με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή τότε δεν υπήρχε η ευελιξία. Ή εγώ δεν το αντελήφθη σωστά έτσι. Ξαναλέω, ήταν η πρώτη μου εβδομάδα. Το κοινό μας με την Ελεονόρα ήταν η πρώτη μας. Πρώτη εβδομάδα, εμένα μου είπανε, γεια σας, τι κάνετε, με το ταγέρα από την Αναλαμβάνεις την Ελεονόρα Μελέτη. Σε μία εβδομάδα να την ξέρει όλη η Ελλάδα. Την κοίταζα κι εγώ τώρα. Η Ελεονόρα τι έλεγε, Κατερίνα. Ξέρει. Νομίζω, μπορεί, άνετα, δεν ξέρω αν τα έχει πει, γιατί αυτές τις μέρες δεν μπορούσα να δω. Ο Νίκος ο Γεριάτης ήταν και ο πρώτος που της έκανε την πρώτη μεγάλη συνέντευξη στο Downtown τότε. Με μένα δίπλα. Να προσέχεις τι θα πει, τι θα απαντήσει και τι τελικά βεβαίως, θα βγει. Εγώ καθόμουν, ήμασταν στη σουίτ ενός ξενοδοχείου για να καντάει και καθόμουν εγώ σταυροπόδι πάνω στο κρεβάτι και έγραφα κάτι δικά μου. Και οι άλλοι κάνανε τη συνέντευξη. Το θέμα ήταν πού θα πήγαινε, τι θα φόραγε, με ποιον θα μιλούσε, σε ποια. Να σε ρωτήσω κάτι. Η Ελεονόρα μέσα σε όλο αυτό που μου περιγράφεις. Είχε κάποιο λόγο, είχε κάποια ελευθερία. Τώρα κοίταξε, πας να μου... Στιγμή να πει εγώ το θέλω, δεν το θέλω, μήπως, δεν νιώθω καλά. Αυτό η Ελεονόρα ήταν ένα νέο κορίτσι, πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ ικανό, το οποίο ξαφνικά του δόθηκε μία ευκαιρία που τότε εμφανιζόταν ως η ευκαιρία της ζωής της. Μην με ρωτάς αν ήταν, δεν ξέρω να σου το πω, θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι σε μία δουλειά η ευκαιρία της ζωής σου. Συμφωνώ. Πλέον, μετά από τόσα χρόνια. Δεν νομίζω και εκείνη ήταν αρκετά μουδιασμένη τον πρώτο καιρό. Την αφήνατε όμως να πει γνώμη, καλά, αυτό ρωτά. Δεν την έδερνε κανείς. Αλλά ξέρεις, τώρα κοίταξε να σου πω, δεν το θυμάμαι και απόλυτα ακριβώς σε τέτοια. Προφανώς η κοπέλα συζητούσε. Αλλά νομίζω ότι όταν είσαι τόσο νέος, ότι όταν είσαι τόσο άπλαστο σε κάποια κομμάτια, γιατί η Ελεονόρα προέρχεται από την ενημέρωση,
Και κάποιοι σου λένε ότι έχουμε δημιουργήσει stars και ότι εμείς ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί η τηλεόραση και έτσι πρέπει να το κάνεις. Σε εμπιστεύεται. Δηλαδή, θυμάμαι τη στιγμή που βγήκε την πρώτη μέρα και φορούσε μαύρο φόραμα και είπα «Μαύρο! Απαγορεύεται μαύρο!» Δηλαδή, ήταν άγριες οι συνθήκες. Άγριες οι συνθήκες για τα τωρινά. Θέλεις αυτό το οποίο εγώ θεωρώ πολύ θετικό την περίοδο εκείνη. Και προφανώς δεν αφορά τον τρόπο και τη διαχείριση. Είναι το ότι υπήρχε ένας έλεγχος της τελικής εικόνας. Αυτό δεν υπάρχει και είναι απαραίτητος, γιατί βλέπεις ότι μετά τα πράγματα σιγά σιγά μέσα στα χρόνια χάθηκαν. Ναι. Είναι καλό να υπάρχει. Απλώς αυτό το οποίο πρέπει να υπάρχει είναι να χτίζεται πάνω στον άνθρωπο όπως είναι. Συμφωνώ. Να λαμβάνετε υπόψη η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας και τα χαρακτηριστικά του άλλου. Αυτό το bullying και το οποίο, την κακοποίηση τη συναισθηματική για την οποία μίλησε η Ελεονορά, τι διαισθάνθηκε κάποιος για να την κατοποιήσει. Καταρχήν, τότε δεν υπήρχε η έννοια του bullying, έτσι. Αυτό δεν υπήρχε σαν έννοια. Ένας άνθρωπος όμως ζορισμένος συναισθηματικά πιστεύω ότι μπορεί να δώσει σήματα ότι δεν ξέρω καν αν το διαισθάνθηκε εκείνη τα πρώτα χρόνια. Δεν το ξέρω. Το διαισθάνθηκε πλέον το δεύτερο-τρίτο χρόνο. Που πλέον η κοπέλα αποφάσισε κιόλας ότι είναι κάτι που δεν το θέλει και δικαίως αποφάσισε ότι δεν έχετε το θέλει. Έχετε μιλήσει ποτέ ανοιχτά οι δυο? Ναι, ναι. Πείτε, όχι γι' αυτό, όχι για σένα. Για να σου πει, εγώ τότε είχα πρόβλημα με την Ελένη. Είχα πρόβλημα με τον Κώστα. Πολλές ώρες. Άρα ξέρεις ακριβώς ποια σε βάθος χρόνου σου επικοινώνησε τι ήταν αυτό, ναι, το οποίο. Αλλά και πέραν αυτού, πρέπει να καταλάβεις ότι νομίζω ένα πολύ μεγάλο θέμα και για εκείνη ποτέ. Νομίζω ότι είναι ένα από αυτά που την ενοχλούν περισσότερο από όλα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο τύπος το αντιμετώπισε. Τώρα, όταν λέμε ο τύπος, λέμε για 10, 15, 20 sites που γράφουν κάποια πράγματα. Τίτλος, η Ελένη Τσολάκη, η τάδε. Κρατάει τρεις μέρες, δύο, τελειώνει. Πάει στο επόμενο. Τότε ήταν βαρύ αυτό το πράγμα το να σε κρίνουν. Ήρθε λοιπόν ένα κοριτσάκι, το τι είπαν. Που ξέρει γλώσσες, που το τι λέγανε. Που θέλει να μοιάσει τη Μενεγάκη, που τα βαγιά ξανθά. Το οποίο καταλαβαίνω όμως και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι αυτή ήταν η δουλειά. Αλλά ήταν, ξέρεις, βούτυρο στο ψωμί, ήταν η ιδανική περίπτωση. Νομίζω ότι αυτό θεωρεί η Ελεονόρα. Δηλαδή, γιατί αντίστοιχα. Μπροστά για εκείνη μπήκε κάποιος ποτέ. Δηλαδή, νομίζω ότι μπαίναμε τότε όλοι. Για να μην τα βγάζουμε από τις, τα βγάζουμε και με τα σημερινά δεδομένα. Αντίστοιχα, το περιβάλλον ήταν και αρκετά, πώς να σου το πω, αρκετά αγκαλιά, αρκετά, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, ήτανε, είμαστε εμείς και οι άλλοι, εμείς και έξω κόσμος. Είναι νοοτροπία λίγο του αντένα αυτό. Ναι, βεβαίως. Και ήταν, είναι από τις νοοτροπίες που εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Εμείς και ο άλλος κόσμος, δηλαδή τους ανθρώπους μας, 100% να πέσουμε. Πολλά πράγματα. Άρα δεν ξέρω να σου πω αν αυτό το διαβάζουμε τώρα απ' έξω. Ναι, και με άλλη συναισθηματική νοημοσύνη πια και σε άλλη ηλικία και άλλη εποχή. Αλλά ήμασταν εμείς και οι άλλοι, δηλαδή να μην μας πειράξουν. Δηλαδή έχω πολύ φωνάξει και έρθω σε σύγκρουση με συντάκτες για την Ελεονόρα. Πολύ όμως, έχουμε κάνει πολλά θέματα που ήταν άδικοι όταν κάποιος. Αλλά, κοίταξε κάτι όμως, θεωρώ ότι όλα τελικά έχουν παίρνει το δρόμο τους και... Κατερίνα, στα τόσα χρόνια που είσαι στα μέσα, είσαι στα κανάλια, και έχεις σχέσεις με όλους τα στελέχη και τα λοιπά, θεωρείς ότι υπάρχει ένας παρουσιαστής, παρουσιάστρια που είναι πολύ αδικημένος στην ελληνική τηλεόραση? Δηλαδή, θεωρείς ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που λες ότι σε αυτόν δεν δόθηκαν οι ευκαιρίες? Φαντάζομαι θα υπάρχουν πολλοί, Ελένη, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είναι η ερώτηση που δεν μου την έχουν κάνει ποτέ. Μπράβο. Wow. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Δηλαδή κάποιος, κατάλαβες, γιατί λέμε για παίρνει ένα σταθμό σε ένα πρόσωπο, το χτίζει, το βοηθάει, κάνει υπομονή, του δίνει ευκαιρίες. Δεν υπάρχει αυτό πια. Σχεδόν καθόλου. Δεν το βλέπω. Γι' αυτό δεν βγαίνουν και νέοι άνθρωποι. Προφανώς. Δεν είναι τυχαίο το ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι τώρα και οι άνθρωποι πριν από 20 χρόνια. Σωστό. Δηλαδή είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή εξώπλα απλώς έχουμε 15 κιλά παραπάνω και πήγε φαλάκρα. Και πήγε αυτό που με τρελάνει. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Είναι τρομερό.
και ανακουφιστικό. Όχι, νομίζω ότι πάρα πολλοί πρέπει να δικούνται. Δεν το έχω σκεφτεί τόσο πολύ, διότι σε κανένα δεν δίνεται χώρος. Και πέραν το ότι δεν δίνεται χώρος, σπάνια, έτσι μην λέμε, σπάνια δίνεται, δεν έχει και πολλές εναλλακτικές κανείς να τον καθοδηγήσει. Δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοί και τους οδηγούμε προς συγκεκριμένα φορμάτς, γιατί αυτά τη δεδομένη χρονική στιγμή, είτε αυτά έχει αγοράσει το κανάλι, είτε αυτά θεωρούμε ότι θα κάνουν νούμερα. Είτε είναι στη μόδα της εποχής. Ναι, είτε όλοι. Άρα τώρα κάνουμε όλοι παιχνίδια, τώρα κάνουμε όλοι reality, τώρα κάνουμε. Οπότε τους βάζουμε εκεί, ενώ αν τους βάζουμε ενδεχομένως κάπου αλλού. Θα μπορούσε να δεις περισσότερα. Μα αλλά τώρα υπάρχει και το άλλο. Γίνονται και όλοι ηθοποιοί παρουσιαστές. Άρα αυτό στενεύει ακόμα περισσότερο τον κύκλο επιλογής από ανθρώπους που λες ότι θα μπορούσαν να έχουν μια ευκαιρία. Αυτό πώς το βλέπεις, είναι κάτι που σου αρέσει, ξεχωρίζεις κάποιον ηθοποιό παρουσιαστή? Εγώ δεν θα μπορούσα να σου πω να μην είναι κάποιος. Καταλαβαίνω ότι για τους ανθρώπους που είναι αμυγός παρουσιαστές, δημοσιογράφοι παρουσιαστές, θα μπορούσε να είναι λίγο. Όχι απειλητικό, θα μπορούσε να φαίνεται περίεργο. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το να είσαι παρουσιαστής δεν είναι απαραίτητα. Χρειάζεται κρίση, ευελιξία, ευφυΐα, μεταδοτικότητα και να έχεις αυτό το χάρισμα, και αυτό στη Μυτιλήνη το λέμε διάφορο, που σε κάνει να ακτινοβολείς κάτι. Δεν έχω δει πολλούς πολύ πετυχημένους, ξέρεις, σε άλλα κομμάτια που να γίνονται καλοί παρουσιαστές. Είναι άλλο αν πούμε ότι είναι ένας τραγουδιστής γίνεται σε ένα σοου. Ναι, είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Είναι στο πεδίο, έτσι, γιατί είναι στο κάπως πεδίο του κτλ. Το να είναι σε οποιοδήποτε. Δεν έχω δει πολλές περιπτώσεις. Το Γρηγόρη που φημολογείται ότι θα επιστρέψει στην πρωινή ζώνη από την επόμενη σεζόν. Χαρά στο κουράγιο του. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, εγώ θέλω να δω ένα πράγμα. Γιατί αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν αυτό έχει αλλάξει. Θα μου πεις πηγαίνει στο ραδιόφωνο. Εντάξει. Ξέρεις καλύτερα από τον καθένα. Εγώ δεν το ήξερα, αλλά το είχα μάθει. Το έμαθα ότι το καθημερινό είναι μια τελείως διαφορετική συνθήκη τηλεοπτική. Και ουδέποτε πρέπει να βάζουμε στην ίδια ζυγαριά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος που παρουσιάζει καθημερινά μια εκπομπή με έναν άνθρωπο που παρουσιάζει μία με δύο φορές την εβδομάδα και διγραμμένη. Άλλο πράγμα. Άλλη συνθήκη, άλλος κόσμος. Άλλο σύμπαν. Εντελώς. Άλλο σύμπαν. Εντελώς. Άμα το αντέξει. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι ο Γρηγόρης είναι ένας εξαιρετικός παρουσιαστής. Και εμένα μου λείπει, θα σου πω την αλήθεια, από κάτι ζωντανό ψυχαγωγικό. Εξαιρετικός αυτό που κάνει στον Εκατομμυριούχο, εξαιρετικός στο βραδινό του. Αλλά μου λείπει η ζεστασιά του. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι πολύ καλό συνεντεύξεις, είναι πολύ προσινής, είναι πολύ σε κάνει και ανοίγεσαι. Ναι. Και τώρα γίνεται η Κατερίνα Γκαγκάκη, διευθύντρια προγράμματος για μια μέρα στο σταθμό των ονείρων σου. Δεν ξέρω, βρε παιδάκι μου, από πρόγραμμα. Το έχω πει με αυτό να ρωτήσουμε την Ιζαμπέλα. Δεν θέλω να ξέρεις από πρόγραμμα. Εκεί έχουμε την Ιζαμπέλα. Να έρθει και η Ιζαμπέλα εδώ. Να μας πείτε αυτό, δεν ξέρω από πρόγραμμα. Λοιπόν, δεν θέλω το πρόγραμμα, θέλω το γούστο σου. Την τελευταία φορά που το έκανα αυτό, Ελένη μου, ήταν το 2012. Ναι. Έπαψα να μου μιλάνε τέσσερις βασικοί παρουσιαστές, διότι αποφάσισα ότι η ειλικρίνη είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Ήμουνα λοιπόν στον Αντένα και είπα: δεν μου αρέσουν τρεις εκδικές μας εκπομπές. Δεν μου μιλούσαν 4-5 χρόνια. Είσαι και αυθόρμητη, εσύ φαντάζομαι. Είπα: δεν μου αρέσουν, δεν θα τις έβλεπα. Εντάξει, τι να κάνω. Κοίταξε να σου πω. Το γούστο είναι κάτι πολύ υποκειμενικό, αλλά καταλαβαίνω ότι επειδή είσαι ένας άνθρωπος που ενώνεις επικοινωνιακά τον κόσμο. Δεν ενώνω τίποτα. Περνάω τη φάση, νομίζω ότι και όλοι μας, που πλέον αυτό, και δεν είναι καλό πράγμα αυτό, είναι δουλειά και δεν είναι απόλαυση. Ναι, φίλους από αυτή τη δουλειά έχεις κάνει, ναι, που τους κρατάς τον χρόνο. Ναι. Ποιοι είναι οι φίλοι σου? Είναι η Φέη. Η Κυριακοπούλου, είναι η άλλη Φέη, Σκορδά, είναι η Μαρία Κακατόρου. Είναι μια τσολάκι τώρα, εντάξει, ξέρεις, αυτή την ξέρω από Θεσσαλονίκη. Εντάξει, μην το εντάξει. Καλό παιδί κατά κύριο λόγο. Όχι, είναι πολύ, πολύ. Έχω ανθρώπους στους οποίους τους θεωρώ στους βασικούς μου φίλους, δηλαδή. Είναι ο άνθρωπος που όταν θα μαλώσεις με τον άνθρωπό σου, θα σηκώσεις ένα τηλέφωνο και θα πεις: θέλω να συζητήσουμε. Έχω ένα καυγαδάκι, ας πούμε. Καλά, έχω όταν ένα... θα μαλώσω με τον άνθρωπό μου, δεν θα σηκώσω το τηλέφωνο. Θα σηκώσω κανένα βάζο. Το κατάλαβες, θα σηκώσω το τηλέφωνο. Αν δεν είναι μπροστά ο άνθρωπος. Είσαι τέτοια. Καλά, την ξέρω. Εν τω μεταξύ μου φαίνεται τόσο περίεργο. Είσαι έντονη. Και στη σχέση με το καλό προφίλ αυτό. Και στη σχέση την προσωπική, είσαι έντονη, θα θυμώσεις πολύ. Καθόλου. Θα κάνεις φασαρία. Μακάρι να έκανα. Θα φύγεις. Έτσι, χωρίς να πεις γιατί. Δεν θα φύγω. Τι θα κάνεις? Θα κάτσω μέχρι να φύγει ο άλλος.
Δηλαδή σου κάνει κάτι, σε πειράζει πολύ. Τι θα κάνεις? Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θα έκανες εσύ. Αλήθεια, ως κρυός. Πώς μπορείς. Καθόλου. Μπορώ. Δεν ξέρω, μπορώ. Θεωρώ ότι εκεί με πιάνουν οι τρομερές ανασφάλειες ότι για κάποιο λόγο φταίω εγώ. Για κάποιο λόγο, αν αντιδράσω πάρα πολύ, θα είναι επιζήμιο και θα φύγει. Ναι, είναι μια περίεργη συνθήκη, αλλά κρατάω και κάποια στιγμή νομίζω ότι απλώς παγώνω. Παγώνεις ώστε να φύγει ο άλλος άνθρωπος για να μην πάρεις εσύ πάνω στην ευθύνη της απόφασης. Ναι, μέχρι τώρα το λέω αλλιώς. Φεύγει ο άλλος άνθρωπος, άρα με άφησε. Εμένα με ρωτήσεις... Θέλεις να ζήσεις τον drama queen. Όλοι με αφήσανε. Ναι, αλλά δεν βλέπεις ποτέ ότι εσύ μπορεί να τους έφτασες στο σημείο να σε αφήσουνε. Καλά, εντάξει, αυτό ας είχαν υπομονή και μυαλό και να μην το κάνουν. Ερωτευμένη τώρα συνεχίζεις να είσαι? Ξέρεις, Ελένη. Κάτσε, περίμενε, είναι και δίδυμος. Σήμερα είναι εδώ. Ναι, κατάλαβες τώρα. Ναι. Η αλήθεια είναι η εξής. Είπα την τελευταία φορά, με ρωτάτε, θα το πω, θα συμβεί κάτι κακό. Προσέχτε. Συνέβη. Συνέβησαν, έλεσε όλο κακά αυτός ο μήνας. 2 του μηνός έχουμε σήμερα. 2. Από 2 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, μέχρι 2 Νοεμβρίου με έχει πάει. Και κλείψεις. Μη σου πω πώς. Και κλείψεις, τι περίμενες. Κι άλλες. Τα κακά αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει μερικά, αυτό με τις εκλογές. Ναι, αλλά είναι πάνω. Και στο προσωπικό κομμάτι, άσχημα. Έμαθα, θα χωρίσω 11 του μηνός, έλεγαν κάτι, το έλεγε στο μήνα. Του νου. Και είπες να τους προλάβεις. Όχι, μπα, μια χαρά είναι. Μπράβο. Άλλαξες. Απ' την άλλη μεριά, σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Ξέρω ότι πάντα είσαι του προγράμματος, θέλεις να πηγαίνεις με το δικό σου χρόνο. Θέλω να δω να μην μου συμβεί κάτι αναπάντεχο. Κακό. Δεν θα συμβεί τίποτα αναπάντεχο, κακό. Τι θα ήθελες ιδανικά να σου ευχηθώ για να γίνει μέχρι το τέλος του 23, δηλαδή σε 2 μήνες? Ποια θα ήταν η ευχή που ο άνθρωπος που αγαπάει περισσότερο στον κόσμο, που ξέρω ότι ήταν οι γονείς σου αλλά δεν είναι στη ζωή, θα ήθελες να σου δώσουν μέσα από την καρδιά τους? Ποια είναι αυτή η ευχή, τι θα ήθελες να σου ευχηθούν για να έχεις? Να μου... Δεν θα πω υγεία, το θεωρώ αυταπόδεικτο. Να μου καθαρίσει το μυαλό μου ποιο είναι το επόμενο μου όνειρο. Αυτό θα ήθελα. Εύχομαι λοιπόν να καθαρίσει το μυαλό σου και να κάνεις όνειρα πολλά. Ευχαριστώ πάρα. Και να χαρίζεις αυτή την όμορφη ενέργειά σου σε όλους εμάς που είμαστε γύρω σου. Ευχαριστώ. Και σε αγαπάμε πολύ. Και εγώ σας αγαπάω πολύ. Είμαι σίγουρη ότι έχεις πολύ κόσμο που σε αγαπάει. Καλά, δεν θα ρωτήσω τηλεοπτικά αν θα θέλεις να επιστρέψεις και τα λοιπά. Γιατί άσε να μην. Πάω από εκεί στη Φωτεινή. Έχουμε να μιλήσουμε για ομορφιές. Μην φύγεις να σε φιλήσω. Γιατί τα τηλεοπτικά φύγει, εντάξει, να δώσουμε τα κανονικά. Φωτεινούλα μου όμορφη. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου. Ευχαριστώ. Και από τις ευχές της Κατερίνας Γκαγκάκη, ναι, να πούμε για τις ευχές του κόσμου. Mm-hmm. Γιατί και ο κόσμος εύχεται να έχει ένα όμορφο σώμα, να νιώθει καλά με τον εαυτό του, να έχει αυτοπεποίθηση. Και σήμερα θα το πραγματοποιήσουμε αυτό το όνειρο. Τι όμορφη που είσαι, καλή σήμερα, με τα μόβ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από μια κούκλα. Λοιπόν, σήμερα πραγματοποιούμε λοιπόν αυτό που όλοι θέλουν. Γιατί σήμερα μιλάμε για μια πολυτεχνολογία η οποία δρά ταυτόχρονα σε όλες τις ανάγκες του σώματός μας. Δηλαδή, έχεις τοπικό πάγος, έχεις ολικό πάγος, έχεις κυταρίδιδα, χαλάρωση, κατακράτηση. Ποια είναι η ανάγκη σου? Το Green Force λοιπόν 60 Laser φέρνει αποτέλεσμα σε όλες τις ανάγκες. Λοιπόν, μιλάμε καταρχάς για μια τεχνολογία η οποία έχει 6 κεφαλές, οπότε όπως καταλαβαίνουμε δρά ταυτόχρονα σε 6 διαφορετικές περιοχές. Mm-hmm. Επίσης, όπως έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε και τα πλάνα, αυτή η πράσινη ενέργεια που βλέπουμε κάνει μια κυκλική κίνηση. Μάλιστα. Αυτή η κίνηση λοιπόν είναι 25 εκατοστά. Αν σκεφτούμε λοιπόν 6 κεφαλές απάνω μας, με κύκλο 25 εκατοστών η κάθε μία από αυτές, καταλαβαίνουμε ότι αγκαλιάζει όλο μας το σώμα. Και μετά, αφού το αγκαλιάσει όλο μας το σώμα, πηγαίνει και κάνει ανέμακτη λιποαναρρόφηση και ανέμακτη λιποπλαστική. Γιατί και αδειάζει τα λιποκύτταρα και συσφίγγει την περιοχή. Οπότε έχουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο, γιατί με ένα σμπάρο είναι πολλά τα τριγώνια. Ακριβώς. Μιλάμε για στόχους, δεν μιλάμε για 1-2 κιλά. Μιλάμε και για λίγα κιλά, όπως είναι τα 7, 8, 10 κιλά. Και για περισσότερα. Βεβαίως. Τα οποία μπορεί να επιμένουν κιόλας και να. Έρχεται κόσμος και μας λέει, ας πούμε, έρχονται αδύνατες γυναίκες, οι οποίες θέλουν να εστιάσουν στη χαλάρωση και στην κυταρίτιδα. Γιατί η συγκεκριμένη τεχνολογία φέρνει αποτελέσματα έως και 80%.
οπτικά είναι 100%. Είναι σαν να εξαφανίζουμε την κυταρίτιδα. Συσφίγγει την περιοχή. Αδειάζει τα λιποκύτταρα. Φεύγει το λίπος. Και επειδή όλοι θέλετε να το αποκτήσετε, το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στο 811-45-045 να μας πείτε ένα σουσού. Μου αρέσει πάρα πολύ να το λέω αυτό. Και να πάρετε 6 επισκέψεις μόνο με 30 ευρώ τη μία. Α, πολύ ωραίο αυτό. Είναι μια τιμή που μπορούμε όλοι να διαθέσουμε στον εαυτό μας για να νιώθουμε καλά. Βέβαια, μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία είναι ανέμακτη. Δεν έχουμε αποθεραπεία, δεν έχουμε σημάδια, δεν έχουμε πόνο. Πολλές γυναίκες και άντρες που κάνουν την εφαρμογή μας λένε: εγώ αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι κάτι. Δουλεύει. Όταν σηκωθούν όμως και δουν να μετρήσουν τη διαφορά σε πόντους. Τότε καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι το 2023 μπορούμε να έχουμε τέτοιες τεχνολογίες και στα Bodyline τις φέρνουμε αποκλειστικά. Γιατί το Green Force, το αυθεντικό, το έχουμε αποκλειστικά στα Bodyline. Λοιπόν, μπορείς να δεις το αποτέλεσμα λοιπόν στο σώμα σου από την πρώτη εφαρμογή. Αλλά επειδή μιλάμε για το λίπος φεύγει από το οργανισμό μας με τις φυσικές μας λειτουργίες. Συνεχίζει να δουλεύει αυτό. Δεν μπορούμε να σηκωθούμε την επόμενη μέρα το πρωί και να είμαστε μείον 10 κιλά. Καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί μιλάμε για πραγματικά αποτελέσματα, ότι πρέπει να περάσει, ας πούμε, συνήθως βλέπουμε το συνολικό αποτέλεσμα στις 30 ημέρες. Εντάξει, μια χαρά είναι. Ακριβώς. Βέβαια, αναλόγως και πόσα κιλά θέλει να χάσει κάποιος. Ναι, ποιος είναι ο στόχος. Ακριβώς. Αλλά επειδή θέλουμε να καλύψουμε όλες τις γκάμες των ανθρώπων και να πάρουν ένα πρόγραμμα όλοι, ακόμα και αυτοί που θέλουν να χάσουν πολλά κιλά ή αν έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να δουλέψουν στο σώμα τους, γι' αυτό και δημιουργήσαμε αυτό το πρωτόκολλο των 6 επισκέψεων. Και θα ξαναπώ το τηλέφωνο, γιατί δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία. Είναι τηλεοπτική προσφορά και είναι μόνο με αυτό το τέλος της εκπομπής. Στο 811-45-045 ένα σουσού και παίρνετε 6 επισκέψεις με 30 ευρώ. Τιμία. Και όχι μόνο ότι θα χάσετε αυτά που θέλετε, θα απαλλαγείτε από αυτά που ο καθένας αισθάνεται, ξέρει πόσα είναι κτλ. Θα απαλλαγεί. Αλλά το ωραίο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι βγαίνει και το σώμα μιλεμένο. Δηλαδή δεν είναι σίγουρα. Ότι τα χάνεις και μετά λες πω από τώρα πρέπει να ξεκινήσω τα γυμναστήρια, να πάω να σφίξω. Όχι, είναι συνολικό το αποτέλεσμα. Εκεί που αδειάζει το λιποκύτταρο, συσφίγγει ταυτόχρονα. Εμείς φέρουμε τέτοιες τεχνολογίες στα Bodyline, να μπορούμε να έχουμε συνολικά αποτελέσματα. Είναι και για γυναίκες και για άντρες. Εννοείται, η ομορφιά δεν έχει φύλο. Όλοι θέλουμε να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Και μπορεί να εφαρμοστεί όπου έχει πρόβλημα ο καθένας. Δηλαδή, επιλέγω τα σημεία τέλος πάντων που έχει. Τις ανάγκες μου. Που είναι συσσωρευμένο το λίπος της ανάγκης μου και σας λέω, ορίστε, κυρία Φωτεινή μου, κύριε Γιατρέ. Μιλάμε και με τους ειδικούς, γιατί πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται με τις κατακρατήσεις τους. Πολλοί γυναίκες έρχονται και μας λένε ότι εγώ έχω τη λιποπαθία μου στην κοιλιά. Και δεν είναι εκεί. Εκεί είναι η κατακράτησή σου. Οπότε πρέπει να εμπιστευόμαστε τους ειδικούς. Μιλάμε για ένα εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο, εκπαιδεύεται καθημερινά. Φέρουμε τέτοιες τεχνολογίες. Οπότε θέλουμε αποτέλεσμα και μπορούμε να το έχουμε. Γνωρίζουμε την υπογραφή Bodyline και ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινάκι μου γλυκό. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μην πάτε πουθενά, σας βλέπω. Έναν προς έναν. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και η παρέα μας ομόρφινε και μεγάλωσε, γιατί είναι μαζί μας η Νικολέτα Σερέτη, το κορίτσι μας, φίλοι μας, το υπέροχο και το αγαπημένο. Και σήμερα θα μιλήσουμε, είναι εκτινίατρος. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή η Νικολέτα εκεί για να βοηθήσει όλους τους κατοικιδιογονείς με τις συμβουλές της, τις οδηγίες της, τις υποδείξεις της, ώστε οι τετράποδοι φίλοι μας να είναι πάντα υγιείς, χαρούμενοι και να ζουν τη ζωή που ονειρευόμαστε κι εμείς για εκείνους. Λοιπόν, σήμερα Νικολέτα μου, καλώς όρισες. Μιλάμε για γατούλες. Γατούλες, ναι. Ωραίο κατοικίδιο. Δεν τις βλέπουμε έξω συχνά, αλλά να ξέρεις ότι είναι το πιο συχνό κατοικίδιο που υπάρχει στον πλανήτη γενικά. Επειδή ακριβώς δεν βγαίνουν βόλτα. Δεν βγαίνει βόλτα. Σε γελιόμαστε που βλέπουμε όλους με σκυλάκια. Όλοι αυτοί που έχουν σκυλάκια, πολύ πιθανό να έχουν και μία γάτα στο σπίτι. Να σου πω κάτι. Εγώ τα τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που μπήκε η τρούφα δηλαδή στη ζωή μου, ναι. Άρχισα να ρωτάω και να με ενδιαφέρει περισσότερο. Βλέπω πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν και ένα σκυλάκι και ένα γατάκι και συμβιώνουν αρμονικά. Αρμονικά. Και γενικά η γάτα στο κατοικίδιο έχει πάρα πολλά θετικά και γι' αυτό προτρύνω και τους σκυλογονείς και τους γατογονείς, αν είναι να πάρουν κι άλλοι, γιατί βλέπουμε και πολλά γατάκια έξω τώρα στον δρόμο. Έτσι, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Γιατί τη γάτα δεν τη βγάζουμε βόλτα? Γενικά δεν ήθιστε μέχρι τώρα, αλλά τώρα
Είναι και ένα από αυτά που θέλω να πω, ότι μπορείτε να βγάζετε τη γάτα σας βόλτα, εννοείται, αλλά θα πρέπει να φοράμε το λουράκι που είναι όχι το περιλέμιο, το σαμαράκι. Ώστε να ασφαλίσει, ναι, γιατί είναι όπως είναι η τροφίτσα, η συνηθισμένη τροφίτσα, επειδή έχει λεπτά ποδαράκια και το τρίχωμα ξεγελάει καμιά φορά, μπορεί να φύγει. Ενώ αυτό είναι πάρα πολύ ασφαλές, ισχύει και για το σκύλο και μπορείτε να βγάζετε τη γάτα σας κανονικά βόλτα. Ωστόσο, Νικολέτα, δεν έχει να κάνει με την ανάγκη της γάτας να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τα κάνει μόνη της νάμω, έτσι δεν είναι. Δεν χρειάζεται οπωσδήποτε. Ακριβώς. Γι' αυτό δεν βγάζαμε βόλτα την γάτα. Γιατί η γάτα γενικά, όποιος θέλει κιόλας να πάρει να το ξέρει, ότι θα έχει την αμοδόχο που λέμε. Και έχει και τάσεις φυγής, έτσι. Έχει και τάσεις φυγής. Ναι, είναι όλα αυτά που πρέπει να πούμε ακριβώς. Λοιπόν, πρώτον, αυτό που είπε ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ σωστό, ότι δεν έβγαινε έξω βόλτα, στη βόλτα δηλαδή, δεν θα κάνει την τουαλέτα της η γάτα. Οπότε έχουμε την αμοδόχο στο σπίτι και κάνει στο σπίτι την τουαλέτα της. Η οποία πρέπει να είναι κατά τη δική μου άποψη κλειστή. Και πολύ καλά αεριζόμενοι. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Μέσα στο σπίτι, όχι στο μπαλκόνι. Μέσα στο σπίτι. Ένα δεύτερο. Έχει αποδειχθεί ότι οι γάτες εννοείται θέλουν να κοινωνικοποιούνται και γενικά τους αρέσει να μυρίζουν και το έξω περιβάλλον. Γι' αυτό να μην τις έχουμε κλειστές μέσα στο σπίτι, να τις βγάζουμε κανονικά βόλτα. Νέες έρευνες το δείχνουν αυτό. Οπότε με το λουράκι μπορούμε. Αλλά επειδή έχουν τάσεις φυγής, γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα από τα tips που θέλω να το τονίσω πάρα πολύ. Όταν λείπουμε από το σπίτι και όταν είμαστε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αν υιοθετήσουμε τη γάτα ώστε να μην βγαίνει στο μπαλκόνι, να μην πηδήξει από το μπαλκόνι. Και όταν λείπουμε, να μην αφήνουμε ανάκληση στο παράθυρο. Γιατί μπορεί να πηδήξει ενδιάμεσα. Να πηδήξει και τελικά σφινώνουνε. Για όσους δεν το ξέρουν. Ειδικά με αυτά με την ανάκληση είναι το πρώτο που θα ακούσει για τις γάτες. Απαγορεύεται αν έχεις γάτα να αφήνεις ανάκληση στο παράθυρό σου, γιατί αυτή έχει την τάση φυγή, όπως είπαμε πολύ σωστά. Και μετά μπορεί να σφινώσει και έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις στο κτηνιατρίο που έρχονται και τι κάνω τώρα ή πολλές φορές δυστυχώς δεν τις προλαβαίνουν κιόλας. Ναι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σε ρωτήσω κάτι με το φαγητό της η γάτα. Ναι. Τρώει μόνο ξηρατροφή. Δηλαδή σε ένα σκυλάκι έχω δει πολλές φορές δίνουν και ανθρώπινο φαγητό. Ναι. Και η γάτα τρώει ανθρώπινο φαγητό. Είναι φήμη αυτό που θέλει να τρώει ψάρι. Δεν είναι ακριβώς φήμη, τους αρέσει γιατί τους λείπουν διάφορα λιπαρά που έχουν τα ψάρια. Τα έχουν πιο πολύ ανάγκη επειδή δεν τα παράγουν μόνο τους όπως ο σκύλος κάποια λιπαρά. Γι' αυτό πρέπει να τα δίνουμε μέσω της τροφής. Έτσι προέκυψε και αυτό με το ψάρι. Οπότε γενικά όμως καλό είναι γιατί πλέον έχει προχωρήσει πάρα πολύ η βιομηχανία όλη αυτή της τροφής. Και το πιο σωστό συντηρέσιο για τη γάτα εννοείται είναι να δίνουμε την ειδική τροφή για τη γάτα. Έχει και κονσέρβα, έχει ξηρατροφή, έχει και λιχουδίτσες με μέτρο πάντα. Μάλιστα. Οπότε αυτό. Και αν βλέπουμε ότι μαδάει η γατούλα μας, γιατί και οι γάτες μαδάνε. Χτένισμα και λαδάκι στο λαιμό πάνω στην τροφή. Και τα νυχάκια. Και τα νυχάκια κόψιμο. Μπορούμε να τα κόψουμε και τα νυχάκια. Μπάνιο, η γάτα. Αυτό είναι μια φήμη που λένε. Μεγάλο ότι... κεφάλαιο. Η γάτα καθαρίζεται με το. Αυτοκαθαρίζεται, είναι μια φήμη. Αυτοκαθαρίζεται, γι' αυτό δημιουργούνται και αυτές οι τριχόμπαλες που λέμε που έχουμε δει και σε διάφορα κείμενα σχέδια να τις βύχει και να τις φτύνει. Είναι μια πραγματικότητα. Την αγανή. Βγάζει την τριχόμπαλα, δεν έχει τριχόμπαλες. Η γάτα. Δεν είχα γάτα από τη Μαζεύει το λαιμό και κλείνει τα μπαλίτσα. Μαζεύει, επειδή αυτοκαθαρίζεται στην πραγματικότητα. Μαζεύει και μετά. Αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα που έχει γάτα. Αν δούμε καμιά φορά να βύχει πάρα πολύ έντονο, μπορεί να έχει μαζέψει όλες αυτές τις τρίχες από την τριχόμπαλα. Οπότε υπάρχει μια ειδική αλυφή που δίνουμε και Κάτσε, να κλείσω λίγο αυτό. Θέλω πάρα πολύ να μου το πει. Γιατί δεν την πάμε τη γάτα για grooming? Κάποιοι την πάνε τη γάτα για grooming. Γενικά. Μπορεί να κάνει και μπάνιο, μπορεί να χτενιστεί και όλα αυτά. Αυτό θα ρωτάγα. Αν ισχύει που λένε ότι για να δέχεται το μπάνιο η γάτα πρέπει να τη μάθει από μικρή. Τίποτε εκεί. Πρέπει να τη μάθει από μικρή. Ναι. Από μικρή πρέπει να τη μάθει. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις που η γάτα να δέχεται το νερό. Καλά, και εμένα η τρούφα δεν το δέχεται. Δεν το δέχεται. Φέρνει το μπάνιο. Ναι, κάνει μπάνιο, αλλά πώ κάνει με τα χίλια ζόρια. Εδώ που έχει πάρει τηλέφωνο η κοπέλα και μου λέει, έλα κράτα την δεν κάνετε. Να τη κόψω τα νύχια. Και πήγαινε, εγώ κρατούσα και να τη κόψω. Δεν τη αρέσει. Καλό είναι σε όλα τα ζωάκια, αν τα έχουμε ειδικά από μωρά να τα μάθουμε. Αν το υιοθετήσουμε και μεγαλύτερη ηλικία, πάλι μαθαίνουν, αλλά θέλει πολύ υπομονή. Πολύ υπομονή. Θέλει υπομονή και χρόνο. Αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Το ιδανικό είναι από μωρό. Ωραία, ωραία είναι τα γατάκια. Πόσο ζουνε, πόσο ζουνε. Ζουνε και αυτά με τη σωστή διατροφή και την υγεία του. Να προσέχουν 15, ναι, 16, 17. Και έχει πολλά γατάκια που κυκλοφορούν έξω. Παροτρύνουμε όλο τον κόσμο και να υιοθετήσει. Και βολικά πολύ στη συγκατοίκηση, πολύ βολικά. Πάρα πολύ βολικά. Και να μην φοβόμαστε για ασθένειες. Μπορούμε μόλις το πάρουμε να πάμε να κάνουμε ένα γενικό τσεκ και όλα διορθώνονται γενικά. Φανταστικά. Νικολετάκη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Δόκτωρ Νικολέτα Σερέτη έχει και το Instagram της πάνω εκεί. Το είδατε στην οθόνη σας. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει, ξαναδώστε το άλλη μία για το κορίτσι μας, γιατί είναι πραγματικά φανταστική. Τώρα θα έρθεις και στην Αθήνα, είναι Σαλονικιά. Δόκτωρ Νικολέτα Σερέτη. Θα ανοίξουμε και εδώ την κλινική, όποιος θέλει. Περιμένουμε. Πρέπει να επιταχύνεται λίγο. Είναι λίγο πρόβλημα. Να επιταχύνεται.
Δημητράκη μου. Έχουμε νέο επεισόδιο. Πες τα μας. Συνήθεια η βραδινή στο Open εδώ. Είναι στις 8 με τον Έρωτα Φυγά. Νέο επεισόδιο. Είχαμε χθες το γάμο του Στέφανου και της Μαριέτας. Να σας πω ότι αυτός ο γάμος δημοσιεύεται στον κήρυκα της Μεσσηνίας και πέφτει η εφημερίδα στα χέρια του Ιάσονα. Δεν το πήρε πολύ καλά. Η αλήθεια είναι. Πρώτες κατηγορήθηκαν οι κουμπάρες του νεόνυφου ζεύγους, η Ευγενία και η Γεωργία και η Αλεξάνδρα μάλιστα. Η Γεωργία δέχτηκε και την επίθεση του Ιάσονα πάνω σε αυτό. Θα έχουμε εξελίξεις γιατί αποκαλύπτει η Γεωργία το σχέδιο του Ιάσονα να ακυρώσει τη διαθήκη της Μαριέτας. Σε άλλο γήπεδο τώρα, γιατί συμβαίνουν και πάρα πολλά σε κάθε επεισόδιο, η κατάσταση ψυχολογική της Νότας δεν είναι στα καλύτερά της, μάλλον χειροτερεύει και όταν μαθαίνει και για το γάμο του Ιάσονα με την Μαριέτα, ο έλεγχος χάνεται. Οι εξελίξεις είναι συγκλονιστικές και νομίζω ότι από εδώ και πέρα, ό,τι δούμε, δεν θα θυμίζει σε τίποτα με το ότι έχουμε δει μέχρι τώρα. Θα είναι όλο και πιο γρήγορες εξελίξεις, όλο και πιο συγκλονιστικές. Κάθε βράδυ στις 8, Έρωτας Φυγάς στο Open. Φανταστικά. Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε για ακόμα μία μέρα προς το τέλος μας. Βάνια μου, έχουμε εικόνα από έξω να δούμε τι γίνεται με τον καιρό στην Αθήνα. Γιατί δώσε μου λίγο έτσι να πάρω μία γεύση, να ξέρουμε τι να βάλουμε τώρα όσοι θα βγούμε. Γιατί νομίζω ότι έχει συννεφιά. Έρχονται βροχούλες από το Σάββατο. Οπότε όσο χαρήκαμε τον ήλιο, το χαρήκαμε. Νομίζω ότι έχουμε και πτώση θερμοκρασίες για τις επόμενες ημέρες. Αν βγείτε τώρα και κατεβείτε προς το κέντρο, αν βγείτε τώρα από το σπίτι. Να. Έχει ήλιο, είναι αυτό. Βγει τώρα. Καθαρός ουρανός, μια χαρά πάλι. Είχα ετοιμάσει άλλο επίλογο τόση ώρα. Πάντως με άλλο καιρό ερχόμαστε αυτή την εποχή, με άλλο καιρό φεύγουμε, έτσι. Η Πάτρα ταλαιπωρείται, όπως λέει πολύ σωστά ο Νίκος, με βροχές. Ευχόμαστε να κυλήσουν όλα καλά για όλους μας, για όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί στις 10 παρα 10 με πρωινό σου εδώ στο Open. Σας στέλνουμε ένα μεγάλο, μεγάλο φιλί. Να περάσετε όμορφο ό,τι και να κάνετε στο υπόλοιπο της ημέρας σας. Και τα λέμε αύριο, ε. Φιλάκια πολλά.